Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα VG24 podcast. Είμαι ο Παύλος Κρούστης, μαζί μου ο Στάθης Καλαφάτης. Γεια σου Στάθη, τι κάνεις, πώς είσαι? Μια χαρά, καλησπέρα παιδιά. Και μαζί μας αυτή τη φορά και ο Βασίλης Στατσιόπουλος. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε έτσι το τρίο αυτό στη νέα σεζόν του VG24 podcast. Γεια σου Βασίλη, πώς πας? Καλησπέρα παιδιά. Και εγώ έχετε να με δείτε. Ναι, μια χαρά πάω. Τα ξαναείπαμε πάλι εμείς. Έχω να έρθω να πάλι να έχουμε να το κάνουμε αυτό. Ισχύει. Είναι λίγο δύσκολο. Έχουμε κι άλλα να συζητήσουμε τώρα βέβαια. Τον φέραμε τον Βασίλη εδώ πέρα γιατί έχουμε μπόλικα να πούμε που έχει δει ο ίδιος. Εκτός από reviews και τα λοιπά, είχαμε και ένα preview για τον Dragon's Dogma. Θα το δείτε σε διαφορετικό ξεχωριστό βίντεο, εμείς θα το γυρίσουμε μαζί. Αλλά είναι νομίζω πολύ καλή εποχή για να έχουμε μαζί μας και τον Βασίλη, να μας πει όλα αυτά που έχει δει. Οπότε καλώς ορίσατε σε αυτή τη μετα Black Friday εκπομπή. Πριν τα Χριστούγεννα, ακόμα δεν έχουμε μπει σε γιορτινό πνεύμα. Καλό μήνα να πούμε κιόλας, έτσι. Καλό μήνα βέβαια, δεν μπήκε ο Δεκέμβρης, αυτά είναι. 20 κάτι μέρες για τα Χριστούγεννα. Έτσι. Όχι ότι μετράμε, αλλά εντάξει. Στολίσατε. Ούτε καν. Ναι, εγώ ναι. Όντως. Ναι, και εμείς. Περιμένω λίγο δύο εβδομάδες πριν. Αργό. Τέλος ναι, μπορούσε να αρχίσει το κρύο, ας πούμε. Μόλις μπει το κρύο, λίγο κάπου εκεί. Στάθη, θα μπορούσε να αλλάξει το background για να βάλει κάτι. Το ίδιο, αλλά με κάτι. Να κουμπώσω κανένα εδώ πέρα, κανένα δέντρο, στο Photoshop. Άνετα. Μια χαρά. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε διάφορα νέακια. Είχαμε τώρα μες την εβδομάδα. Έχουμε κάτι για GTA, έχουμε κάτι για PS5, έχουμε κάτι για Dragon's Dogma, όπως είπα. Έχουμε διάφορα. Στάθη, μπορείς να ξεκινήσεις το πρόγραμμα. Ωραία. Μα θες. Πάμε στην πρώτη είδηση. Mm-hmm. Η πρώτη είδηση, όπως βλέπετε εδώ, αφορά τη βόμβα που έσκασε, που είναι η ημερομηνία για το trailer του GTA 6. Και δεν είναι στα Awards, στα Game Awards επίσης. Και δεν είναι στα Awards και είναι και πολύ κοντά. Είναι λίγο σαν να το κάνει, να προκαλεί μια ζημιά που, okay, όπως και να έχει, το trailer έρχεται την Τρίτη στις 4 η ώρα το απόγευμα για εμάς. Το γραφικό είναι Vice City. Full Vice City, έτσι. Επίσης, δεν γράφει πουθενά Grand Theft Auto 6. Σωστό. Πουθενά. Οπότε μήπως δεν λέγεται Grand Theft Auto 6. Ξέρω εγώ, μήπως λέγεται, ας πούμε, Grand Theft Auto Vice City 2, θα έλεγε κανείς. Θα έλπιζε κανείς. νομίζω το GTA 6 είναι στανταράκι. Αλλά με τους λατινικούς χαρακτήρες, έτσι, με το VI. Και εγώ αυτό νομίζω, αλλά θα μου άρεσε να λέγεται Vice City 2. Θα με έψινε δηλαδή το σαν φάση, γιατί ήταν και το αγαπημένο μου το Vice City εμένα. Το Mi Versetti και τέτοια. Ναι, ήταν το αγαπημένο μου γιατί ήταν το πρώτο, ήταν και το πρώτο στην ουσία. Το 3 ήταν λίγο πειραματικό, ας πούμε, κάπως. Έκανε αυτή τη μετάβαση, αλλά. Ήταν επαναστατικό, αλλά ήταν σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με το τι ακολούθησε, όντως. Το Vice City ήταν το ίδιο, αλλά τελειοποιημένο, κάπως, ας πούμε, σε όλες τις πτυχές του gameplay και της παρουσίασης. Πολύ μεγάλη άνοδος. Και ήταν και μου άρεσε πάρα πολύ η Vice City εμένα. Εκτός από το setting. Φανταστικό soundtrack. Θυμάμαι και χαρακτηριστικά μια σκηνή από μέσα. Που ήταν ο πρωταγωνιστής με ένα λισοπρίωνο, είχε μια τέτοια αποστολή. Ναι. Με ένα λισοπρίωνο και κυνηγούσε έναν εκεί πέρα στις παραλίες και στα. Ναι, φίλε, αυτά ήταν ωραία. Αυτή είναι φανταστική αποστολή. Φανταστική. Εγώ να πω με τη σειρά μου. Έτσι έχτισε το μύθο η Rockstar. Ναι. Εγώ, πιστεύετε το ή όχι, δεν αγαπώ κανένα GTA. Δηλαδή δεν έχω κάποιο που να πω ότι αυτό είναι αριστούργημα ή κάτι τέτοιο. Πολλοί θέλουν το 5, ότι κάνει την υπέρβαση. Εγώ έχω θεματάκι με το 5, ειδικά όσο αφορά τους χαρακτήρες και τη σάτυρα που έκανε τότε, θεωρώ είναι κάποια θέματα που δεν κουμπώνουν στο σήμερα ιδιαίτερα καλά. Όχι, να το θέσω αυτό είναι έτσι. Αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι λίγο έτσι, λίγο έτσι, μόνο και μόνο για να είναι σε πολλές φάσεις το 5. Ενώ ας πούμε το 4 έκανε καλύτερη σάτυρα γενικά από το 5. Ήταν πιο μετρημένο το χιούμορ, ήταν πιο ισορροπημένο νομίζω. Και πιο πετυχημένη σάτυρα. Δεν ήταν τόσο πολύ, ας πούμε, και καλά για να σοκάρουμε σε πολλές περιπτώσεις. Το 5 θεωρώ ότι το έκανε αυτό λίγο. Ότι είχε κάποια σκηνικά μέσα που ήταν απλά για να σας πω ότι κοιτάξτε τι κάνουμε, θα σοκάρουμε, θα κάνουμε πράγματα που δεν κάνει κανένας και τέτοια. Και το έχασε λιγάκι αυτό κατά την γνώμη μου και εμένα. Το 5 αλλά όμως ήταν τόσο πιο καλοφτιαγμένο όμως σαν παιχνίδι και τόσο πιο πλήρες και πιο. Πώς να το πω, είχε τελειοποιήσει ότι ξεκίνησε να κάνουμε το 4. Από το 4 ήταν αυτό. Όχι, που ξεκίνησε εγώ, με θεωρώ, και πάλι την αλλαγή. Και πάλι το 5 σε σχέση με το 4 έκανε κάποια βήματα πίσω. Που ας πούμε το 4 ήταν πιο ενδιαφέρον από το 5 όσον αφορά τους μηχανισμούς. Το 4 είχε εκείνα, δεν τα θυμάμαι και πολύ καλά πώς λειτουργούσαν. Που πήγε να το κάνει λίγο social τέτοιο, παιδί μου. Που είχε κάποια σχέση με τους άλλους και μιλούσες και έκανες
που σε παίρναν τηλέφωνο όλη την ώρα. Δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς λειτουργούσε. Πάνε πολύ σκευός. Αλλά είχε κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες εκεί μέσα που το 5 δεν πολύ συνέχισε πάνω εκεί. Δεν ξέρω γιατί. Hey, Nico, wanna go bowling? Αφού παραπονιόταν. Φίλε, αυτά ήταν ωραία όμως. Ήταν ωραία αυτά. Ναι, είχε προβλήματα. Όλη την ώρα ήθελες να κάνεις αποστολές να σώσεις τον κόσμο. Ξέρω εγώ τι έκανες και σε παίρναν τηλέφωνο. Έλα, πάμε για bowling. Ναι, αλλά η απάντηση δεν θα ήταν να τα βγάλεις όλα αυτά τα πράγματα και να τα αλλάξεις τελείως. Θα ήταν να τα φτιάξεις ώστε να μην είναι σπαστικά. Και να τα χτίσεις λίγο, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι το Tesla είχε κάνει πολύ ενδιαφέρουσες πατέντες μέσα που δεν χρησιμοποιήθηκαν άλλη φορά. Εγώ αγαπημένο κάθε φορά έχω το Vice City. Το 3 ήταν που έχω παίξει περισσότερο όμως. Γιατί μόλις είχε βγει το 3, είχαμε αρρωστήσει όλοι τότε. Δηλαδή δεν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε ότι. Πότε είχε βγει το 3, Βασίλη? Α, δεν θυμάμαι το έτος. 2001 θα λέγαμε. Εγώ ήμουν φάση σχολείο που έγινε δηλαδή. Και εγώ ήμουν φάση ένα χρονό. Οπότε. Οπότε καλά εγώ πήγαινα γυμνάσιο, δημοτικό, δεν θυμάμαι τι πήγαινα. Και τέλος πάντων είχαμε αρρωστήσει. Εγώ έπαιζα και τα προηγούμενα τα κάθε φορά. Έπαιζα τα άλλα που ήταν top down. Αλλά μόλις δεν το πίστευα. Δηλαδή δεν μπορούσα να διανοηθώ πώς γίνεται να γίνει αυτό το άλμα από αυτό που παίζαμε το top down και απλώς είχε κάτι χαζομαρίτσες, κάτι συμμορίες και τέτοια. Ξαφνικά να μπορείς να ξεφερνήσεις την πόλη, ας πούμε, να οδηγείς στο ασθενοφόρο. Είχαμε και άλλα, είχαμε τον Driver, πριν τον Getaway, που είχε κάτι άλλο παιχνίδι, αλλά... Τα οποία ήταν πολύ, πολύ μικρότερα σε εύρος, δεν είχαν καμία μικρότερα σχέση το πλήθος των ιδεών, ας πούμε. Ακριβώς. Είχε καλέσει ο Ηλίας ο Παπάς στην εκπομπή που κάνανε μαζί με το PS Addict για τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών, για να μιλήσω για το GTA το 3 και θα πω αυτό που είπα και σε εκείνη την εκπομπή. Χαρακτηριστικά θυμάμαι τον εαυτό μου που μπαίνω στο GTA 3 και εγώ είχα παίξει τα προηγούμενα, ρε παιδί μου, και βλέπω το τρισδιάστατο αυτό, wow, λέω κτλ. Μαθαίνω τις περιοχές, γιατί είναι πολύ πιο immersive. Το να μάθεις, ας πούμε, τις γειτονιές και αυτά ήταν πολύ πιο immersive από το να βλέπεις ένα χάρτη top-down. Και σε κάποια φάση μπαίνω σε ένα ταξί και μου λέει: ωραία, μου λέει, μπορείς να ξεκινήσεις αποστολές. Και το κεφάλι μου εκείνη τώρα εξεράγει. Ναι, το θυμάμαι και εγώ. Τι είναι, δηλαδή, μπορώ να παίξω, ξέρω εγώ, σε φάση το Crazy Taxi, αλλά μέσα στο GTA, ένα παιχνίδι μέσα σε παιχνίδι. Αυτό το πράγμα και μόνο ήταν αντεγιά. Που είχε κι άλλα αντεμάξη. Είχε την πυροσβεστική, είχε με τους μπάτσους, είχε έξτρα τις αποστολές τις κανονικές. Είχε κάποια arcade mini games, κάτι rampage και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω να δω. Τέλος πάντων, κάνουμε ένα δρόμο τώρα στα GTA. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε open world σαν τα σημερινά κάπως. Ναι. Δηλαδή, που είχε κάποια πράγματα χαρακτηριστικά με τα σημερινά open world. Ήταν η πρώτη φορά. Το παιδί μου ήταν αλλιώς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ βέβαια στο 3 του GTA το στυλ εικαστικά. Γιατί ήμασταν ακόμα σε μια εποχή που δεν είχαμε φτάσει ακόμα στο ρεαλισμό, ας πούμε, ούτε καν όπως στο Σαν Ανδρέας, ας πούμε. Ήταν ακόμα πολύ πιο πίσω. Και ήταν λίγο παράξενα τα σκηνικά που έβλεπες. Δηλαδή, πώς ήταν οι χαρακτήρες, πώς ήταν ο φωτισμός, που είχε κάτι φώτα από τα φανάρια και είχε ομίχλη και φώτιζε από κάτω η ομίχλη, αλλά λίγο παράξενα. Τη νύχτα, ξέρω εγώ, με άδειους δρόμους. Και ήταν λίγο περίεργο το στυλ. Μ' άρεσε πάρα πολύ εμένα, όπως το είχαν πετύχει την ατμόσφαιρα στο 3. Εγώ να πω ότι η πρώτη μου επαφή με τα GTA ήταν στο DS. Ένα Chinatown Wars, νομίζω, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Ναι. Που ήταν top-down, καμιά σχέση, έτσι. Ήταν το πρώτο που είχα ακουμπήσει. Όχι, ψέματα. Στο DS ήταν αυτό που χρησιμοποιούσε και τη διπλή οθόνη. Ναι. Το PSP ήταν άλλο. Ήταν το Liberty City Stories και το άλλο. Το Chinatown ήταν. Ναι, έχεις δίκιο. Από το οποίο δεν θυμάμαι κυριολεκτικά τίποτα πέρα ότι ήταν, νομίζω, top-down. Και θυμάμαι να περνάω πολύ καλά μέχρι εκεί. Όχι, ωραία ήταν όλα αυτά. Έτσι νομίζω κι εγώ, έτσι το θυμάμαι δηλαδή, δεν ξέρω. Τώρα, το 5 πάντως δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς ότι έφερε τεράστια επανάσταση. Όχι, εντάξει, και είναι ένα. Είναι ένα βασικά το δεύτερο δημοφιλέστερο παιχνίδι όλων των εποχών. Ακόμα και τότε που βγήκε πάντως υπήρχαν πράγματα που δεν μου άρεσαν στο 5 και παράδειγμα δεν μου άρεσε η οδήγηση στο 5. Θεωρώ ότι δεν το πετύχανε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή έστειλε τα μάτια. Το 4 πήγαινε σαν μαούνα. Και το 5 σαν μαούνα πήγαινε. Απλώς το φτιάξανε λίγο, αλλά όχι και όσο θα μπορούσαν. Δηλαδή πάλι σαν μαούνα πήγαινε. Έστειλε. Και πήγαινε τελείως διαφορετικά από ότι θα πρέπει να σα θρύψει το αυτοκίνητο. Ας πούμε. Δεν μου άρεσε η οδήγηση. Δηλαδή δεν σκέφτεσα πάρα πολύ όταν οδηγούσα αμάξια στο 5. Αλλά είχε κάποια ωραία και εκεί. Είχε και αυτό που έκανε slow down το χρόνο. Ας πούμε. Είχε κάτι ωραίο γενικά. Το 6 τώρα. Κάνανε και πολύ καλή δουλειά με το remaster πρακτικά που είναι. Το port μάλλον. Που είναι σαν remaster. Μάλλον. Το port. Ο port μάλλον δεν έχει διαφορετικό όνομα. Αλλά έχουν κάνει αρκετές αλλαγές ώστε να θα μπορούσε να ήταν. Το first person είναι ωραίο επίσης. First person που έχει βελτιώσει πάρα πολύ τα γραφικά. Τώρα για το 6. Είναι πάρα πολλά πράγματα γιατί στη νέα γενιά τέλος πάντων. Αυτό που έχουν πει για το 6 που έχω δει εγώ είναι αυτό το σύστημα που λέει ότι θα έχει για τα animations των χαρακτήρων που θα είναι πιο δυναμικά και ας πούμε όταν βρέχει οι χαρακτήρες στον δρόμο θα περπατάνε ανάλογα όπως θα περπατούσε ένας άνθρωπος όταν βρέχει, δηλαδή θα καλύπτονται ξέρω εγώ και τέτοια.
Έχω διαβάσει δηλαδή αυτό το σύστημα ότι θα χρησιμοποιήσει τα leaks που λένε, τέλος πάντων. Δεν είναι ότι έχει πει κάτι επίσημα η Rockstar. Το οποίο, ναι, δηλαδή περιμένεις από ένα GTA, ας πούμε, από το GTA το καινούργιο μετά από τόσα χρόνια κιόλας. Εγώ περιμένω πράγματα που θα θέσουν τα στάνταρ, ας πούμε, για τα επόμενα χρόνια στα παιχνίδια Open World. Που θα θέσουν τα στάνταρ τεχνικά, που θα θέσουν τα στάνταρ του σχεδιασμού του ανοιχτού κόσμου. Δηλαδή, περιμένω να δω κάτι καινοτόμο, ας πούμε. Όχι να δω το GTA 5 με καλύτερα γραφικά, ξέρω εγώ. Και... Σωστά, ναι. Το κάνει. Τέτοιο. Γενικά το κάνει η Rockstar αυτό. Θέλω να πω και ναι, 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 όχι. Δεν το λέω ως παράπονο. Δεν το λέω ως παράπονο. Το λέω ότι όντως περιμένω να δω αυτό. Δηλαδή, περιμένω να δω ένα παιχνίδι που μετά τα υπόλοιπα παιχνίδια θα κάνουν το ίδιο. Θα ακολουθούν τα χνάρια του και ελπίζω να δούμε κάτι κάπως διαφορετικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Red Dead 2, το Open World ήταν πολύ διαφορετικό από τους ανοιχτούς κόσμους στα περισσότερα παιχνίδια. Δεν ήταν το κλασικό, δηλαδή, με εικονίδια και αποστολές παντού και όχι ράκ και τέτοια, ήταν τελείως διαφορετικό. Θα ήθελα να δω κάτι αντίστοιχο και στο GTA 5. Όταν λέω αντίστοιχο, δεν εννοώ άδειο και για να περπατάς με περισυλλογή πάνω στο άλογο. Εννοώ κάτι αντίστοιχα διαφορετικό από τα άλλα παιχνίδια του είδους. Δηλαδή, να κάνουν ένα διαφορετικό βήμα, να κάνουν κάτι που δεν βλέπουμε συχνά. Θα ήθελα πάντως να δω κάτι τέτοιο. Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι ήρθε η ώρα για τη Rockstar να αφήσει πίσω το σχεδιασμό των αποστολών τους μέχρι τώρα, με την έννοια ότι αν απομακρύνεσαι, πας 10 μέτρα δεξιά, mission failed. Ήταν με διαφορά το χειρότερο σημείο του Red Dead 2, έτσι. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να φτιάξει λίγο και κάποια άλλα πράγματα. Ο χειρισμός των παιχνιδιών της, ας πούμε, είναι λίγο. Στο Red Dead 2, ας πούμε, ένιωθα κάποιες φορές ότι παίζω τα GTA παλιά. Όπως τρέχεις, όπως τρίβεις, όπως είναι το κουμπί για να τρέχει ο χαρακτήρας σου. Δεν ξέρω, θα ήθελα να δω λίγο διαφορετικό χειρισμό στο καινούργιο και στο πιστολίδι και σε όλα. Αλλά και διαφορετικές αποστολές, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν θέλω πάλι να μου λέει αυτό. Άμα μου πει πάλι δηλαδή ότι γύρνα πίσω στην αποστολή. Εντάξει, φιλιάσαι με. Θα χάσει πόντους σίγουρα από εκεί. Αυτό που έχουμε δει ως τώρα βέβαια είναι. Τίποτα επίσημα. Που ανέφερες. Ναι, επίσημα τίποτα. Είχε γίνει όμως ένα leak το οποίο το αναγνώρισαν ότι όντως έγινε leak και είναι από που είχε δείξει έναν άντρα και μια γυναίκα, τέλος πάντων, σαν χαρακτήρες που θα τους έχεις μάλλον και τους δύο, κάτι τέτοιο θα είναι, αλλάσσε μεταξύ τους. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι έχουν μιλήσει για πολλά υποσυστήματα όπως αυτό που ανέφερες, ότι κάπως θα το προχωρήσουν μπροστά, που είχαν μιλήσει, ξέρω εγώ, για το τεχνικά, ας πούμε, είχαν μιλήσει για το νερό, το οποίο θα είναι ό,τι πιο προχωρημένο έχουμε δει ποτέ. Έχει τέτοια πράγματα μέσα. Τη φυσική του νερού εννοώ αυτό, έτσι. Τις παραλίες και τα τέτοια που θα φρίζει. Τέλος πάντων, πολλά ωραία πραγματάκια που τα περιμένουμε να τα δούμε. Αναρωτιέμαι αν θα τα δείξουν στο πρώτο τρίλερ. Το οποίο, να υπενθυμίσουμε, πότε επιστάθη. Τρίτη, τέσσερις το απόγευμα, ναι. Ωραία. Αν υπομονούμε να το τσεκάρουμε. Να δούμε τι παίζει. Να προχωρήσουμε επιτέλους στη νέα γενιά GTA. Στην έννοια ναι, εντάξει, δηλαδή, μετά. Φτάνει λίγο, ας πούμε. Το 5 ήταν πολύ ωραίο. Okay. GTA 5, έτσι να θυμίσουμε. Φτάνει λίγο. Είχε βγει το Extended, δεν ξέρω αν το είχατε δει. Θυμάμαι κιόλας στο πρώτο PlayStation Showcase που ήταν εξαιρετικό. Που σκάει trailer Rockstar και όλοι τα χάνουν. Νομίζουν ότι είναι GTA 6. Εν τέλει ήταν το 5, το Expanded, Extended, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Που διαφήμιζε και καλά τα πολύ γρήγορα loading times στις εναλλαγές μεταξύ των χαρακτήρων. Τα οποία εν τέλει μόνο ψέμα ήταν, γιατί είχα δει ένα βιντεάκι, δεν το έπαιξα εγώ να το δω. Αλλά το είχα ψάξει λίγο και είχα δει ότι οι εναλλαγές ήταν γύρω στα 15 δευτερόλεπτα. Από εκεί που έχεις τώρα το Spider-Man 2 π.χ. και άλλα παιχνίδια που είναι τωρινής γενιάς. Αλλά όπως λέτε και εσείς, πιστεύω θα δούμε θαύματα όσο αφορά οπτικοακουστικά, στα τεχνικά. Θα είναι εξαιρετικό, δεν το φοβάμαι καθόλου. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από το προηγούμενο. Εντάξει, είναι κατανοητό αυτό που κάνανε, που πήγανε τόσο χρόνο, γιατί πουλάγε απίστευτα το παιχνίδι, οπότε γιατί να μην το εκμεταλλευτεί στην τελική, όντως. Επίσης είχαν και το online, δηλαδή, okay, ήταν κατανοητό αυτό που κάνανε. Ωστόσο, εφόσον κάνανε αυτό το πράγμα και πέρασαν τόσα πολλά χρόνια, περιμένεις να δεις ένα πολύ μεγάλο άλμα στο επόμενο. Δηλαδή, περιμένεις να δεις κάτι που θα σε εντυπωσιάσει με πολλούς τρόπους. Όχι, ας πούμε, όπως το 4 με το 5, ακόμα παραπάνω. Εγώ αυτό περιμένω. Ωραία. Σε αυτό το σημείο, νομίζω αξίζει να πούμε ότι η τριλογία των GTA, το remaster που βγήκε τώρα, αυτή που περιέχει νομίζω το... Ποια ήταν εσείς, το 3? Το Vice και 3, City. Το Vice City και San Andreas. Και το San Andreas. Ακριβώς έρχεται στο Netflix, έτσι. Μέσα στο Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Δεν ήταν καλή η τριλογία αυτή, δυστυχώς, αλλά τέλος πάντων. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά πολλές φορές.
Σαν ναι. Νέο όμως είναι σημαντικό. Ναι, εντάξει. Κοίτα, είναι και σημαντικό και είναι μεγάλο get για το Netflix ειδικά. Ναι, ναι. Το οποίο το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Έχει αρχίσει να χτίζει μια βιβλιοθήκη. Έχει με τεράστιες κυκλοφορίες. Ναι. Πάρα πολύ καλά παιχνίδια μέσα. Τι άλλο έχουμε παρακάτω? Ξέρω, Παύλο, τα έχεις μπροστά σου. Μπορούμε να, βεβαίως, έχουμε ένα πολύ σημαντικό νεάκι για το πιθανότατα παιχνίδι της χρονιάς. Όχι, δεν μιλάω για το Spider-Man. Όχι, δεν μιλάω για το Mario. Όχι, δεν με ξέρεις. Μιλάω για το Baldur's Gate 3. Στην ουσία ανέφερε η εταιρεία ότι έρχεται το patch 5, που είναι μια πολύ νορμάλη ονομασία, θα πω εγώ. Δηλαδή, γιατί τα patch πρέπει να τα ονομάζουν version 0.0.0.1.37, ξέρω εγώ. Μπορείς καλύτερα να πεις ότι είναι το 5ο patch, το 6ο patch, ας πούμε. Το οποίο φέρνει μπόλικες προσθήκες σε περιεχόμενο. Συγκεκριμένα λέει, εισάγει ένα νέο επίλογο που μπορεί να παιχτεί από όλους τους παίχτες με προηγούμενα δεδομένα αποθήκευσης, ο οποίος λέει διαδραματίζεται 6 μήνες μετά την κύρια ιστορία του παιχνιδιού. Τι γαμάτη ιδέα είναι αυτή! Είχαν κάνει, κάποια παράπονα κάποιοι για το φινάλε του Baldur's Gate 3, και μάλλον γι' αυτό απαντάνε σε αυτά. Εγώ δεν το έχω τερματίσει, έχω παίξει μέχρι ένα σημείο. Δεν ξέρω ακριβώς τι. Καταρχήν, ποιοι το έχουν τερματίσει. Εντάξει, φίλε, δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν είναι τόσο μεγάλο. Όχι, άμα το παίξει. Είναι 60-70 ώρες πάλι. Πολλά παιχνίδια είναι 60-70 ώρες. Εντάξει, δεν είναι και τόσο. Δηλαδή. Πολλά παιχνίδια. Μισό Witcher. Ναι, τέλος πάντων. Και κάποιοι έχουν πει ότι το τους πολύ άρεσε το τέλος και ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα τεχνικά στο τελευταίο act. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό το patch βγήκε για αυτά περισσότερο. Γιατί φαίνεται, λέει, ότι διορθώνει και στο τελευταίο act κάποια πράγματα και ότι αλλάζει το τέλος. Έχει όγκο πάντως, γιατί λέει ότι διαθέτει, λέει, νέους χαρακτήρες, διαλόγους. Ναι. Και συγκεκριμένα μιλάει για 3.500, λέει, νέες γραμμές περιεχομένου. Είναι ο διάλογο. Τι να πω, δηλαδή, που ήταν ήδη το παιχνίδι τούμπανο, ας πούμε, το κάνουν ακόμα καλύτερο από ό,τι φαίνεται. Παράλληλα, έχει και ένα επιπλέον mode, το οποίο το ονομάζει Honor Mode, το οποίο έχει διαρρεύσει λίγο πρόσφατα, το οποίο παρέχει υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας με πάνω από 30 νέες βελτιώσεις σε μπόσεις συγκεκριμένα. Προσθέτεται επίσης και το σύστημα Legend Action, το οποίο προσφέρει στις νέες κινήσεις που αναζωογονούν τις μάχες. Και επιπλέον θα υπάρχει, λέει, και ένα custom mode για προσαρμογή διαφόρων ρυθμίσεων, καθώς και ένα νέο UI inventory και βελτιώσεις επιδόσεις του τίτλου. Η ενημέρωση έχει μέγεθος 30 GB. Και σύνολο απαιτεί 130 γίγα. Η αλήθεια είναι προτείνει, ότι λέει, το στούντιο απεγκατάσταση και εγκατάσταση ξανά. Αυτό το παιχνίδι, μιας και δεν ήμουν και εγώ στα Goabits που συζητούσα την άλλη φορά, θα πω και εγώ τη γνώμη μου. Ότι αυτό και το Alan Wake 2 είναι τα δύο παιχνίδια που είναι τα top για Goaty, κατά την άποψή μου. Και μετά το Zelda. Γιατί, ας πούμε, το Spider-Man είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το Resident Evil 4 είναι ένα, κατά την άποψή μου, τέλειο παιχνίδι, αλλά αυτό μέχρι εκεί. Ενώ, ας πούμε, το Baldur's Gate το 3 είναι σπουδαία περίπτωση. Δεν είναι απλώς ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, δηλαδή. Είναι κάτι παραπάνω. Κάτι που δεν βλέπουμε συχνά και κάτι που θα θέσει κάποια στάνταρ, ας πούμε, στο μέλλον και που θα θέλουν να ακολουθήσουν άλλοι. Και με αυτό το patch, από ό,τι φαίνεται, από 96, ας πούμε, θα μπορούσε να πάει, ξέρω, 98. Γιατί πολλά review γράφανε ότι αυτά είναι τα προβλήματα που είχαν στο παιχνίδι. Ότι δεν τους άφησε το τέλος και ότι είχε πολλά τεχνικά προβλήματα στο τρίτο act. Οπότε, αν όντως θα διορθώνει αυτό το πράγμα, αυτά τα review που είχαν βάλει 9,5 και 9, μπορεί να βάζανε και 10. Δεν ξέρω, αυτό θα βγει η Goaty, τέλος πάντων. Πιστεύω. Το πιστεύεις, ναι, ρε φίλε, ποιο θα βγει το Spider-Man. Νομίζω σίγουρα και ναι. Αλλά... Αν και δεν πρέπει καθόλου να ξεχνάμε το Zelda, δηλαδή πιστεύω. Το Zelda, ναι. Υπάρχει λίγο. Μας έχει επηρεάσει το recency bias που λέμε ότι. Εννοείται. Τα παιχνίδια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα ήταν όντως και αυτά που έκαναν το BAM, που έκαναν το κάτι διαφορετικό, όπως ήταν το Alan Wake 2 ή το Baldur's Gate που κυκλοφόρησε στο τέλος του καλοκαιριού. Τέλειο timing. Ναι, το Alan Wake 2 ήταν. Γιατί έσκασε και για το Halloween, έσκασε και για ό,τι πρέπει για τα βραβεία. Το Zelda δεν το ξεχνάμε, όντως. Απλώς, εντάξει, θα έλεγα ότι είναι δεύτερο στην κατάταξη κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι και δεύτερο στην κατάταξη της σειράς. Δηλαδή, ότι okay, δεν είναι το DLC που λένε πολλοί ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικό και έχει πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Καμιά σχέση, όμως, καμιά σχέση. Ωστόσο, επειδή είναι δεύτερο και okay, έχει κοινά στοιχεία με το προκάτω κόντρο αρκετά, εγώ θα το έβαζα δεύτερο στην κατάταξη σε σχέση με το Baldur's Gate και με το Alan Wake. Αλλά δεύτερο. Δηλαδή πρώτα αυτά τα δύο, μετά το Zelda και μετά τα υπόλοιπα. Τα μετά τα υπόλοιπα δεν τα κοιτάω καν ως πιθανότητες εγώ προσωπικά. Δηλαδή
Δεν μπορώ να φανταστώ πώς γίνεται να βγει το Spider-Man, ας πούμε, ή το Resident Evil, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς γίνεται να βγει ένα από αυτά τα δύο και όχι το Baldur's Gate, ας πούμε. Δεν γίνεται. Πάντως θέλω να σας ενημερώσω, το ξέρω ότι χεστήκατε, αλλά έκανα τα Esquire Gaming Awards μόνος μου, δικά μου, και το παιχνίδι το οποίο έβγαλα Game of the Year είναι το Alan Wake 2. Αυτό που έβαλα τέτοιο. Βέβαια το Baldur's Gate πήρε καλύτερο παιχνίδι PC, οπότε νομίζω ικανοποιημένοι όλοι. Είναι πολύ ωραία η λίστα που έφτιαξα. Χαίρομαι για μένα. Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο νεάκι. Θα τέρχεσαι καλύτερα το παρεπόμενο, αλλά δεν πειράζει, θα το έχω σε εμβόλυμα. Το Dragon's Dogma 2 έρχεται στις 22 Μαρτίου του 2024. Το παιχνίδι της Capcom, ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα του 2024, action RPG, για όποιον δεν το ξέρει. Πολύ πιθανό να μην το ξέρετε, το πρώτο το Dragon's Dogma. Ήταν γενιάς, νομίζω, PS3 και έσκασε κάτι σαν remaster. Και ήταν και λίγο για συγκεκριμένο κοινό κάπως, ας πούμε. Λίγο παράξενο, λίγο αλόκοτο το παιχνίδι. Είχες μαζί σου κάποιους Esquires, κάπως τους έλεγε. Pons. Και στην ουσία έχεις την ομάδα σου, ρε παιδί μου. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο παιχνίδι σε σχέση με άλλα είναι το γεγονός ότι μπορείς να σκαρφαλώνεις πάνω στα bosses. Έχει τέτοια mechanic του τύπου σαν το Of the Colossus, όχι με τέτοιους εχθρούς. Αλλά έχει κάποια συστήματα, ας πούμε, τα οποία συνδυάζουν, ας πούμε, κάποια action RPG που έχουμε δει με κάποιες τέτοιες ιδέες που το κάνουν έτσι ξεχωριστό. Ναι, έχει στοιχεία από σαν το Monster Hunter, π.χ. Είναι λίγο Monster Hunter, λίγο Skyrim ή Oblivion, τέλος πάντων. Είναι λίγο Shadow of the Colossus. Είναι πολλά μαζί, δηλαδή έχει πολλά στοιχεία. Και έχει και αυτό με τα Pons, ότι έχεις μαζί σου τρεις χαρακτήρες που και στο πρώτο παιχνίδι η AI ήταν εντυπωσιακά καλή, ας πούμε. Δηλαδή λειτουργούσαν όντως οι χαρακτήρες, δεν είναι ότι πετάγανε ένα μαγικό κάθε μισή ώρα, κάνανε όντως δουλειά. Και ήταν κάπως σαν multiplayer, ας πούμε, η εμπειρία. Δηλαδή, έπαιζε συνεχώς με άλλους χαρακτήρες που σε βοηθούσαν, σε κάνανε heal, διάλεγες τι skill θα έχει ο καθένας. Αλλά ήταν single player. Και σε συνδυασμό με τα άλλα, τα παράξενα τα στοιχεία που είχε, ήταν ένα παράξενο παιχνίδι. Επίσης, είχε κάποια χαρακτηριστικά, όπως δεν είχε lock on στη μάχη. Δεν μπορείς να κάνεις lock, ξέρω εγώ. Το οποίο και στο δεύτερο συνεχίζει αυτή την παράδοση. Το οποίο είναι τολμηρή επιλογή, ας πούμε. Δηλαδή, κανένα παιχνίδι αυτού του στυλ δεν παίζει χωρίς lock. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πουθενά. Δεν έχει. Τέλος πάντων, θα πούμε περισσότερα μετά για το Dragon Dogma 2, γιατί μην το αρχίσουμε τώρα, όχι. Ναι. Βγαίνει τότε, τέλος πάντων, 22 Μαρτίου το παιχνίδι. Ανακοίνωση κάποιων ημερομηνία κυκλοφορίας. Δεν έχουμε πάρα πολλές ημερομηνίες. Έχουμε ήδη preview στο site, άμα θέλει κανείς να διαβάσει. Σωστά, vg24.gr, μπορείτε να πείτε να διαβάσετε το preview του Βασίλη. Θα πούμε και περισσότερα γι' αυτό σε επερχόμενο βίντεο. Το οποίο θα σκάσει πολύ άμεσα. Προχωρώντας λοιπόν, ένα άλλο παιχνίδι εκτός του Baldur's Gate που παίρνει update και γίνεται επίσης πιο τούμπανο από ό,τι θα περιμένες και ακόμα πιο τούμπανο από ό,τι θα φανταζόσουνε, είναι το Cyberpunk 2077. Το οποίο εκεί πέρα που νομίζαμε ότι έσκασε η έκδοση 2 και λέμε ok, το τερμάτισαν, έγινε το Game of the Year, ξέρω εγώ, και όλα αυτά που λέγαμε. Σου λένε ότι ακούστε να δείτε, θα βγάλουμε και ένα update 2.1. Αυτό το 2.1 δεν είναι παίξε γέλασε, δεν είναι 2.0001 για να έχει τύπου πώς το λένε, βελτιώσεις τεχνικές και τέτοια μόνο. Θα είναι ένα update το οποίο θα φέρει τα εξής. Μετρό, και όταν λέω μετρό θα έχει ένα σύστημα, λέει μετρό, το οποίο θα μπορούν να πάρουν οι παίχτες από διάφορα σημεία μέσα στο παιχνίδι και θα μπορούν να ταξιδέψουν σε όλη τη Night City με public transport, λέει, τέλος πάντων, σε ολόκληρη την πόλη. Θα έχει διάφορες στάσεις. Δεν υπήρχε και το προσθέτουν τώρα, έτσι, καινούργιο αυτό το πράγμα. Τα οποία, λέει, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν fast travel points. Αλλά θα είναι, λέει, πιο κινηματογραφική η εμπειρία του να χρησιμοποιήσεις αυτά αντί για το σκέτο το fast travel. Θα χρησιμοποιήσουν, λέει, ένα. Τι. Το έχετε δει αυτό, το έχουν δείξει. Ποιο, το μετρό. Το μετρό. Ναι, κανονικά είχαν. Τώρα θα βγει Δευτέρα, νομίζω, είχαν την Πέμπτη ένα stream κανονικά που το έδειχναν και ήταν ολόιδιο. Αν θυμάστε με το πρώτο trailer που το είχαμε δει, νομίζω, στην E3, δηλαδή, του Xbox, που ήταν. Κινείσαι μέσα στο μετρό. Κανονικά, μπορείς να σηκωθείς. Να. Οκ, okay, τέλειο. Δεν είναι μόνο π.χ. ένα cutscene, όπως ήταν στο Spider-Man, για π.χ. Στο πρώτο Spider-Man. Δεν το έχω δει. Ναι. Τέλειο. Α, πάλι install λοιπόν. Θα έχει και άλλα πραγματάκια, του τύπου θα έχει ένα, λέει, radio port, το οποίο σου επιτρέπει να ακούς ράδιο ότι όταν καθώς εξερευνάς, λέει, την, έτσι, ή στο μετρό. Γιατί όχι, πραγματικά γιατί όχι.
Τι άλλο, το οποίο κανονικά θα μπορείς να το χειριστείς σαν να το έχεις στο ραδιοφωνάκι πάνω σκρολ, ναι, δηλαδή μπορείς να χαμηλώσεις, να ανεβάσεις. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Απλά λέει ότι θα σταματάει εννοείται όταν υπάρχει, ναι, κάποιος, ναι, διάλογος ή σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας. Έχει κι άλλο ωραία. Εμένα ένα που μου άρεσε είναι από τα καινούργια το update. Αυτό που λέει ότι σε κάποια gig που ήταν ήδη υπάρχοντα, έχει αλλάξει τις δραστηριότητες που σε φάση να κάνεις, ας πούμε, ώστε να έχει μάχες με τα αυτοκίνητα. Γιατί οι μάχες με τα αυτοκίνητα μπήκαν στο τελευταίο update, στο τελευταίο το 2, στο μεγάλο, αλλά δεν υπήρχαν πολλά πράγματα να κάνεις με αυτές τις μάχες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε κάποια πράγματα στο Phantom Liberty, που είχε, ξέρω εγώ, μάχη με τα οχήματα, αν έπαιζες το απλό το παιχνίδι, μπορούσες να κάνεις μάχη με το όχημα όποτε ήθελες. Ωστόσο, στις αποστολές δεν σε έβαζε να κάνεις μάχη με τα οχήματα, γιατί ήταν οι παλιές αποστολές, τότε που δεν υπήρχε αυτό το σύστημα ακόμα. Και τώρα λέει θα κάνει κάποιες παρεμβάσεις σε προηγούμενα γκίγκ, ας πούμε, σε αποστολές, ώστε να έχει. Ναι. Μία άλλη προσθήκη που είναι σχετικά σημαντική είναι ότι έρχονται περισσότερες μηχανές και ένα νέο αμάξι. Ναι. Τώρα δεν θυμάμαι κάτι αλλάζει στη μηχανή. Ναι, στις μηχανές πλέον μπορείς. Βασικά σε οποιοδήποτε όχημα μπορεί. Όχι, μόνο στις μηχανές, συγγνώμη. Μόνο στις μηχανές μπορείς πλέον να πετάς μαχαίρια και μαχαίρια. Κάτι άλλο είχε. Να κάνεις σούζες και τέτοια. Μπορείς να κάνεις σούζες, μπορείς να κάνεις. Να πας σε μια ράμπα να κάνει στροφές, διάφορα άλλα tricks τέτοια που δεν είχε το βασικό παιχνίδι. Ναι. Τσεκούρια λέει. Μπρά, ναι, δεν θυμόμουν ότι είχε τσεκούρια, ναι. Το Cyberpunk με το τελευταίο του update και τώρα με αυτό ακόμα περισσότερο. Αν είχε κυκλοφορήσει έτσι στην αρχή, αν εξαιρέσουμε κάποιες ενστάσεις για το σενάριο που okay, αυτές δεν αναιρούνται, ναι. Άνετα βάζεις 9-10 βαθμολογία. Άνετα. Δηλαδή πιστεύω αν είχε βγει έτσι με αυτά τα δύο update από την αρχή, θα είχε στο Metacritic κάτι στο 95, ας πούμε. Θα είχε τέτοια βαθμολογία. Εγώ που το ξαναέπαιξα τώρα το Cyberpunk, γιατί έπαιξα το Phantom Liberty και είχα ξεκινήσει από την αρχή το save για να φτάσω στο Phantom Liberty, παρατηρώ ακόμα και τώρα ότι η δουλειά που έχουν κάνει στο Immersion, στο Immersion και στο σχεδιασμό της πόλης, αυτά τα δύο, είναι εντελώς ασύγκριτη με οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα άλλο παιχνίδι που να έχει τέτοια πόλη, τέτοιο setting, τόσο περίπλοκα σχεδιασμένο και τόσο εντυπωσιακό και οπτικά αλλά και σχεδιαστικά, και κανένα άλλο παιχνίδι που να έχει τέτοιο Immersion. Δηλαδή, έπαιξα το Starfield για παράδειγμα, και μετά έπαιξα το Cyberpunk, και ήταν εντελώς άλλος κόσμος. Δηλαδή, μέρα με νύχτα. Στο Cyberpunk, οι κινήσεις που κάνει ο χαρακτήρας σου, με το κεφάλι, με τα χέρια, πώς στέκεται στο χώρο, πώς κάθεται, πώς συνομιλείς με τους άλλους, πώς κάθονται οι άλλοι στο χώρο και μιλούν μαζί είναι σου. Είναι πολύ πιο μελετημένο, ρε παιδί μου. Είναι λεπτομέρειες που δεν υπάρχουν. Immersion, και νομίζω ότι όταν κυκλοφόρησε το παιχνίδι, δεν εκτιμήθηκαν αυτά τα χαρακτηριστικά του αρκετά όσο θα έπρεπε. Και δεν εκτιμήθηκαν επειδή είχε πολλά προβλήματα. Χαλιά. Και όντως είχε πολλά προβλήματα και δεν μπόρεσε να ξεδιπλωθεί, ας πούμε, αυτό το κομμάτι του τόσο θα έπρεπε. Γιατί είναι πραγματικά πράγματα που δεν βλέπουμε αλλού. Σε τέτοιο βαθμό δηλαδή, δεν τα βλέπουμε αλλού. Τώρα, ειδικά που τα γραφικά είναι όπως πρέπει να είναι, που δεν κολλάει, που πλέον έχει χαρακτήρες να περπατάνε στον δρόμο από λούς, που δεν εξαφανίζονται τα μάξια όπως παλιά, που είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Το immersion είναι πραγματικά ασύλληπτο, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν το βρίσκεις εύκολα. Προς επιβεβαίωση αυτής της επιτυχίας ήρθε και η ανακοίνωση για τα νούμερα των πωλήσεων του expansion, το οποίο λέει ότι έφτασε συνολικά τα 4,3 εκατομμύρια κατά τους δύο πρώτους μήνες της κυκλοφορίας του. Σημαντικό νούμερο για expansion. Δηλαδή... Το expansion είναι καταπληκτικό και είναι και επίσης σαν κανονικό παιχνίδι. Όχι, το σαν βγάλτο κυριολεκτικά. Ναι, ναι, ναι. Ενώ είναι κανονικό παιχνίδι και σε περιεχόμενο, ναι. Είναι πολύ, πολύ ανώτερο τη βασική καμπάνια. Sorry, Παύλο, ναι. Ένα στου πέντε που είχε αγοράσει. Όχι, don't worry. Ένα στου πέντε που είχε αγοράσει η Cyberpunk έχει και το expansion. Και λίγοι είναι το περισσότερο πέντε κανονικά γιατί είναι καταπληκτικό. Αλήθεια είναι αυτά. Λοιπόν, αρκετά για το Cyberpunk τα είπαμε. Αναρωτιέμαι πού θα φτάσει αυτό το παιχνίδι και πόσο θα συνεχίσουν να το... Δεν νομίζω άλλο, φίλε. Δεν νομίζω άλλο. Και εγώ δεν νομίζω, γιατί στην ουσία η επόμενη είδηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι η CD Projekt έχει ήδη αναθέσει σε σχεδόν 330 developers να δουλέψουν στο καινούριο Witcher. Στην ουσία αφήνει πίσω της τα υπόλοιπα πράγματα, φέρνει το bulk, το μεγάλο της ομάδας του development στο νέο Witcher, και οπότε αυτή είναι η καινούργια η βασική τους παραγωγή, ας πούμε, που ξεκινάνε να πατάνε πάνω. Ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος που εργάζεται σήμερα στο Cyberpunk 2077, μέχρι σήμερα ήταν 220 άτομα
Οπότε αναμένεται, λέει, για την επόμενη, για την επόμενη παραγωγή που είναι το Polaris, έτσι λέγεται το νέο Witcher. Δεν ξέρω αν θα λέγεται Witcher 4 ή κάτι τέτοιο. Αλλά η κωδική ονομασία του είναι Polaris. Αναμένεται, λέει, να αυξηθεί με πάνω από 400 μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους. Αυτό. Εντάξει, μετά το Cyberpunk, εγώ δεν θα έλεγα με τίποτα όχι σε first person Witcher. Με τίποτα, δηλαδή. Μου άρεσε περισσότερο όπως έχτισε το first person η CD Projekt παρά το third person. Δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει το πρώτο πρόσωπο για να κάνει το immersion πολύ, να το αυξήσει πάρα πολύ. Και θα με έψηνε λίγο να παίξω ένα Witcher στο πρώτο πρόσωπο. Επίσης και η μάχη ήταν ωραία στο Cyberpunk. Τώρα, στην αρχή είχε κάποια προβλήματα. Τώρα η μάχη είναι πάρα πολύ ωραία στο Cyberpunk. Και με τα σπαθιά είναι καταπληκτική και με τα όπλα, δηλαδή. Δεν ξέρω, μου άλλαξε γνώμη. Δεν θα ήθελες, δεν θα σε χάλαγε, ας πούμε, που δεν θα βλέπεις Geralt, κάτι, καρά, Geralt, χάλαγε, δεν θα δούμε, αλλά τέλος πάντων. Με χάλαγε περισσότερο στο Cyberpunk, που δεν έβλεπα το χαρακτήρα μου, γιατί του φόβαγες ρούχα, του φτύνεις μαλλιά, νύχια, αυτό, τέτοια, με χάλαγε περισσότερο. Ωστόσο, ήταν τόσο καλό το στήσιμο του first person, που έλεγα χαλάλι, ας πούμε, δηλαδή αξίζει τελικά, η κίνηση που έκανε ήταν σωστή, γιατί ήταν πάρα πολύ καλό το first person. Στο επόμενο κάπου λένε ότι θα είχε επιλογή και για third, έτσι έχει υποθεί. Το επόμενο Witcher. Ωραίο θα είναι αυτό. Χρήσιμο. Δεν ξέρω. Όπως έκανε το Starfield. Ορίστε ένα feature του Starfield που δεν το εντάξει, έχει. Ναι, με τέτοια animation και τέτοια. Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο αγαπημένο θέμα, το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές τελευταία και έχει να κάνει με την αγαπημένη Capcom πάλι. Λέει ότι ετοιμάζει καινούρια. Όχι καινούργια, λέει ότι ετοιμάζει περισσότερα remakes τη σειρά Resident Evil. Το 5 θα μπορούσε να είναι πολύ περισσότερο, όπως και το 6. Το 6, ας πούμε. Έχει ωραίες στιγμές. Το 6, ναι, το 6 δεν διορθώνεται όμως, φίλο. Όχι, διορθώνεται το 6 και μάλιστα πρέπει να διορθωθεί το 6. Πρέπει να το σώσουν γιατί το 6 έχει καλές στιγμές μέσα. Δεν πρέπει να το σώσουν καθόλου. Μακάρι να κάτσει εκεί να πεθάνε, να το ξεχάσουμε όλοι μας. Όχι, όχι, εγώ θεωρώ ότι το 6 σώζεται. Το 6 είχε καλές στιγμές, απλά τα γύρω-γύρω ήταν χάλια. Δηλαδή. Άμα το δένανε λίγο πιο σωστά. Και το φτιάχνανε λίγο, ναι, το ύφος και αλλάζανε και το σενάριο και κάνανε χοντρές αλλαγές, εννοώ. Όχι όπως το 2 και το 3 και το 4 και αυτά, να κάνανε χοντρές αλλαγές στο 6. Να αλλάζανε σενάριο, να αλλάζανε σκηνικά, να αλλάζανε το gameplay. Νομίζω θα μπορούσε να βγει όντως πολύ καλό το 6. Θεωρείς δηλαδή ότι θα πρέπει τώρα η Capcom να κάτσει και να φάει 3-4 χρόνια από τη ζωή της για να μου βγάλει Resident Όχι. Evil 6 Remake, ενώ Όχι. μπορώ να δω κάτι καινούριο Revelations 3 ή. Κοίτα. Το επόμενο Resident Evil. Δεν θεωρώ ότι πρέπει, ωστόσο θεωρώ ότι η Capcom μπορεί να θέλει να το κάνει, γιατί έχει κάνει όλα τα άλλα τα παιχνίδια remake, έχει φτιάξει μια σειρά παιχνιδιών που είναι σχεδόν όλα σε φάση top και μπορεί να σου λέει ότι θα τα κάνω να είναι όλα top. Να είναι και το 5 και το 6 η παιχνίδια που θεωρούνται κορυφή, ας πούμε, στο είδος τους και να μην μείνει κάποιο απ' έξω και να το θυμόμαστε ως κάτι, ως ένα μια χάλια, ας πούμε, ένα κακό σημείο της ιστορίας της, ας πούμε, μπορεί να θέλει να διορθώσει το παρελθόν της, δεν ξέρω. Εγώ μου φαίνεται λογικό. Επίσης η Capcom μαζί με τα remake, ας πούμε, μας έχει δώσει και νέα παιχνίδια. Οπότε. Δηλαδή δεν έχει χαλάσει. Πάει, το χάσαμε. Χάσει τόσο το πρόγραμμα. Το Village πότε βγήκε, ας πούμε. Το Village νομίζω 21. Πρόπερση. Το 21 το Μάιο. Αρχές Μαΐου εκεί. Δηλαδή, άμα βγάλει επόμενο Resident Evil σε 1-2 χρόνια, ας πούμε, είναι ένα πρόγραμμα κυκλοφοριών. Αντίστοιχο με αυτό που έχουν όλες οι εταιρείες που βγάζουν τέτοιοι ελληνικούς παιχνίδια. Αν ενδιάμεσα σου πετάει και ένα-δύο remake, ας πούμε. Okay, εντάξει, κανείς δεν έχει θέμα. Ξέρω εγώ. Άκου τι θα γίνει. Υπάρχουν φήμες αυτή τη στιγμή για Code Veronica, το επόμενο, το οποίο για μένα είναι αυτό που θα έπρεπε να έχουν κάνει πριν το 4. Αλλά οκ, okay, έστω και τώρα το δέχομαι. Ναι. Γιατί είναι αυτό το οποίο παίρνει τις περισσότερες βελτιώσεις τεχνικές και ταυτόχρονα και τις ψηλοαλλαγές που κάνανε στο 4 να το ισιώσουν και θα είναι το πιο βελτιωμένο από όλα. Το πιστεύω. Είναι αλήθεια, αυτό. Γιατί επίσης τα γραφικά του Code Veronica ήταν εκείνο το σημείο της ιστορίας του gaming που έκανε εκείνη τη μετάβαση στα 3D κάπως. Αλλάξανε το 2, βλέπετε από εκεί ακόμα. Που παίζανε με pre-rendered. Ναι. Ναι, γιατί τα παλιά παίζανε με pre-rendered γραφικά. Δηλαδή ήταν σαν να έχουν από πίσω wallpaper, ρε παιδί. Αυτό. Και βλέπετε ακόμα και σήμερα. Το Code Veronica ήταν το πρώτο που ήταν πλήρως 3D. Ακόμα και τα περιβάλλοντα γύρω-γύρω. Άρχισε λίγο να. Που εκεί φαίνονταν, όντως, είχε πέσει κάπως η ποιότητα. Δεν ήταν το ίδιο όμορφο, ας πούμε, κάπως. Αλλά χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν ήταν παιχνίδαρος. Στην ουσία το έχουμε ξαναπεί. Το Code Veronica ήταν το πραγματικό sequel του 2. Δεν ήταν το 3 το sequel. Το 3 ήταν side. Τα spin-off, το Παύλο, εγώ νομίζω αυτό που λες δεν ισχύει και νομίζω είναι ψευδής δήλωση που είχε γίνει. Κάπου πρόσφατα το είχα διαβάσει ότι το 3 το Nemesis έτσι όπως βγήκε όντως ήταν να ήταν το 3 και το Code Veronica ήταν απλά να ήταν ένα spin-off. Ναι, ωστόσο. Είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό.
Ωστόσο, εγώ πίστευα αυτό που έλεγες μέχρι τώρα. Μοιάζει διαφορετικά. Μπράβο, ναι. Άσχετα τι λένε. Ναι, ναι, ναι. Το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι το ίδιο το παιχνίδι. Τι έχει. Θέλω να πω, είναι μπράβο, η συνέχεια, ναι, ας πούμε, της Claire. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Συνέχεια του τι συμβαίνει με την Umbrella. Πράγματα που δεν σου δίνει στο 3. Είναι sequel, ρε παιδί μου. Και έμοιαζε και περισσότερο το ύφος με το 2 παρά το 3 με το 2. Που είχε κάτι σκηνικά John Woofa, δηλαδή μου πέρα την εισαγωγή. Αν μιλάμε για remakes. Και κλείνω με αυτό. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αν γίνει το 6 remake, αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι, OK, το δέχομαι αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι θέλω να ξαναγράψουν κάπως την ιστορία του. Το ακούω αυτό, μια χαρά. Αλλά για να γίνει αυτό, νομίζω ότι το 6 θα πρέπει να είναι ένα πολύ, πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Αυτό. Ναι, θέλει αλλαγές ριζικές το 6. Ριζικές αλλαγές για να βγει σωστό. Όχι όπως τα υπόλοιπα που απλά τα βελτιώσανε. Θέλει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Να είναι σενάριακά παιχνίδι. Ναι, 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 και σενάριακά εννοείται. Θέλει χοντρές αλλαγές. Σχεδόν άλλο παιχνίδι πρέπει να γίνει. Αυτό. Κοίτα, αντί να πάρουμε Resident Evil 6, Capcom δώσε μου σε παρακαλώ ένα remake Haunting Ground και ένα remake Clock Tower 3. Αυτά τα δύο. Ναι, εντάξει. Και έχουμε κλείσει. 3, Clock Tower 3 συγκεκριμένα. Το 3, ναι, το 3, ξεκάθαρα. Μια χαρά. Το οποίο το 3 το είχε κάνει direct, ξεχνάω τώρα το όνομά του, αλλά ήταν ο director που είχε κάνει την ταινία Battle Royale. Που είχε γίνει τεράστια επιτυχία. Δεν το ξέρω αυτό. Ωραίο τριβιά. Μια χαρά. Αγαπημένο μας με αυτό με τα Resident Evil κάθε φορά να αναρωτιόμαστε ποιο θα κάνει remake και ποιο θα είναι το επόμενο. Το Code Veronica θα είναι, εντάξει. Μάλλον Code Veronica. Αυτό θα είναι, σίγουρα αυτό θα είναι. Και το 5 θα μπορούσε, εντάξει. Εγώ επίσης θα ήθελα να δω και το 1 και το 0, ειδικά το 1, επειδή έχει μείνει ακόμα και το remake που είχε βγει τότε, remake στο remake δηλαδή θα δούμε, ήταν πολύ κοντά στην τότε κυκλοφορία, οπότε τόσα χρόνια μετά και στο στυλ των υπολείπων, ξέρεις, με την κάμερα πίσω από την πλάτη κτλ. Νομίζω θα του έδινε full boost. Και ας κρατούσαν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία ίδια. Έχουν βγει εντωμεταξύ και πολλά fan remakes τέτοιου τύπου, τα οποία δείχνουν ότι είναι τούμπανο σε αυτή τη φάση, οπότε θα περίμενα να δω και το ένα. Anyway, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο για τα Resident, αναμένουμε. Όχι, τι να πω. Εντάξει, θα δούμε όταν βγει το Code Veronica. Προχωράμε έτσι στην επόμενη είδηση που έχει να κάνει με το Beyond Good and Evil. Το παιχνίδι της Ubisoft, το οποίο... Κομμωδία, κανονικά. Ναι, είχε ένα φανταστικό. Αλλά στην ουσία λέει ότι ήταν να ανακοινώσουν ένα anniversary edition, 20th anniversary edition, το οποίο έσκασε στο Xbox Store κάπως, το εντοπίσανε και το ξαναπήρανε πίσω. Πήγα να κάνουν την ανακοίνωση, δεν την κάνανε και τελικά το μετανιώσαν και την κάνανε αργότερα. Και έλεγε μέσα, εγώ διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε μέσα. Εμείς θέλαμε να ανακοινώσουμε το παιχνίδι, αλλά μετά είπαν αυτοί ότι δεν θα ανακοινώσουμε. Ξεκίνησε και μέσα το άρθρο και έλεγε ότι η Ubisoft έλεγε έχει μία δουλειά να κάνει. Να μην κυκλοφορεί τίποτα σχετικό με τον Beyond the Golden Devil. Και λέει ότι ακόμα και αυτή τη δουλειά δεν καταλαβαίνω. Και Παύλο, κάτι που δεν είπε είναι ότι το παιχνίδι ήταν κανονικά playable, έτσι. Το έβγαλε κανονικά. Α, δεν το είδα αυτό. Το κατέβασαν άτομα, πρόλαβαν να το παίξουν, ανέβασαν συγκριτικά. Τα οποία παρά τα κάποια screenshots που βλέπετε τώρα εδώ πέρα, που φαίνεται το παιχνίδι μια χαρά super, συγκριτικά με την αρχική έκδοση ήταν κατά πολύ χειρότερο, αλλά. Η Ubisoft είπε όμως ότι δεν είναι η κανονική είναι έκδοση που έγινε. Μπράβο, δεν είναι ίσως και έτοιμο, γιατί απομένουν δύο μήνες. Δύο μήνες, έτσι. Ειδικά το νερό, ας πούμε, στην. Τώρα αυτά τα screenshots που βλέπετε εδώ είναι από την anniversary. Έλα, ρε, πώς ανέβηκε η έκδοση στο Xbox Store, έτσι ανεβαίνουν. Ξέρω εγώ, κάποιοι πάτησε. Αυτό έγραφε. Στο ίδιο άρθρο που διάβασα για αυτή την είδηση, έγραφε ότι κάποιο πάτησε ένα τεράστιο κόκκινο κουμπί που έγραφε Publish. Ubisoft και διαρροές είναι μια φιλία που. Διαχρονική δεν υπάρχει. Δεν θυμάμαι game Ubisoft που να ήταν έκπληξη. Άντε να ίσως το Prince of Persia το 2,5D που βγαίνει τώρα τον Ιανουάριο. Συνήθως είναι μικρότερες κυκλοφορίες. Απλά τώρα το κάνανε μόνοι τους. Το περιμένουμε να σκάσει στα Game Awards λογικά. Μάλλον θα το δούμε δηλαδή επίσημα εκεί. Και τρέιλερ και τα λοιπά, αλλά μου κάνει εντύπωση ρε φίλε, δηλαδή ολόκληρο το παιχνίδι, απίστευτο. Τόσα χαμένια αυτό το παιχνίδι, παιδί μου. Δηλαδή, ναι, το 2 το περιμένουμε, ναι. Θα το περιμένουμε και πολύ ακόμα. Θα έρθει μαζί με το, πώς το λένε το άλλο, με το Star Citizen, έλα. Και με το Star Citizen. Όχι, εσύ,
Το Skull and Bones νομίζω βγήκε διαρροή που έλεγε για τέτοιο. Ναι, ναι. Για Φεβρουάριο. Όχι διαρροή, επίσημα. Ας περιμένουμε να δούμε. Διαρροή είναι. Νομίζω διαρροή είναι, ναι. Ας περιμένουμε να δούμε, ό,τι και να είναι, γιατί έχει πει πολλές φορές πότε θα βγει αυτό το παιχνίδι. Έχει δώσει πολλές φορές και δεν. Αναρωτιέμαι πάντως ποιο είναι το παιχνίδι με Guinness για τα περισσότερα delays ever. Λες να είναι το Skull and Bones. Δεν μπορώ να θυμηθώ σίγουρα, πραγματικά κάποιο άλλο. Ναι. Ούτε εγώ θυμάμαι κάποιο άλλο. Παίζει σοβαρά. Απέκτησε επιτέλους σύμφωνα με αναφορά λέει, του Tom Henderson. Ναι, οπότε δεν είναι επίσημο. Πάντως αναμένεται το Skull and Bones στις 16 Φεβρουαρίου. Χωρίς να το έχουν ανακοινώσει ακόμα, ίσως το δούμε και αυτό στα Game Awards. Θα πάρει το φταράκι του να φύγει. Μα το συζητάμε τόσα χρόνια, δηλαδή κανένα νόημα. Ναι, λοιπόν, και δεν είναι να πεις, ας πούμε, το Beyond the Golden Evil το 2, τουλάχιστον είναι ένα κάτι που περιμένεις πολύ πιο εύκολα με μεγάλη ανυπομονησία σε σχέση με ένα multiplayer με πειρατές, ας πούμε. Το οποίο δεν φαίνεται καν να είναι και κάτι. Σύμφωνα με τη Ubisoft δεν είναι έτσι. Ναι. Η Ubisoft θα διαφωνούσε μαζί σου. Όντως. Τώρα, σε άλλες βλακίες που βλέπουμε στον χώρο της, εδώ πέρα της βιομηχανίας μας, είναι το ότι αποφάσισε ο Jeff Keighley να αφήσει πίσω του, λέει, τα World Premiere Banners. Δηλαδή, κάθε φορά τώρα που θα σκάσει, γιατί έχουμε μέσα στην εβδομάδα έχουμε τα Game Awards, έτσι, 7 του μηνού. 7, βασικά σε εμάς είναι 8 ξημερώματα, 3 η ώρα. Ναι, 8 ξημερώματα, 3 η ώρα. Εκεί πέρα που βλέπατε λοιπόν κάθε φορά World Premiere, το World Premiere κτλ. Πλέον λέει δεν θα το έχει αυτό, γιατί καταλάβαν και οι ίδιοι ότι το World Premiere δεν έχει κανένα νόημα. Απλά είναι ένα νέο τρέιλερ. Okay, ναι. Ένα νέο τρέιλερ που δεν έχουμε ξαναδεί. Δεν ήταν καν ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπεις το παιχνίδι ever, ας πούμε. Αν ήταν αυτό, ότι δεν το ξέρουμε καν αυτό το παιχνίδι, π.χ. και το βλέπουμε για πρώτη φορά και σου λέει World Premiere, ναι, να το δέχομαι. Αλλά σε κάποια παιχνίδια ίσχυε αυτό, δεν το ξέρουμε καν. Σε κάποια παιχνίδια ίσχυε ότι δεν είχαμε δει το συγκεκριμένο τρέιλερ. Σε κάποια παιχνίδια είχαμε δει άλλο τρέιλερ. Δηλαδή ήταν λίγο μπερδεμένο το τι σημαίνει αυτό το World Premiere. Ουσιαστικά για τον Keighley ήταν όταν μιλάς για κάποια πολύ μεγάλο τρέιλερ. Έσκαγε ο Kojima με το 5ο τρέιλερ του Death Stranding World Premiere Bub και δεν έβγαζε κανένα απολύτως νόημα. Εμένα το περιμένουμε αυτό, Ναι, πιστεύω θα είναι εκεί. Ήταν μια είδηση που δεν προλάβαμε να την πούμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Kojima νομίζω είχε κάνει κάποιο post και ο Keighley με το account of the Game Awards σχολίασε από κάτω τα δύο ματάκια. Επομένως, νομίζω σχετικά σύντομα θα το δούμε και αυτό. Το μόνο λίγο που με στεναχωρεί όλο αυτό είναι... Στεναχωρεί, ότι τα World Premiers... Π.χ. έχεις μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Πώς θα ξέρω εγώ ότι δεν είναι ad? Γιατί ενδιάμεσα πρέπει να έχεις και τα ads, όλα αυτά που έχει, που είναι σαν μικρά διαλύματα, έτσι. Δηλαδή θα έχεις μια ροή συνεχόμενη και δεν θα ξέρουμε τι μας γίνεται, ή θα έχει κάποιον πρόλογο από τον Keighley όταν έχει κάποια πολύ μεγάλη ανακοίνωση, π.χ. Πώς θα το κάνει όλο αυτό? Ενώ πριν είχες το World Premiere, ξέρεις ότι μπαπ, έρχεται μεγάλη ανακοίνωση ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Ναι. Θα δούμε. Λοιπόν, αρκετά και με τον Keighley θα τον έχουμε μες την εβδομάδα. Θα τον κρίνουμε την επόμενη εβδομάδα, στο επόμενο podcast. Θα έχουμε δηλαδή πράγματα για να δούμε, εκτός από τα Game Awards και τα βραβεία που θα δοθούν. Θα βγουν και νεάκια από το show του, το οποίο λέει αυτή τη φορά θα είναι παρόμοιο με το περσινό, αλλά αυτή τη φορά θα είναι λίγο μικρότερο από ό,τι είπε. Αναρωτιέμαι τι θα κόψουν για να γίνει μικρότερο. Όπως και να έχει, μπορούμε να περάσουμε στα νέα του PlayStation, αν συμφωνείτε κι εσείς. Δεν ξέρω τι έχει, δεν έχω ιδέα, θα δούμε. Παύλο, θες να μας μεταφέρεις αρχικά τις εντυπώσεις σου από το PS5 Slim. PS5 Slim το λέμε εμείς που ήρθε πλέον Ελλάδα, έτσι. Ναι. Σωστά. Η Sony είχε την καλοσύνη να μας στείλει ένα unit για να το δούμε, να το παρουσιάσουμε κτλ. Ετοιμάζω βίντεο γι' αυτό και άρθρο. Στην ουσία είναι το νέο PlayStation 5 με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν το ονομάζει επίσημα PlayStation 5 Slim, παρότι θα το βρείτε στα ελληνικά καταστήματα PlayStation 5 Slim. Στην ουσία είναι λίγο πιο εύκολο να το αντιληφθούμε, γιατί και τα προηγούμενα μοντέλα, οι προηγούμενες γενιές δηλαδή, είχαν από ένα Slim μοντέλο, οπότε αντίστοιχα και αυτό τώρα είναι το Slim σε εισαγωγικά. Παρ' όλα αυτά δεν λέγεται επίσημα Slim. Το PS5 Slim λοιπόν είναι 30% μικρότερο. Εμφανισιακά αλλάζει η μισή κονσόλα, πλέον δεν είναι matte, είναι γυαλιστερή. Και τα καπάκια του είναι πλέον 4 αντί για 2, δηλαδή αντί να έχει ένα σε κάθε πλευρά, έχει από 2 σε κάθε πλευρά. Και αυτό είναι για να υποτίθεται για διευκόλυνση, για να μπορείς να μπασοβγάλεις το πλέον αποσπόμενο
Blu-ray drive. Και ο λόγος που το κάνανε για αυτό είναι και για αυτού, για να, μάλλον για αυτούς που θέλαν την επιλογή, αν έχουν αγοράσει το digital, να μπορούν πλέον να βάλουν το Blu-ray drive, αλλά κυρίως το έχουν κάνει για λόγους της παραγωγής της δικής τους, για να βγαίνουν τα κομμάτια μεμονωμένα. Τέλος πάντων, χαμηλώνει τα κόστη σε αυτή την περίοδο της ζωής μιας κονσόλας, οπότε πάντα έρχεται με χαμηλότερο κόστος για εκείνους. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε διαφορά στην τιμή. Η τιμή του είναι ακριβώς ίδια και μάλιστα ακόμα δεν έχει σκάσει στην αγορά στα ελληνικά τα καταστήματα το digital, το νέο PlayStation 5, το οποίο σύμφωνα με τις τιμές του εξωτερικού θα είναι στα 50, έξω είναι 50 δολάρια παραπάνω. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα θα το κάνουν 50 δολάρια παραπάνω, δηλαδή πλέον αντί η κονσόλα να είναι το PlayStation 5 digital στα 4, δεν ήτανε, και ήτανε 5 και μετά έγινε 5.50 το άλλο, οπότε ήταν 4.50, κάτι ακριβώς έτσι ήταν. Ωραία, δεν ξέρω αν θα το αλλάξουν ξανά ή θα παραμείνει 4,5. Μάλλον θα παραμείνει 4,5 γιατί έχει γίνει ήδη η αύξηση από την αρχή όταν πρωτοβγήκε. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα κάνουν και άλλη αύξηση. Δεν ξέρω όμως. Δεν το λέω με σιγουριά μέχρι να το δούμε στα καταστήματα. Και να δούμε τις τιμές στα καταστήματα. Τώρα, εκτός της εξωτερικής εμφάνισης, η οποία, όπως είπα, αυτές είναι οι βασικές οι διαφορές. Μπορείτε να ακούσετε κάτι τώρα, παρεμβολές είναι το μωρό εδώ πέρα διπλά, αλλά δεν πειράζει αν δεν. Τέλος πάντων. Οπότε αυτή είναι η βασική διαφορά εμφανισιακά. Το ότι είναι μικρότερο, το ότι είναι κάπως ελαφρύτερο και το ότι είναι πλέον γυαλιστερό το μισό. Δεν έχει καμιά άλλη τεράστια διαφορά εμφανισιακά από την άποψη πια. Ότι πολλοί λένε ότι είναι πάρα πολύ μικρότερο. Το κουτί, όντως, ας πούμε, της συσκευασίας είναι κάπως μικρότερο. Η ίδια η κονσόλα δεν είναι κάτι που το πιάνεις και λες, ωραία, να μια μικρή κονσόλα, να μια λεπτή κονσόλα. Δεν το λες αυτό. Είναι πάλι ογκώδης. Είναι πάλι από τις ογκώδεις κονσόλες, για την ακρίβεια και το χωρίς το καρούμπαλο, δηλαδή χωρίς το drive ή το digital, και το κανονικό λένε στο εξωτερικό που τα έχουν συγκρίνει ότι είναι μεγαλύτερα από το Series S που έχω. Τα δείχνει δηλαδή το ένα δίπλα στο άλλο, είναι μεγαλύτερα από το Xbox Series S. Τώρα, όσον αφορά τα εσωτερικά του, υπάρχει μια μικρή διαφορά. Το γεγονός αυτό έχει να κάνει με τον σκληρό δίσκο που υπάρχει, τον SSD, συγγνώμη. Ο οποίος αυτή τη φορά αντί να είναι 825GB όπως ήταν στο βασικό το μοντέλο, είναι στο. Συγγνώμη, ναι, 825GB είναι πλέον στο 1 τέρα ακριβώς. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η μείωση, ας πούμε, στα GB, είναι κανονικότατα ολόκληρο το terabyte. Οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ολόκληρο για εκεί. Έχει μέσα το χειριστήριο το κλασικό, δεν έχω δει άλλες διαφορές. Με τη βάση του έχω ένα θεματάκι, θα το αναφέρω το στο βίντεο που θα κάνω στην παρουσίαση. Στην ουσία ένα unboxing θα κάνω για να δείξω ακριβώς τι περιλαμβάνει η συσκευασία. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή αν κάποιος έχει αγοράσει τώρα στην Black Friday το PlayStation 5 και το PlayStation 5 Digital τα προϋπάρχοντα, μην ανησυχείτε, δεν χάνετε κάτι που δεν έχετε το καινούργιο το PlayStation 5. Στις επιδόσεις είναι αυτονόητο το ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά. Και όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, είναι χαλαρά μια απλά ανανέωση της γενιάς, έτσι εμφανισιακά και σε όρους όγκου. Αυτό, δεν έχει κάτι άλλο. Ναι. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν χάνετε τίποτα όσο δεν έχετε το καινούριο. Παρ' όλα αυτά, από εδώ και πέρα θα βλέπουμε το καινούριο στα καταστήματα. Το παλιό, ό,τι υπάρχει σε stock, και μετά θα εξαφανιστεί. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει το νέο. Αυτά για το καινούριο το PlayStation 5. Θα τα πούμε αναλυτικά σε άλλο βίντεο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε τίτλους PS Plus Δεκεμβρίου. Για πείτε, ούτε που ξέρετε είναι εγώ. Δεν τα είπες. Ούτε θυμάμαι. Δεν θυμάμαι δηλαδή, δεν θυμάμαι. Πολλοί λένε ότι δεν είναι πολύ καλός μήνας, εγώ θα πω ότι είναι αρκετά καλός. Όχι γιατί έχει τίποτα παιχνιδάρες, αλλά γιατί αυτά τα παιχνίδια που έχει είναι καλά. Έχει το LEGO 2K Drive, το οποίο για το είδος του λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό. Και έχει και το Power Wash Simulator, το οποίο επίσης λένε ότι είναι απίστευτα εθιστικό και παιχνιδάρα κτλ. Και έχει και κάτι απίστευτα DLC με Final Fantasy VII και κάτι πολύ παράξενο που δεν συνηθίζονται. Κάτι συνεργασίες. Το Power Wash, για όποιον δεν ξέρει, στην ουσία είσαι καθαριστής και πας και καθαρίζεις, ξέρω εγώ, σπίτια και οχήματα. Ναι, με πίεση, ας πούμε. Με πίεση καθαρίζεις τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια και τέτοια. Είναι πολύ ωραίο, έτσι χαλαρωτικό, ας πούμε. Ναι. Και έχει themes, ρε παιδί μου, θεματικά DLC που βάζει μέσα οχήματα από άλλα παιχνίδια και σπίτια και τέτοια. Ναι, πας ξέρω εγώ στη Midgar εκεί σε Final Fantasy, την καθαρίζεις σε γνωστά σημεία. Είναι μια χαρά. Ωραία, αυτές οι ιδέες ήταν ωραίες. Εντάξει, βέβαια, ναι, είναι ένα μικρό παιχνίδι. Έπαιζα. Πολλοί κόσμοι δεν θέλει αυτά.
Την τριάδα πάντως συμπληρώνει το Sable. Το Sable, για όποιον δεν ξέρει, είναι ένα indie που είχε βγει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρόπερση. Είναι αυτό που λέγαμε που έχει τα γραφικά τα. Ναι. Κάπως. Mobius. Cell shaded. Ναι, οκ. Okay. Αρκετά ενδιαφέρον θα πω εγώ. Κοίτα, εγώ το έχω παίξει αρκετά. Δεν ξέρω, τσεκάρει κάποιο. Το έχω παίξει αρκετά όταν είχε βγει. Ήταν πολύ ωραίο. Είναι έτσι. Αργό παιχνίδι. Έχει πολύ ωραία μουσική, πολύ ωραία εικαστικά, ας πούμε. Και ενδιαφέρον story, ωραία σκηνικά τέτοια, αλλά είχε τόσα πολλά τεχνικά προβλήματα όταν έχει βγει που εγώ, παρόλο που δεν με πολύ νοιάζει συνήθως, δηλαδή τα παίζω ακόμα και αν έχει frame drops και τέτοια, το παράτησα γιατί είχε bugs που κόλλαγαν οι αποστολές, είχε frame drops που ήταν σε φάση 10 frames και τέτοια και το σταμάτησα. Οπότε, άμα έχει φτιάξει τώρα, κάποιος που ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους παιχνίδια θα του αρέσει σίγουρα. Είναι πολύ καλό. Έχει, κάτι, έχει πολύ ενδιαφέρον, ωραίο κόσμο. Έχει... Απλά να ξέρετε, είναι πολύ, πολύ αργό παιχνίδι. Γιατί και εγώ το έπαιξα. Πολύ αργό. Αν δεν είστε στο mood και αν δεν θέλετε κάτι έτσι πιο. Και ένα παιχνίδι που να βασίζεται περισσότερο στην ατμόσφαιρά του παρά στο gameplay. Παρότι έχει κάποιες ωραίες ιδέες. Δεν είναι για εσάς. Αν θέλετε κάτι πιο fast paced. Έχει θυμίσει λίγο Zelda, θα πω. Καλά, καμία σχέση, αλλά κατάλαβες πως το λέω, πως το λέω, ρε παιδί μου. Έναν Zelda χωρίς, κόσμο, έτσι... χωρίς μάχες και χωρίς έμφαση στους γρίφους, κάπως έτσι, ας πούμε. Άρα, τι μένει. Έχει κάτι γρυφάκια και τέτοια, ρε παιδί μου, αλλά είναι περισσότερο αυτό που είπε ο Στάθης και την ατμόσφαιρα, να εξερευνήσεις, ας πούμε, γνωρίζεις κάποιους χαρακτήρες. Είναι πιο πολύ τέτοιο στυλ, ας πούμε, παρά ότι παίζεις κάτι δύσκολο με challenge ή οτιδήποτε τέτοιο. Μια χαρά. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλη είδηση για το PlayStation. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο Xbox. Δύο ειδήσεις βλέπω εδώ. Θα τις πετάξουμε τσακ μπαμ. Μία από αυτές είναι ότι έχουμε ημερομηνία κυκλοφορίας για το Resident Evil 4 το VR. Ανέβαινε. Α, σωστά. Το οποίο έρχεται αυτό... αρχές Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είδα ακριβώς. 8 ναι. Θέλω να πω. 8 Δεκεμβρίου. 8. Έως δωρεάν, δωρεάν upgrade, έτσι. Το περιμένω πολύ εγώ αυτό. Δωρεάν mod. Πολύ γιατί τα προηγούμενα τα Resident Evil στα VR ήταν εντυπωσιακή δουλειά που έχουν κάνει, γιατί δεν ήταν απλώς ότι πήρανε το βασικό παιχνίδι και το βάλανε να παίζει στην οπτική του VR. Είχαν κάνει αλλαγές, ας πούμε στο Village είχε στο μαχαίρι στη θήκη δίπλα το πόδι και το έπαιρνες από εκεί. Είχε διάφορα. Μπορούσες να χρησιμοποιήσεις τα χέρια σου, έκανες reload με συγκεκριμένους μηχανισμούς που ήταν φτιαγμένοι για το VR. Είχαν κάνει δηλαδή δουλίτσα. Δεν είναι απλώς πετάξανε first person VR, πάρ το έτοιμο. Το είχαν δουλέψει αρκετά. Και ανυπομονώ να δω αυτό που είναι πιο action, ας πούμε, και τέτοια. Θέλω πολύ να το παίξω. Και επίσης αναρωτιέμαι πάρα πολύ πώς θα είναι η κλωτσιά στο VR. Γιατί περιστρέφεται όλος ο Λίον και παίζει να είναι λίγο περίεργο αυτό όταν. Καλύψτε τα βάζα σας. Αυτό ακριβώς πάντως θέλω πώς και πώς να δω το section της Ashley. Εδώ πέρα. Στο... Θα είναι αδιανόητο και πλέον να πούμε ότι και αυτό και το 7VR σε σχέση. Sorry, όχι το 7VR, το Village είναι σαν να μην καταλαβαίνεις διαφορά μεταξύ κανονικού παιχνιδιού και VR mod. Σε αντίθεση με το 7, όπου επειδή είχε και πιο αδύναμο PSVR τότε. Ναι, όντως. Ήταν πολύ εύκολη η απόφαση του να το παίξεις κανονικά το παιχνίδι και όχι σε VR. Ωστόσο. Παρότι ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι για το πρώτο PSVR και έβαλε πολλά PSVR στα σπίτια των καταναλωτών, Ισχύει. Πιστεύω εγώ. Ήταν από τα πρώτα έτσι που ακούστηκαν. Παρόλο που συμφωνώ σε αυτό που λες, υπήρχε ένας διαφορετικός παράγοντας στο 7, ότι ήταν πιο τρομακτικό και σε σχέση με το Village και το 4, ας πούμε, καμία σχέση. Στο VR το 7 ήταν λίγο δύσκολο. Δηλαδή, εκεί που ήσουν στο σπίτι και σε ακολουθούσαν από πίσω και πήγαινες, ας πούμε, στη γωνία και μπορούσες να κοιτάς με τα μάτια σου κανονικά, κουνώντας το κεφάλι σου για να δεις από τη γωνία και έβλεπες ξαφνικά τον τύπο να τρέχει, ας πούμε, κατά πάνω σου. Ήταν πάρα πολύ τρομακτικό. Ενώ, ας πούμε, το Village και το. Παρόλο το Village, ας πούμε, στο VR είναι πιο τρομακτικό από ότι στο συμβατικό τραπέζι, γιατί όταν την πέφτει ο λικάνθρωπος και είναι πιο ψηλός από σένα, ας πούμε. Και τον βλέπεις να βαμπάει, είναι λίγο αγχωτικό, ας πούμε, στο Village. Είναι λίγο τρομακτικό. Αλλά ναι, εντάξει, αυτά είναι πιο action τα παιχνίδια, οπότε πάει διαφορετικά. Ναι. Και μια ακόμα χαρά. Μια είδηση που ήθελα να αναφέρω εδώ αφορά τη συνεργασία της Sony με την, πώς λέγεται εσύ, με τη Shift-Up. Με τη Shift-Up, που είναι μια κορεάτικη εταιρεία, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Sony και αφορά μια νέα second party συνεργασία που θα έχει η εταιρεία με τη Sony για το παιχνίδι το Stellar Blade, αλλά όχι και μόνο, έτσι. Να υπενθυμίσουμε, το Stellar Blade είναι ένα παιχνίδι action RPG από τη Shift-Up, το οποίο το είχαμε πρωτοδεί
σε ένα PlayStation Showcase, νομίζω. Ως Project Eve για πολλά χρόνια προτού το πάρει Sony. Και φαίνεται πάρα πολύ. Δηλαδή, όσοι είστε λάτρες των γραφικών, π.χ. ή έτσι λίγο του Japanese style, νομίζω αυτό το παιχνίδι τα έχει όλα. Και έτσι λίγο near vibes που με τρελαίνουν. Νομίζω θα είναι πολύ καλό. Εν τω μεταξύ, αυτό είχε ημερομηνία για 23 και δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα κανονικό delay. Να πούνε ότι ξέρεις τι πάει για Q1 24. Δηλαδή, δεν θεωρώ απίθανο ότι. Δεν θεωρώ απίθανο ότι π.χ. να το δούμε στα Game Awards. Γιατί ο Κιλ έχει τώρα τελευταία κάνει κάτι συνεργασίες με κορεάτες devs. Είχαμε δει, νομίζω, και το Black Myth Wukong εκεί. Το οποίο δεν είναι. Οκ, okay, τέλος πάντων, Ασία γενικότερα. Πολύ Bandai Namco έχει. Αλλά αυτά για PlayStation. Κομπλέ, μπορούμε να περάσουμε στα του Xbox, όπου στην ουσία έχουμε τις προσθήκες στο Game Pass. Θα τις ρίξω τώρα ένα λεπτάκι. Και εσύ είναι, για να δω τι θυμάμαι, τι θες. Στάθη, αν θες πες ρε, γιατί έχω παρεμβολές εδώ. Ναι. Λοιπόν, οι προσθήκες Game Pass για τον Δεκέμβριο έχουμε Far Cry 6, τεράστιο. Το πρώτο Remnant, όπως και το Remnant 2. Το Rise of the Tomb Raider. Πολύ καλά. Ναι. Το Spirit of the North. Τώρα δεν διαβάζω, γιατί έχω και μικρό το παράθυρο εδώ. Θα δω τώρα πώς λέγεται αυτό. Ποιο είναι? Δεν βλέπω να κάνω τον τίτλο, ρε εσύ. Όπως να έχει, το Teen Hearts. Ναι. Περίμενε, θα σου πω. Έχει ένα. Μιλάς μάλλον για το While the Iron's Hot. Αυτό λες. Και ακόμα ένα. Το Clone Drone in the Danger Zone. Και ακόμα ένα. Που είναι με κάτι με build, αλλά έχει πολύ μικρά γράμματα, δεν μπορώ να το διαβάσω. Steam World build. Α, το Steam World. Ακριβώς. Αυτό είναι και Day One. Ναι. Με το που σκάσει δηλαδή σε κονσόλες, βγαίνει και στο Game Pass. Πολύ καλά οι προσθήκες. Φανταστικός μήνας, φανταστικός. Κάτι άλλο που δεν αναφέραμε είναι ότι έρχεται το Kojima Simulator 3, Goat Simulator 3 και το Against the Storm. Το οποίο δεν πολύ έχω καλές ιδέα τι είναι. Πραγματικά. Νομίζω και αυτό κάτι με χτίσιμο πρέπει να είναι. Έχω την εντύπωση. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Σε revival ίσως, δεν θυμάμαι. Κάπου το είχα δει, αλλά δεν θυμάμαι. Τα Remnant εμένα με ψήνει πολύ, το Remnant 2. Είχα παίξει το πρώτο το Remnant και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί ήταν πολύ πιο καλό από αυτό που περίμενα. Εγώ περίμενα ένα, ξέρω εγώ, Souls-like ευρύτερα, ξέρω εγώ, εφταράκι, και ήταν καλύτερο από αυτό που περίμενα τελικά και πιο είχε έμφαση στο shooting, ας πούμε, που δεν το περίμενα. Και το 2, οι κριτικές που είχε πάρει είναι πάρα πολύ καλές, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω, δεν ήθελα να το αγοράσω, ας πούμε, γιατί δεν πολύ παίζω τέτοια, ας πούμε, τέτοιου στυλ γενικά. Δεν θα το παίξω δηλαδή πάρα πολύ, οπότε έλεγα τι να το αγοράσω και τώρα ήρθε τέλεια. Το 1 αναπτύχθηκε πάρα πολύ μέσω word of mouth και το 2 ξεσκίστηκε στις πωλήσεις του καλημέρα. Πάρα πολύ καλά, ναι. Και όχι μόνο αυτόν, αν δεν κάνω λάθος είναι και Unreal 5, το Remnant το 2. Ναι. Ένα από τα λίγα παιχνίδια που έχουμε πλέον, είναι μέσα στη δεκάδα, ξέρω εγώ, των παιχνιδιών που έχουμε με Unreal 5. Και Sky Game Pass, ρε φίλε, φετινό παιχνίδι και τόσο καλό, ας πούμε, και είναι φανταστική προσθήκη, φανταστική προσθήκη. Για να μην μιλήσω τώρα, Rise of the Tomb Raider, όποιος δεν το έχει παίξει, πρέπει να παίξει ένα από τα καλύτερα Tomb Raider που έχουν βγει. Goat Simulator 3 είναι το sequel που δεν βγήκε το 2, αλλά υπάρχει το 3 που λέγαμε. Αυτό είναι ακραίο, ναι. Πάντως το Rise δεν είναι καν το καλύτερο παιχνίδι στην ίδια του την τριλογία, έτσι. Να τα πούμε κι αυτά. Το πρώτο Tomb Raider είναι ξεκάθαρα καλύτερο. Και έχει πολύ καλύτερο, πιο μεστό όραμα από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι της τριλογίας, το Tomb Raider το reboot του 2013. Που είχε παρεμπιπτόντως και Corey Balrog ως art director, έτσι. Ή δηλαδή δυνατότημα από πίσω. Όχι, ήταν να πολύ πούμε ωραία. Ότι και για το Teen Hearts θέλω να ρίξω ένα shout-out, γιατί με παιχνιδάκια, με στρατιωτάκια και με τέτοια, το είχε κάνει review η Ελένη, είχε γράψει πάρα πολύ ωραία πράγματα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που διάβαζα. Έχει παζλάκια και τέτοια, είσαι σε ένα χώρο, μέσα σε ένα δωμάτιο, σε ένα παιδικό δωμάτιο, ρε παιδί μου, και έχει τέτοιου τύπου παζλάκια. Υπάρχει επίσης και για VR, δεν ξέρω αν το δίνει μαζί. Στο Xbox αποκλείεται. Το Xbox λίγο δύσκολο. Ναι, προς το παρόν μπερδεύτηκα. Αλλά ναι, υπάρχει και έκδοση για VR πάντως, έτσι με ορειτικά το λέω. Στο PlayStation. Λοιπόν, ναι. Μαζί με τις προσθήκες βγήκανε και οι αποχωρήσεις. Μισό λεπτό, θα τις βρω. Θα τις βρω που θα μου πάει. Τις έχασα. Λοιπόν,
Οι αποχωρήσεις έχουν να κάνουν με 4 μόλις παιχνίδια, ευτυχώς, δεν είναι πάρα πολλά, αλλά το ένα από αυτά, τουλάχιστον, είναι ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να έχετε παίξει και ονομάζεται Chained Echoes. Ναι. Θα πω και τα υπόλοιπα, όπως Magnum, Potion Craft Alchemist Simulator και Rubber Bandits, τα άλλα τρία ούτε καν, αλλά το Chained Echoes, αν ξέρετε, νομίζω κάτι ξέρετε, για πείτε λίγο. Εγώ είχα παίξει κάποιες ώρες. Εγώ το έχω τραυματίσει, το έχω και... δεν το έχω πλατίνα, στο Switch το έχω αγοράσει. Είναι... Δεν το μάτισα. Όχι επειδή δεν μου άρεσε, επειδή ας πούμε ήρθε, κάποια review ήρθε και ξέρεις πως είναι αυτά τα παιχνίδια, άμα τα αφήσεις για μπράβο, λίγο καιρό ναι. Μετά... Και είναι από τα δύσκολα παιχνίδια που έχει και πολύ βαθύ σύστημα. Είναι ουσιαστικά ένα JRPG εμπνευσμένο παιχνίδι, το οποίο το φτιάχνει μόλις ένας Ολλανδός. Δεν έχω και τρέιλερ τώρα ρε γάμο το να παίξω. Βγήκε πέρυσι το Δεκέμβριο, Day One Game Pass ήτανε, κλείνει δηλαδή τώρα ένα χρόνο. Και παρότι ξεκινάς okay, μια περιπέτεια με ένα μυστικό αντικείμενο που και καλά θα σώσει τον κόσμο αυτό που διαδραματίζεται το παιχνίδι, αλλά από την πολύ αρχή σου κάνει ένα switch, δηλαδή ξεκινάς και λες όχι αυτό είναι κάτι generic και κατευθείαν στην εισαγωγή σου πετάει 2-3 φάπες και λες ότι okay, παίζω κάτι πολύ ιδιαίτερο, πολύ σημαντικό εδώ πέρα. Και το πώς εξελίσσεται το παιχνίδι, το ότι έχει 8 ή 10 νομίζω πάρτι χαρακτήρες. Έχεις δικιά σου βάση, που δεν είναι βάση που χτίζεις, αλλά μέσω των αποστολών που κάνεις φέρνεις περισσότερους χαρακτήρες και π.χ. μπορεί να έρθει ένας ψαράς και ξαφνικά η βάση σου να αποκτήσει η ψαραγορά. Έχει δηλαδή τρελό βάθος όσο αφορά αυτόν τον τομέα, όπως και οι χαρακτήρες του είναι φανταστικοί και έχει μια ιστορία με τρομερό βάθος, πολύ σκοτεινή, που εμένα μου αρέσει αυτό. Κάποια JRPG πάνε για πιο light τόνους, όπως είναι το Sea of Stars και εν τέλει αποτυχάνουν κάτι μέσα στην ιστορία τους. Αυτό ουσιαστικά για 60-65 ώρες plus σε κρατάει εκεί, δεν σε αφήνει ποτέ κυριολεκτικά και έχει και ένα τεράστιο endgame με καμιά 10-12 νομίζω optional bosses. Επομένως είναι ένα γεμάτο παιχνίδι, τώρα να το προτείνουμε για να το παίξετε, να το τρέξετε σε 2 εβδομάδες, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι αξίζει κάτι τέτοιο, ωστόσο κάνει 20 ευρώ σε όλα τα storefronts και συνήθως πέφτει και στα 15, επομένως και στα 20 εγώ το προτείνω άνετα γιατί έχει πάρα πολύ περιεχόμενο και είναι εμένα πέρυσι που είχα κάνει μια λίστα ήταν το δεύτερο παιχνίδι. Ήταν δηλαδή πήγε, η διάδρομη. Πάρα πολύ καλά. Στα review είχε φτάσει και 90 και τέτοια. Ήταν πάρα, 91 Metacritic, κάτι τέτοιο. Δείτε το όπως και δείτε. Ναι. Και μουσική στο Θεό έτσι. Απίστευτο. Ναι, και εμένα μου άρεσε πολύ όσο έπαιξα. Ήταν πολύ ωραίο. Παύλο, δεν σε ακούμε. Παύλο, είσαι mute. Μέχρι 15 Δεκέμβρη μπορείτε να παίξετε. Αυτό είναι το concept, αν προλάβετε. Τώρα, μια άλλη. Έχω παίξει και το άλλο. Το Potion, αυτό που είπε, το έχω παίξει και αυτό παραδόξω. Α, το ξέρει. Potion Permit. Το ξανακούσει ποτέ. Πώς λέγεται, Potion Alchemist, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι. Ναι. Εντάξει, πλάκα είχε. Μια χαρά. Μέχρι 15 Δεκέμβρη και το Potion, τάδε. Πάντως λοιπόν, κάθε παιχνίδι, λίγο γι' αυτό κάθε farming παιχνίδι που βγαίνει από υπηρεσία είναι μια νίκη για την ανθρωπότητα, έτσι. Νομίζω φτάνει πλέον, δεν θέλω να δω. Είμαι σίγουρος, δηλαδή πλέον παίζει Nintendo Direct και είμαι σίγουρος ότι οι ανακοινώσεις με farming παιχνίδια θα είναι over 5, δηλαδή κάπου όπα, ηρεμήστε. Οκ, δεν λέω εγώ, φτιάξτε, αλλά να έχετε μια original ιδέα, να μην είναι σκέτο ένα farming αδιάφορο και μέχρι κάποια εκεί. Έχουνε. Original, εντάξει, κάποια έχουν. Ναι, αλλά ναι, πολλά... δεν λέω για όλα, κατάλαβες. Είναι όντως copy-paste. Μετά το Stardew Valley που έκανε επιτυχία, κάπως κουαρέστηκε λίγο αυτός ο χώρος, όντως. Λοιπόν, σε άλλα νέα για το Xbox έχουμε στην ουσία μια δήλωση από τον team, μισό λεπτό θα σας πω πώς τον λέω τον κύριο, από τον Tim Stewart, τον CFO της εταιρείας, ο οποίος είπε ότι έχουμε σκοπό να φέρουμε το Game Pass σε κάθε οθόνη που μπορεί να παίξει παιχνίδια. Αυτό δεν συνιστά είδηση, γιατί βγήκε μετά ο Phil Spencer και λέει ότι δεν έχουμε σχέδια να μεταφέρουμε, γιατί αυτό μεταφράστηκε παγκοσμίως μετά, ότι η Microsoft κάνει δηλώσεις ότι θα φέρει το Game Pass σε PlayStation και Nintendo. Καμιά και σκάει μετά ο Φίλαρος και λέει ότι, ναι, και λέει στο Windows Central τέλος πάντων ότι δεν έχουμε σχέδια, λέει, να φέρουμε το Game Pass σε PlayStation ή Nintendo. Οπότε το θέμα λύγει εκεί. Για όποιον περιμένει δηλαδή στο switchάκι του να δει Game Pass, δεν θα γίνει σύντομα αυτό. Αλλά
πέρα από αυτά τα νέα τα οποία είμαι σίγουρος ότι σας στεναχώρησαν, να πούμε ότι θα χαρείτε με τα άλλα νέα για το Xbox, που λένε ότι στα Game Awards θα έχουμε μπόλικα νέα για το Xbox και τη Microsoft γενικότερα. Στην ουσία, κατά πάσα πιθανότητα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς, αλλά βγήκε ο Κρυλόμπαϊ, πώς λέγεται ο τύπος αυτός που είναι ο... Κρόμπριλ. Λέει ότι άμα θέλουμε, λέει, άμα μας ενδιαφέρει το Xbox, τέλος πάντων, να συντονιστούμε στα Game Awards 7 Δεκεμβρίου, γιατί θα έχει σημαντικές ανακοινώσεις και άλλα νέα για το Xbox που δεν θέλουμε να χάσουμε. Οι φήμες φυσικά οριάζουν για αυτές τις ανακοινώσεις. Πρόσφατα άλλαξε το banner της και τις εικόνες της η Ninja Theory και έβαλε πραγματάκια για το Hellblade, οπότε είναι πιθανό να δούμε κάτι από Hellblade. Δεν ξέρω αν θα είναι νέο trailer ή ημερομηνία κυκλοφορίας. Δηλαδή... Εγώ θα πω κάτι που κανένας δεν περιμένει. Mid-gen refresh. Πρώτη ανακοίνωση του Game Awards. Παπ, σκάει ο Κίλε εκεί. Κοιτάξτε τι σας έφερα. Και όπως τα Game Awards του 18, πότε ήτανε, new look στο Xbox Series XX και μετά καπάκι release date trailer για το Hellblade, το Senua's Saga, sorry. Ναι. Τόσο το οποίο έρχεται Μάρτιο του 24. Μάρτιο του 24 το Hellblade, και όταν βγει το XX, ή όπως το λένε τέλος πάντων, θα έχει κανονικό native port που θα τρέχει στα 4K 120fps. Στάθη χαλάρος. Τα είπες τώρα, τα είπες. Τα σημειώνουμε το 120 δεν θα είναι, stable, ξέρεις, θα παίζει εκεί λίγο στα 80, 90. Πάλι ικανοποιημένοι θα μας στάθουμε, δεν θα έχουμε θέμα. Αναρωτιέμαι αν θα σκάσει η ημερομηνία κυκλοφορίας πέρα από αυτά όλα που υποστάθεις, που είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι 40 χρόνια τώρα. Κοίτα, μην το λες, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο απίθανο. Δηλαδή δεν θεωρείς ότι μέσα στο 24 θα δούμε τις επόμενες κονσόλες, τα PS5 Pro και τα Series, πώς λέγεται, τέλος πάντων. Άμα είναι να δούμε, μάλλον θα δούμε για νέα για αυτά. Κοίτα, εγώ πιστεύω θα δούμε σίγουρα. Κι εγώ, αλλά λέω ότι αν όντως... Να κυκλοφορήσουν οι κονσόλες, λέτε. Είμαι στο 24, ναι. Κοίτα, σκέψου, είχε βγει το PS4 το 13 και 17 ή 16 κυκλοφόρησε το Pro. Είχε κυκλοφορήσει 3-4 χρόνια μετά, επομένως είμαστε 3 τώρα. 3 χρόνια, το 17, θα λέγαμε. Επίσης όμως ήταν και μεγαλύτερο το άλμα. Δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα τι θα είναι το Pro. Δεν ξέρω, εξαρτάται. Πάντως βλέπουμε, ναι, πλέον ότι πολλά παιχνίδια, όπως είναι το Alan Wake 2, το Cyberpunk και κάποιες άλλες πολύ μεγάλες κυκλοφορίες, αρχίζουν και πιέζουν τις κονσόλες. Και το 30 γίνεται λίγο ξανά η καθημερινότητά μας από εκεί που το είχαμε ξεχάσει. Στα τέλη του PS4 Pro και στις αρχές του PS5. Ναι. Στο Alan Wake, ας πούμε, νομίζω ήταν σίγουρα η καλύτερη επιλογή το 30. Γιατί στο 60 έπεφτε πάρα πολύ η ποιότητα της εικόνας και δεν άξιζε τον κόπο να παίξει έτσι. Οπότε φτάνουμε πάλι να παίζουμε 30 ξανά. Και όταν φτάνουμε να παίζουμε πάλι 30 ξανά και να μην είναι και τέλειο το 30, μάλλον έρχεται η ώρα για Pro, όντως. Σε αυτό το σημείο θέλω και λίγο την άποψή σας, γιατί δεν ξέρω. Προτιμάτε, όχι προτιμάτε, αν παίζετε μόνο σε 30, είσαστε από αυτούς που έχουν τρελό θέμα, δηλαδή βλέπουν το παραμικρό καρέ, βλέπουν το motion blur, τους ενοχλεί, οτιδήποτε τέτοιο. Γιατί εγώ, αν με πεις ότι ένα παιχνίδι δεν έχει 60 FPS, OK, client mind, δηλαδή και το Starfield, αν έχεις ένα όραμα σαν κι αυτό και έχεις κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά ή από πίσω κάποια συστήματα που τρέχουν που δεν το υποστηρίζουν αυτό, τουλάχιστον στο λανσάρισμα, δώσ' το μου 30, client mind. Εγώ, ας πούμε, για το Starfield συγκεκριμένα, το τελευταίο που με επίβεξε ήταν το 60, ας πούμε, το που δεν είχε 60, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Και πολλές φορές μάλιστα επιλέγω να παίξω σε 30, παρόλο που έχω 60. Π.χ. στο Alan Wake εγώ έπαιζα σε 30 και σε άλλα παιχνίδια επιλέγω το 30, γιατί δεν ξέρω, αν δεν είναι παιχνίδι όπως, ας πούμε, το Destiny, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο που πηδάς και κάνεις dash και γυρνάς και πυροβολάς από εδώ από εκεί και τέτοια, δεν με νοιάζει και τόσο πολύ. Όταν είναι πιο αργό, προτιμώ να είναι πιο όμορφο, να έχει, ας πούμε, φωτισμούς, ray tracing, ό,τι έχει τέλος πάντων, και να είναι πιο ωραία εικόνα, παρά να τρέχει στο 60. Όπως είναι το Alan Wake, δηλαδή στο Alan Wake, αν παίξεις 30 σίγουρα και όχι 60, δεν θα χάσεις καμιά σφαίρα. Δεν είναι ότι και εχθροί κάνουν άπειρα dodge κάτι τέτοιο. Είναι... Καλά, θα ήταν προτιμότερο να είναι καλύτερη εικόνα στο 60, να είναι πιο κοντά τέλος πάντων σε αυτή που βλέπουμε στο 30 και να μπορώ να παίξω και με τα γραφικά στο full ή έστω λίγο παρακάτω και όπως με 60. Όπως είναι πλέον στο Forbidden West, για παράδειγμα, που είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό. Αλλά εγώ προτιμώ,
Βασικά ξέρω ότι οι developers ξεκινάνε σχεδόν πάντα από το 30 και μετά κάνουν downgrade το παιχνίδι τους, προσπαθούν να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις για να στο δώσουν σε 60. Επομένως το αρχικό όραμα, και κάτι που παρατήρησα και θεωρώ ισχύει κατά πολύ στο Spider-Man, είναι ότι το αρχικό όραμα είναι στο 30 και έπειτα έρχεται σε δεύτερη μοίρα το 60, και είναι κάτι που είχε επιβεβαιώσει και ο Technical Director, που είχε πει ότι το να λανσάρουμε με και με Ray Tracing στα 60 FPS ήταν μια ιδέα που μας μπήκε το Μάρτιο, τον περασμένο Μάρτιο, τώρα φέτος. Δηλαδή σκέψου, δεν θα είχε στο 60 Ray Tracing, ήταν πολύ κοντά. Επομένως ξέρουμε ότι παίζει λίγο σε δεύτερη μοίρα, αλλά ναι, και εγώ θα προτιμήσω 30 αν είναι το άλμα σημαντικό, έτσι. Funny you should mention το Horizon, γιατί θεωρώ είναι η μόνη περίπτωση που πραγματικά το 30 με το 60 είναι πολύ κοντά. Είναι τόσο κοντά. Δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι σαν αυτό που αυτά τα δύο modes να είναι τόσο κοντά. Ακόμα και το Spider-Man. Ακόμα και το Spider-Man που παίζω τώρα, αυτές τις μέρες παίζω λίγο Alan Wake, λίγο Spider-Man, όποτε μπορώ. Είναι. Προτιμώ να παίζω 30. Και αυτή τη στιγμή θα τρώγα ντομάτες από πάρα πολλούς, γιατί δεν έχω κάνει ούτε μία κουβέντα. Μα εγώ το είπα ότι το έπαιξα 30. Και είχα και VRR επιλογή και έπαιξα σε 30. Ούτε μία κουβέντα στο Facebook ή οπουδήποτε, ρε παιδί, στα social media, και να μην δω από κάτω οχετό, μα είναι δυνατόν να μην παίζουμε στα 60? Ναι, ναι. Και είναι δυνατόν να μην δίνουν επιλογή για 60? Εγώ θα πω σε όλους αυτούς, χαλαρώστε, το ξέρω ότι θα πάρω σχόλια τώρα γι' αυτό σίγουρα, αλλά χαλαρώστε. Είχαμε πόσες γενιές τώρα, είμαστε 4-5 γενιές τώρα που παίζαμε κολλημένοι στα 30 FPS. Δεν θα μας πειράξει τώρα σε αυτή τη γενιά που έχει γίνει όντως, τα 60 έχουν γίνει πιο mainstream, θα το πω έτσι. Δεν θα μας πειράξει τώρα αν ένα παιχνίδι δεν είναι στα 60 και είναι στα 30. Όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, που εξαρτάται, είναι στα 60 και τα 30, ευχαριστιόμαστε. Εξαρτάται, ναι, το παιχνίδι. Εντάξει, πάντα, για ναι, ένα παιχνίδι. Αλλά ακόμα και στο Spider-Man που έχω, δεν με πειράζει να παίζω στα 30. Είναι πολύ καλό φτιάχνουμε και στα 30. Φοβερή απόκριση. Άλλο σημαντικό παράδειγμα. Και, πάει και 40, πάει. Πόσο πάει, 40 κάτι πάει αυτό. Αν τα ενεργοποιήσει αυτό που έχει. Ναι, οπότε εγώ έτσι είχα παίξει. Και ήμουν πλήρως ικανοποιημένος, δηλαδή. Με το αποτέλεσμα. Ναι, ένα παράδειγμα που δεν το συνηθίζει η εταιρεία αυτή που θα πω αφορά το Astral Chain της Platinum Games. Η οποία Platinum Games, ξέρετε ότι βγάζει character action, spectacle fighters, spectacle action, πώς λέγεται τέλος πάντων, παιχνίδια, τα οποία είναι διαχρονικά στο 60 και τόσο πρέπει να είναι. Εκεί είμαι της άποψης ότι δεν χωράει 30. Αλλά έρχεται στο Switch, αναβαθμίζει κατά πολύ τον οπτικό της τομέα, φέρνει ένα νέο IP που είναι το Astral Chain, και ο δημιουργός του λέει ότι, παιδιά, κοιτάξτε, αποφάσισα να πάω 30 γιατί κάποια πράγματα που θέλαμε να κάνουμε οπτικά και με το νέο σύστημα αυτό που έχει, που χειρίζεσαι ένα διαφορετικό σαν χαρακτήρα ουσιαστικά με τον με το R, έτσι, με το δεξιό μοχλό, δεν μπορούσαν να γίνουν πολύ απλά. Επομένως, το να κάνεις κάποιες επεμβάσεις ακόμα και σε ένα τέτοιο είδος με αποτέλεσμα να φέρεις κάτι πολύ φρέσκο και καινούριο, από μένα είναι ok. Παίρνει το pass, δηλαδή, δεν έχω θέματα. Ακόμα και σε τέτοιο ζάνερ. Όπως είναι θεωρητικά το Starfield, άλλο που στην πράξη έχει άλλα θέματα, αλλά θεωρητικά σου λέει ότι άμα είχες 60, δεν θα είχες όλα αυτά τα υπόλοιπα πράγματα που έχεις. Οπότε προτιμήσαμε να έχεις όλα αυτά τα πράγματα που έχεις και να μην έχεις 60, το οποίο είναι δεκτό, τουλάχιστον στο χαρτί. Στην πράξη υπάρχουν κάποια προβλήματα συχνά, όπως ας πούμε στο Starfield, ότι τελικά. Εντάξει, αυτό που σου δίνει δεν είναι αυτό που θα μπορούσε να σου δώσει, ας πούμε, οπότε κάπως στη ζυγαριά των FPS και του αποτελέσματος μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος να πει σε συγκεκριμένη περίπτωση ότι έχω loading κάθε 10 δευτερόλεπτα, δώσε μου 60 και άσε με, ας πούμε, ναι, okay. Ναι. Γιατί να κρυνιάξει κάποιος, τέλος πάντων, σε αυτή την περίπτωση μπορώ να καταλάβω πιο εύκολα, ναι. Παντός, δεν κατακρίνουμε όποιον προτιμάει το 60 παντού, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί όχι, είμαι σίγουρος ότι στα σχόλια κάτω θα έλεγαν ότι μισούμε το 60, κάτι τέτοιο, όχι. Απλά εμείς έχουμε κάποιες προτιμήσεις προσωπικές ο καθένας μας, που όλες καταλήγουν στο ότι προτιμάμε βάση παιχνιδιού πάντα ok. Mm. Το βασικό που το προτιμάμε, τεχνικό, εκτός από το fidelity. Ναι. Mm. Όχι, όχι, εκτός από το fidelity, είναι η σταθερότητα. Είναι η σταθερότητα. Μπράβο, δηλαδή, ναι, μεν προτιμάμε το fidelity του 30, αλλά προτιμάμε τη σταθερότητα. Αν είναι σταθερά καλύτερα τα 30, σταθερά, 30. Και ούτε καν 30 να μην ήταν, που λέει ο λόγος. Καλύτερα σταθερά 20, παρά 20, 30, 40, 20, 40, 45, 20, 50, σε κάθε δρόλο. Το οποίο 20 ήταν το στάνταρ για το NES, έτσι. Τότε ο Ocarina of Time στα 20 FPS έπαιζε. Όταν λέω 20 τώρα δεν το εννοώ, αλλά κατάλαβες, το λέω για να... Όχι, εκείνα τα παιχνίδια έκαναν lock σε 20, έτσι. Δεν είναι ότι... Τότε, δηλαδή, όσοι,
ζούσαμε, εγώ δεν ζούσα, οκ. Πολλά εξιντάρια τότε. Τότε παίζανε πολλά εξιντάρια. Ναι, είχε και εξιντάρια, οκ. Ναι, είχε πολλά εξιντάρια. Είχε διάφορα τέτοια. Μιας και μιλάμε για τα FPS, να σας πω μια είδηση που έπεσε τώρα, την ξέχασα να την αναφέρω πριν, αλλά βγήκε χθες το Batman Arkham Trilogy για Nintendo Switch. Το έχω παρακάτω, το έχω παρακάτω, το έχω παρακάτω, Παύλο, στο Switch. Τι το έχεις? Το έχω, το έχω, θα το πούμε μετά. Πάμε όμως, θέλετε να μιλήσουμε βασικά λίγο για Fallout. Είδαμε τις πρώτες εικόνες από τη σειρά. Ναι. Φανταστικές. Εγώ φοβάμαι λίγο με τις εικόνες που είδα. Μ' αρέσανε όντως και εμένα, αλλά όχι φοβάμαι ακριβώς. Μου φεύγει περισσότερο η ατμόσφαιρα, όπως, εντάξει, προφανώς μπορεί να κάνω λάθος γιατί είναι απλά μερικές εικόνες, δεν είναι καν τρέιλερ, αλλά μου θυμίζει περισσότερο το Fallout 4 παρά τα άλλα Fallout. Και θα ήθελα να ήταν σαν τα παλιότερα Fallout, αλλά είναι λίγο κατανοητό γιατί το 4 ήταν λίγο πιο κοντά στο mainstream, ας πούμε, σε σχέση με το 3 ή το New Vegas. Λογικό. Κάποιοι πρέπει να βασιστούν, ρε φίλε, θα βασιστούν στα πιο παλιά, στο καινούργιο βέβαια. Εννοούσα πιο παλιά το 3 και το New Vegas, τέλος πάντων, εντάξει, στο στυλ, ας πούμε, που ήταν λίγο πιο ιδιαίτερο, ας πούμε, το στυλ τους. Τέλος πάντων, μια χαρά όμως και πάλι. Και το 4 καλό ήταν. Πιο ναι, ήταν λίγο πιο βρώμικο, ας πούμε, τέτοια φάση. Πάντως να πούμε ότι εμείς δεν το έχουμε δει, αλλά σήμερα, Σάββατο που γράφουμε, πρέπει νομίζω να σκάει και τρέιλερ για τη σειρά. Είχε ένα countdown το Amazon Prime, θα δούμε. Ωραία πάντως γενικά. Το στυλ φαίνεται πετυχημένο. Είναι δικιά του ιστορία. Δεν είναι από τα παιχνίδια κάποια ιστορία, οπότε και αυτό καλύτερο. Για να μην βλέπουμε πάλι τα ίδια. Η ηθοποιός που παίζει είναι πολύ καλή. Εγώ όπου την έχω δει αυτή ήταν πάρα πολύ καλή. Έπαιζε στο Arcane. Τη Jinx νομίζω έκανε Jinx. Και στο Yellow Jackets. Ναι. Έπαιζε και στο Yellow Jackets, ήταν πολύ καλή. Οπότε κομπλέ πάμε από ηθοποιούς. Και άλλοι που έχει δείξει το οποίο είναι καλή φάση μέχρι στιγμής. Και εντάξει, το σύμπαν του Fallout. Πρέπει να πάει κάτι στραβά, ας πούμε, για να μην είναι τουλάχιστον διασκεδαστική σειρά. Ακόμα και αν δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, να είναι τουλάχιστον fun. Πρέπει να πάει κάτι πολύ στραβά με αυτόν τον κόσμο που έχουν από πίσω. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε και σε άλλη μια σειρά του Xbox, τηλεοπτική. Το Halo. Δεν το έχω δει κανένα. Μάθαμε. Το Halo η πρώτη σεζόν ήταν τίμια, θα πω εγώ. Δεν ήταν τίποτα wow. Τα πρώτα επεισόδια μου άρεσαν λίγο περισσότερο, αλλά όταν τελείωσε η πρώτη σεζόν έμεινα λίγο κάπως. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν θυμάμαι σχεδόν τίποτα από την πρώτη σεζόν. Παρ' όλα αυτά, μάθαμε πότε θα έρθει η δεύτερη σεζόν. Η σειρά η οποία παίζεται είναι παραγωγή Paramount Plus, της συνδρομητικής υπηρεσίας του Paramount, που στην Ελλάδα έχει τα δικαιώματα η Cosmote TV. Οπότε η δεύτερη σεζόν έρχεται στις 8 Φεβρουαρίου του 2024. Κατά πάσα πιθανότητα θα σκάσει και η Cosmote TV άμεσα. Οπότε μάθαμε αυτό. Καιρός πέρασε νομίζω μέχρι να βγει η δεύτερη σεζόν. Πρέπει να είναι πάνω από χρόνος. Λογικά είναι. Χρόνος είναι. Εντάξει, καιρός δεν είναι. Αν σκεφτούμε πλέον ότι η κάθε σειρά, σκέψου The Last of Us, θα περάσουν 2-3 χρόνια. Σκέψου House of the Dragon που θα έχουμε και trailer λογικά πάλι σήμερα. Όλες οι σειρές έχουν ένα. Το Invincible που πολύ. Έπεσε και αυτό με βγήκε το animation. Και λέγανε ότι πάμε για μία σεζόν το χρόνο. Βγήκε η δεύτερη σεζόν, νομίζω, μετά από 2-3 χρόνια. Αν 2 χρόνια πρέπει να είναι. Και έκοψαν τώρα και την δεύτερη σεζόν στη μέση. Κάνανε σαν ένα mid-finale, ας πούμε. Για το τώρα Halo. Για trailer, το Max, πρέπει να έχει και Boys Season 4. Όλα σκάνε σήμερα. Όλα σήμερα. Χαμός. Είναι η SPX, πώς λέγεται, νομίζω, ένα convention που γίνεται. Είδαμε και το trailer του. Το εκπληκτικό trailer του Furiosa, έτσι. Φανταστικό, μάλλον αυτό. Απίστευτο. Και κάτι ακόμα που ήθελα να πω για το. Λέει, το βάζει στο repeat. My God. ο Kojima, όταν είχε κάνει την πρώτη του είσοδο για το Death Stranding στην E3 του 2015, τότε στη Sony. Από πίσω έπαιζε μουσική Fury Road, έτσι. Ξεκάθαρα. Όπως και στη δεύτερη είσοδο για το Death Stranding 2. Fury Road είναι από τις πιο σημαντικές ταινίες, όχι μόνο δράσης, αλλά κυρίως δράσης, των τελευταίων ετών, έτσι. Δηλαδή αυτά που έκανε ο Miller με την ταινία είναι αριστούργημα όλο. Πολύ πλάκα, έχει πάνω σε αυτό. Τη φιλμογραφία του Miller. Έχετε τίποτε τι έχει κάνει ο Miller?
τι ταινίες. Mad Max. Τα Happy Feet. Το άλλο με το γοδονάκι, πώς το λένε. Το οποίο Happy Feet είχε πάρει και Oscar νομίζω τότε. Ο ίδιος άνθρωπος έχει φτιάξει το Happy Feet και το... Πώς το λένε το άλλο με το γοδονάκι, δεν θυμάμαι. Και ταυτόχαμε να ξέρω εγώ το Mad Max. Είναι πάρα πολύ αστεία η φιλμογραφία του. Το γουρουνάκι που πάει στην πόλη και πώς λέγεται. Ναι, αυτό το πράγμα. Αυτό, ναι. Για το Halo, κάτι που ήθελα να προσθέσω σε παρένθεση είναι ότι... Αυτό πήγα από κι εγώ. Ναι, η πρώτη σεζόν είναι πλέον διαθέσιμη στο YouTube, να τη δείτε ολόκληρη. Αλλά πρέπει, δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμη σε εμάς, πρέπει να έχετε κάποιο VPN. Τουλάχιστον... Ή απλά τον Opera. Απλά το Opera που έχει ενσωματωμένο, ναι. Ανυπομονώ πάντως κάπως για το Halo την δεύτερη σεζόν, γιατί ήταν, έφτιαξε ωραία πράγματα και με την πρώτη σεζόν. Ήταν αρκετά πιστό. Δεν είναι από τις κακές δηλαδή μεταφορές, είναι από τις καλούτσικες μεταφορές. Εγώ θυμάμαι πάντως που το μήμα ραν πάρα πολύ και γι' αυτό δεν ασχολήθηκα. Δηλαδή έκριναν το Master Chief, δείχνει... Master Chief που έβγαζε συνέχεια το κράν. Ναι. Δείχνει φάτσα Master Chief. Ναι, και ήταν, αν θυμάσαι, ήταν τότε που έπαιζε και το Mandalorian και είχε γίνει μεγάλος δώρος γι' αυτό. Ναι. Και υπήρχε μια σύγκριση που ενώ είναι ανώμια, λόγω των outfits κυρίως έγινε αυτή η σύγκριση. Στο ένα δεν δείχνει φάτσα, στο άλλο δείχνει, στέκεται. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα νεάκια μας. Έχουμε, έσκασε για το Stalker μια είδηση, το Stalker το 2. Mm. Στην ουσία το έσκασε ένα trailer, το Strider trailer, το οποίο, τι ήτανε? Είναι, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω δει. Έδειχνε έναν χαρακτήρα να μιλάει και διάφορα σκηνικά άλλα. Παιχνίδι, έδειχνε διάφορα. Πάντως έχουμε νεότερα για το Stalker, το οποίο να υπενθυμίσουμε ότι είναι παιχνίδι που αναπτυσσόταν στην Ουκρανία. Έχουν φύγει τώρα από εκεί πέρα, νομίζω έχουν πάει Πολωνία, κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά συνεχίζεται η ανάπτυξη του. Και... Ναι, είχε σταματήσει. Και θα το δούμε κατά πάσα πιθανότητα, λέει, όπως στοχεύουν τώρα, πρώτο τρίμηνο του 24. Μακάρι θα πω εγώ. Και η είδηση η οποία έσκασε τώρα από αυτό είναι ότι το main plot, η βασική υπόθεση, το βασικό σενάριο, θα διαρκεί, λέει, περίπου 40 ώρες. Το οποίο, από ό,τι μου είπε ο Βασίλης, είναι διπλάσιο σχεδόν σε σχέση με τα παλιά. Ναι, καμία σχέση. Τα παλιά ήταν, τουλάχιστον όπως τα θυμάμαι εγώ, 15-17 ώρες, κάπου εκεί ήτανε. Αλλά δεν ξέρω καθόλου πώς θα είναι το καινούργιο παιχνίδι, γιατί τα παλιά τα Stalker είχαν στοιχεία RPG. Μια άλλη είδηση που διάβασα εγώ πάνω στο τι ακριβώς θα συμβαίνει στο παιχνίδι είναι ότι θα έχει, νομίζω είπανε, 4 τέλη διαφορετικά που θα βασίζονται σε κάποια side quest που θα κάνεις. Αυτό λέω. Και βάσει αυτό λέω, γιατί ποια θα έχεις ολοκληρώσει, ποιες αποφάσεις θα έχεις πάρει. Θα... Μπορεί να κάνουν, να αναπτύξουν παραπάνω τα στοιχεία του RPG, γιατί στα παλιά τα παιχνίδια είχε στοιχεία RPG, αλλά δεν είχε τόσο πολύ σημασία. Δηλαδή είχε επιλογές, αλλά δεν είναι ότι έκανες πράγματα και είχε τόσο έντονη συνέπειση ή ότι άλλαζε σημαντικά πράγματα. Οπότε ίσως αναπτύξουν αυτά τα χαρακτηριστικά και το κάνουν πιο πολύ σαν RPG, ας πούμε, και γι' αυτό το λόγο είναι τόσο μεγάλο, φαντάζομαι, ας πούμε. Αλλιώς τώρα, άμα είναι action adventure, ξέρω εγώ, first person shooter, είναι λίγο δύσκολο να διατηρήσει 40 ώρες το ενδιαφέρον. Οι μηχανισμοί και μόνο δηλαδή, πόσοι μηχανισμοί μπορεί να έχει ένα shooter ώστε να παίζει 40 ώρες? Πρέπει να έχει μέσα RPG, πρέπει να έχει customization που είχαν και τα παλιά. Οπότε, μάλλον φαντάζομαι θα τα αναπτύξουν περισσότερο εδώ και να μπορείς να διατηρήσει περισσότερες ώρες την προσοχή μας. Αλλά όπως και να έχει, φαίνεται πολύ ωραίο αυτό. Αυτά νομίζω και για, και για Xbox. Mm-hmm. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην αγαπητή Nintendo. Συγκεκριμένα έχουμε μια είδηση για το Bayonetta. Μιας και βγήκε ο Καμίγια, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, είναι ο δημιουργός του Bayonetta, ανάμεσα σε άλλα μεγαθύρια της βιομηχανίας, όπως είναι τα Devil May Cry, και ήταν και director Resident Evil 2 κτλ. Και έχει συνιδρύσει την Platinum Games. Έφυγε το Σεπτέμβρη από την Platinum Games, όπως είχαμε αναφέρει, που είχε σκάσει με τη Lamborghini κτλ. Ότι κάνει δικό του YouTube κανάλι, τρελή τυπάκλα τέλος πάντων ο τύπος. Και τώρα του πήραν μια συνέντευξη που λέει ότι έχω μιλήσει, λέει, στο παρελθόν, ότι έχω εργαστεί στα Bayonetta 1, 2, 3 και Origins. Το Origins είναι αυτό που είναι το top-down με την Bayonetta, που είναι σαν τσίμπι, που είναι σαν μικρότερος χαρακτήρας, τέλος πάντων. Που είναι ξεκάθαρα adventure παιχνίδι. Να. Που βγήκε φέτος κιόλας, έτσι. Αυτό.
Και έχω πει, λέει, ότι ήθελα τον Bayonetta να αποτελείται συνολικά από 9 επεισόδια. Και ήθελα να τον αναπτύξω, λέει, ως σάγκα, να το λέω όλο το Bayonetta αυτό. Από ό,τι φαίνεται, λέει, μάλλον δεν θα το ολοκληρώσω όλο αυτό. Γιατί τα δικαιώματα δεν τα έχω εγώ, τα έχει η Platinum. Οπότε αυτοί που έχουν τα δικαιώματα λογικά θα το συνεχίσουν με τον τρόπο που θεωρούν εκείνοι ότι πρέπει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αυτά είπε ο φίλος Καμίγια. Πάντως, αυτό που λέει για 9 επεισόδια, αν έχετε παίξει τον Bayonetta 3, δεν στέκει ιδιαίτερα. Θεωρώ δηλαδή τον Bayonetta 3 το κλείνει, το σάγκα. Τώρα, εκτός αν πάνε να κάνουν κάποιο άλλο κολπάκι μεταξύ τους. Θεωρώ δηλαδή υπάρχει Bayonetta 1, 2, 3. Μετά, ό,τι κάνουν θα είναι κάτι πιο νέο. Αν και μ' άρεσε αρκετά το Bayonetta 3. Αν εξαιρέσουμε τη γραφή του. Μπορεί να παίξουν με... όμως, το Φερβέθα, πώς λέγεται. Ναι, το Series and the Lost Demon, το οποίο για μένα είναι αυτό. Από τις πολύ καλές δουλειές της Platinum και ένα διαμάντι φετινό που δεν έπαιξε κανένας. Σοπαρέ. Είναι για μένα το δεύτερο καλύτερο Bayonetta γενικότερα. Με το πρώτο να είναι το 1, το δεύτερο να είναι αυτό, το τρίτο να είναι το 3 και το τέταρτο να είναι το 2. Καταρχάς έχει τους καλύτερους χαρακτήρες της σειράς, την καλύτερη ιστορία της σειράς και έχει μια κορύφωση που ρισκάρει πάρα πολύ κατ' εμέ και το πετυχαίνει από εκεί που δεν το περιμένεις. Και λες, OK, τι γλυκούλη παιχνιδάκι είναι αυτό. Σου έχει. Η ιστορία, OK, θυμίζει λίγο ένα παραμυθάκι. Και στο τέλος σου πετάει κάποια πολύ σκοτεινά twist που δεν το περιμένεις καθόλου. Ουσιαστικά η Bayonetta είναι μικρότερη και επειδή η Bayonetta έχει γεννηθεί από τη μητέρα της, η οποία είναι μάγισσα, και τον μπαμπά της, ο οποίος είναι Lumen, είναι μια διαφορετική φυλή, απογορεύεται να υπάρχει σχέση μεταξύ τους. Και γι' αυτό την Bayonetta βασικά έχουν εξορίσει τη μητέρα της. Ο πατέρας της δεν ξέρουμε που βρίσκεται, ή ξέρουμε τέλος πάντων αν έχουμε παίξει τον Bayonetta 1. Και ξεκινάει η σερίζα ως μικρότερη να βρει αυτή τη φυλακή που βλέπει στα όνειρά της, στην οποία φυλακή βρίσκεται η μητέρα της. Πηγαίνει στο απαγορευμένο δάσος και καλά. Νομίζω ότι είναι όντως πιο γλυκούλη και της πλάκας. Και το αστείο ποιο είναι ότι αν τερματίσεις τον Bayonetta 3 και πάρεις 3 collectibles που γίνονται διαθέσιμα αφού τελειώσει το παιχνίδι, είναι σε διαφορετικά στάδια. Ξεκλειδώνει μέσα στο Bayonetta 3 ένα demo για αυτό το παιχνίδι. Για το Cereza. Δηλαδή, πριν καν το ανακοινώσουν στα Game Awards, εγώ είχα παίξει ένα demo που είχε κάποιες ιδέες σε πολύ πρώιμο στάδιο και λέω, μπορείς, αυτό είναι ενδιαφέρον. Είχε πλάκα να το βλέπαμε σε κανονικό game. Και εν τέλει κυκλοφόρησε, κατ' εμέ, το μεγάλο τους λάθος είναι ότι κυκλοφόρησε full price. Παρότι η διάρκεια είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο Bayonetta, είναι 20 ώρες, κυκλοφόρησε το Moreres ως 40 ευρώ τίτλο. Γιατί γνωρίζεις και εσύ ο ίδιος ότι είναι spin-off κατά κάποιο τρόπο. Θεωρώ αυτό το σκότωσε. Όπως και να έχει, για να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον των Bayonetta. Και σε αυτό το σημείο. Ωραία. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο για τον Καμίγια. Αν θυμάστε, το 2021 νομίζω, ο Καμίγια είχε ανακοινώσει το παιχνίδι που σύμφωνα με αυτόν θα έκλεινε την κάτι δεν μπορώ να το πω, Super Hero τριλογία που αφορά τα Beautiful Joe, τα Wonderful 101 και το επόμενο παιχνίδι το οποίο ετοίμαζε ο ίδιος, το οποίο είναι το Project GG. Το οποίο Project GG το βλέπετε τώρα, έχει ένα τρέιλερ, έχει ξεκάθαρες επιρροές από Ultraman και από Kaiju, δηλαδή θα έκανε κάτι πολύ μεγαλύτερο σε scale από ό,τι φαινόταν. Ήταν τότε που η Platinum είχε 4-5 ανακοινώσεις σε 5 μέρες, είχαν κάνει ένα τέτοιο ψευτο event μέσα στον Απρίλιο. Και ο Καμίγια λέει, επιτέλους επιστρέφω σε ρόλο director έπειτα από το Wonderful 101, γιατί στα υπόλοιπα παιχνίδια της Platinum ήταν κυρίως supervisor, δεν είχε κάποιον πολύ σοβαρό ρόλο. Και ετοίμασε το αυτό το Project GG, το οποίο φαινόταν πολλά υποσχόμενο, αλλά εν τέλει μάλλον δεν θα το δούμε ποτέ. Καμίγια, να υπενθυμίσουμε Scalebound, έτσι. RIP. Κρίμα, κι άλλα χαμένα IP. Πάει γι' αυτό. Μάλλον. Εκτός αν το έχουν ψηλοέτοιμο και το βγάλουνε. Ξέρω εγώ. Πόσο θα τον πάρει τώρα, που φύγει από την Platinum, θα τον πάρει η Microsoft, θα του πει, έλα εδώ Καμίγια, τι έκανες με το Scalebound, για ξαναπαίξε μπάλα. Θα ήθελα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη δισάρα για το Switch, που είναι αυτό που ξεκίνησα να λέω νωρίτερα. Έσκασε ένα τίτλο σήμερα μπροστά μου, Batman Arkham Trilogy. Παίζει, λέει, το Arkham Knight στα σημεία με 0 FPS. Αυτό δεν έχει μείον, καλά είμαστε. Μείον 5, ξέρω. Το δείχνει σε φάσεις που κολλάει. Απλά κολλάει. Κολλάει εικόνα. Δεν κάνει τίποτα.
Μιλάμε για παιχνίδι τώρα του 2015, προηγούμενης γενιάς. Που είχε επίσης προβλήματα γι' αυτό, έτσι, όταν είχε βγει. Δείτε εδώ, έχουμε και συγκριτικό, δηλαδή όσοι βλέπετε το βίντεο. Αριστερά Switch, δεξιά PS4. Και στο κάτι PC που... είχε full προβλήματα όταν είχε βγει, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ήταν port της ίδιας ομάδας που έκανε port το The Last of Us, το ναι. Remake. Σωστά, σωστά. Iron Cut. Και... το Switch ακόμα χειρότερα. Το Switch, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν υπάρχει, παιδιά. Φτάνει, ας πούμε, βγάλετε το Switch 2. Δεν, αυτό είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Όχι μόνο όπως φαίνεται. Που, όχι μόνο όπως μοιάζει που είναι η εικόνα και μόνο έτσι. Ταυτόχρονα με την εικόνα έχει τα FPS. Δηλαδή. Δεν γίνεται, όχι. Δεν τραβάει. Δεν τραβάει. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα το δεχόσουν να κάπως θα πεις. Αν πεις ρε παιδί μου ότι τα γραφικά είναι πολύ, πολύ πιο φτωχά, αλλά τουλάχιστον ναι. Έχω σταθερά, ξέρω εγώ, έστω και 30 ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Και να πληρώσω για αυτό το πράγμα. Είναι... Να δώσω λεφτά για αυτό το πράγμα. Ας πούμε, δεν γίνεται, δεν τροπή. Πάντως, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Ναι. Το Arkham Knight δεν τρέχει σε Unreal Engine 4. Τρέχει στην 3. Ναι, 3. Και... 3, αλλά τουμπανιασμένη. Εντάξει. Τουμπανιασμένη και είναι καλύτερο παιχνίδι οπτικά από πολλά σήμερα. Δηλαδή, παίζει την εισαγωγή και λες τι βλέπω τέλος πάντων. Φωτισμοί, νομίζω. Ακόμα και τώρα είστε εκεί. Τερματισμένοι φωτισμοί. Τερματισμένοι φωτισμοί. Κυριολεκτικά. Όχι στο Switch. Ναι. Όχι στο Switch. Όχι στο Switch, τα υπόλοιπα. Παρ' όλα αυτά να πω ότι είναι ωραίο πακετάκι η τριλογία τώρα. Ακόμα και για το Switch να το έχει στο. Αν έπαιζε δηλαδή. Θεωρητικά ωραίο είναι. Αν το φτιάξουν σε κάποια φάση. Ναι. Είδα κάποια σχόλια από το Digital Foundry που έλεγε ότι το μοναδικό που τρέχει πραγματικά καλά είναι το City. Και το Asylum έχει κάποια θεματάκια σε frame drops. Φαντάσου το. Και το Night είναι. Το άλλο είναι open world. Καταφέρανε να κάνουν καλό το City που ήταν open world, να την πατήσουν με το Night που είναι επίσης open world και να την πατήσουν επίσης και με το άλλο που ήταν γραμμικό. Δηλαδή, που αν το καλοσκεφτείς το Asylum ως και το πρώτο παιχνίδι της τριλογίας θα ήταν και το πιο εύκολο να κάνεις optimize, αλλά όταν έχεις τρία παιχνίδια, εντάξει, δεν είναι και ότι πιο εύκολο, κακά τα ψέματα. Εδώ ένα παιχνίδι δεν μπορούν καλά-καλά να κάνουν optimize για το σαν port στο Switch πολλές φορές. Προσπαθήσουν τώρα τρία, τέλος πάντων. Πάντως έσκασε και freebie για τους κατόχους του Arkham Knight για PC και κονσόλες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το που είναι η στολή του, στην ουσία, του, πώς το λένε το βλάκα, του Pattinson, ναι. Pattinson στο The Batman. Αυτή η στολή που την είχαμε δει πιο πριν ότι είχε βγει και την είχαν πιάσει οι modders και τα λοιπά, τέλος πάντων έσκασε επίσημα, λένε, δεν το έχω κατεβάσει τώρα για να δω αν όντως έχει τη στολή μέσα. Ήλπιζα να έχουν κάνει και κανένα update σε παιδιά, ξέρετε κάτι, μαζί με τη στολή πάρτε και 60 FPS επιτέλους. Που είναι από τα ελάχιστα παιχνίδια της προηγούμενης γενιάς που δεν έχει πάρει update, έτσι. Και πιο αυτό βρήκαν να μην πάρει update, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Είναι από τις περιπτώσεις που με έχει συγχύσει περισσότερο από όλα τα τελευταία και, χρόνια. Και νομίζω ότι κανένα από τα τρία δεν τρέχει στα 60 FPS σε κονσόλες. Λέω όχι. Γιατί αν είχε το δισκάκι πριν έτρεχαν. Στο collection, το return του Arkham, το collection, έτρεχε, αν είχε στο δισκάκι, έτρεχε στα 60 λόγω raw power, ρε παιδί μου, λέει το βάζει μέσα. Είχε τα FPS, unlocked frame rate μάλλον ή κάτι τέτοιο. Είχε unlocked, σωστά. Αλλά μετά πήρε patch, σου λέει για να τρέχει πιο σταθερά, σου λέει. Ευχαριστούμε και με αυτό κάνει 30. Άρα, Warner, φοβερές επιλογές αυτές. Δυστυχώς, τέλος πάντων, τα Batman αυτή τη στιγμή δεν είναι στην ιδανική μορφή τους για να τα παίξετε, αλλά εντάξει, είναι και... Παραμένουν όμως παιχνιδάρες και αξίζουν να τα παίξουν κάποιοι όσοι δεν τα έχουν παίξει. Όπως είναι η Ελένη. Ελένη, ελπίζω να παίζεις αυτή τη στιγμή Batman. Που αγόρασε πρόσφατα την τριλογία και μας το έλεγε. Όχι στο Switch. Και όχι στο Switch. Ευτυχώς όχι στο Switch. Κάπως έτσι μπορούμε να περάσουμε στην τελευταία τη στήλη μας, το Now Playing. Σωστά, Στάθη, έχουμε κάτι άλλο? Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να περάσουμε, ναι. Έχουμε ωραία παιχνιδάκια εδώ για το Now Playing. Ωραία παιχνιδάκια να συζητήσουμε. Με βασικά 1-2 που θα μπορούσαν να είναι γκότις, 3 που θα μπορούσαν να είναι στα χειρότερα της χρονιάς. Ωραία, ωραία, βλέπω. Όχι, εντάξει, τα 2 θα μπορούσαν να είναι στα χειρότερα της χρονιάς, το άλλο δεν είναι στα χειρότερα, είναι στα μεσακέλαια που δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Λοιπόν, ξεκινάμε με το The Talos Principle 2. Ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια του Βασίλη του Τατσιόπουλου στην προηγούμενη γενιά πήρε sequel και μάλιστα δεν πήρε απλά sequel, πήρε ανυπέρβλητο sequel με τρελές δικαιώσεις. Άλλο ένα, άλλο μία Lens 5. Α, και αυτό! Ναι. Σόπα, ρε! Ναι, το πρώτο ήταν δικιά τους μηχανή, κάτι από όσοι λένε, δεν θυμάμαι. Και τώρα πήγανε σε Unreal 5 και υπάρχει τεράστια διαφορά, τεράστια αναβάθμιση. Δηλαδή έχει μέσα ένα σκηνικό
που πας σε ένα μουσείο και καλά, παιδί μου, και έχει μέσα διάφορα πράγματα από το πρώτο παιχνίδι μέσα στο μουσείο. Και τα έχουν κάνει κάπως σαν τα γραφικά του πρώτου μέσα. Να μοιάζει. Και εκεί βλέπεις πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει. Έχει κάτι textures μέσα που λες, έτσι ήταν το πρώτο, είναι δυνατόν, ας πούμε. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι τεράστια αναβάθμιση. Εγώ το πρώτο το είχα λατρέψει το παιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ το story. Και η γρήφη ήταν πάρα πολύ. Φιλοσοφικού περιεχομένου το story. Ναι, ναι. Στο πρώτο είχε ένα bot τέλος πάντων που Έλληνες, ήσουν σε ένα παράξενο μέρος, ξυπνούσες και Έλληνες γρίφους και υπήρχε ένας πύργος και σου έλεγε μια φωνή να μην πας σε αυτόν τον πύργο γιατί ξέρω εγώ απαγορεύεται και τέτοια. Και τέλος πάντων δεν μπορώ να πω όμως τι γίνεται μετά γιατί είχε κάποια πολύ μεγάλα twist το πρώτο παιχνίδι. Και δυσκολεύομαι και πώς να γράψω το review για το δεύτερο. Γιατί το twist στο τέλος είναι μεγάλο από το παιχνίδι, είναι πολύ ωραίο. Και το δεύτερο παιχνίδι ξεκινάει εκατοντάδες χρόνια μετά το πρώτο. Αλλά είναι sequel, όντως. Δηλαδή αυτά που γίνανε στο πρώτο έχουν γίνει. Χρειάζεται κάποιος που δεν έχει παίξει το πρώτο να το παίξει για να καταλάβει περισσότερα πράγματα για τον κόσμο του 2. Για να καταλάβει περισσότερα πράγματα για τον κόσμο του 2, ναι. Αλλά δεν είναι ανάγκη να το παίξει. Στέκεται μόνο του κανονικά. Δηλαδή ξεκινάει πολύ μετά από το πρώτο. Και αν πάρεις ένα δεδομένο ότι στο πρώτο έγινε αυτό, παίζεις στα λέει δηλαδή στο δεύτερο, στα εξηγεί αυτά τα πράγματα, μπορείς να παίξεις κανονικά το δεύτερο, δεν χρειάζεται να ξέρεις τι έγινε. Εντάξει, είναι πιο ωραία να ξέρεις, γιατί υπάρχουν ας πούμε χαρακτήρες και τέτοια από το πρώτο που υπάρχουν και στο δεύτερο τέλος πάντων να αναφέρονται. Στο δεύτερο είσαι στο πολύ μακριά στο μέλλον, υπάρχουν μόνο robot, δεν υπάρχουν άνθρωποι. Και όταν γεννιέται το ρομπότ, το χιλιοστό ρομπότ που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, που είσαι εσύ, ανακαλύπτουν ένα παράξενο νησί, στο οποίο τέλος πάντων υπάρχει ένα σήμα, ας πούμε, ένα signal, που δεν ξέρουν τι είναι και πας εσύ μαζί με κάποιος άλλος εκεί πέρα για να δεις τι γίνεται. Στο πρώτο παιχνίδι ήσουν μόνο εσύ, σε διάφορους κόσμους και Έλληνες γρίφους. Και άκουγες φωνές και διάβαζες logs, ας πούμε, για να δεις το σενάριο. Στο δεύτερο παιχνίδι είχε χαρακτήρες κανονικά καταρχάς. Έχει άλλους χαρακτήρες με τους οποίους μιλάς, έχει διαλόγους κανονικά με επιλογές, έχει αρκετούς χαρακτήρες, δηλαδή με ονόματα και τέτοια, δεν είναι μόνο logs και τέτοια. Έχει μια πόλη στην οποία κυκλοφορείς κανονικά και μιλάς με ανθρώπους. Έχει μετά κάθε κόσμος που πηγαίνεις, είναι ένα μικρό open world, στο οποίο έχει τους γρίφους τους βασικούς, έχει δευτερεύοντες γρίφους, έχει μυστικά, έχει άλλους γρίφους που είναι περιβαλλοντικοί, δηλαδή ας πούμε βλέπεις μια εικόνα και πρέπει να βρεις αυτό το πράγμα μέσα στο νησί που βρίσκεσαι, ξέρω εγώ. Έχει πάρα πολύ περιεχόμενο. Δηλαδή, εγώ έχω παίξει καμιά 40 ώρες φάση και δεν έχω τελειώσει ακόμα. Και θα μπορούσα άνετα να παίξω 50 και 60 άμα ασχολιόμουν με όλα τα πράγματα. Είναι πολύ μεγάλο. Κοστίζει 30 ευρώ για κάποιο λόγο. Το full price του είναι 30 ευρώ. Έλα ρε, δηλαδή, okay. Αυτό δεν ναι. δε το ξανακάνω. Νόμιζα ήταν full price κανονικά. Όχι, 29,90 κάνει, ξέρω εγώ. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Μιλάμε για παιχνίδι άνετα 50 ώρες, ας πούμε, σου παίρνει. Με ολόκληρο σενάριο, με διαλόγους, με ηθοποιούς, με γραφικά τα οποία για το βεληνικές του είναι πάρα πολύ καλά τα γραφικά. Έχει πολύ εντυπωσιακά μέσα, έχει τεράστια κτίρια, γάλματα, έχει διάφορα περιβάλλοντα με βάλτους, με χιονισμένα βουνά και τέτοια. Έχει πάρα πολλούς γρίφους και οι γρίφοι είναι top κορυφή πραγματικά. Και καλά κάθε κόσμος έχει δικό του μηχανισμό, ας πούμε σε έναν κόσμο. Έχεις ένα αντικείμενο το οποίο παίρνει laser, ξέρω εγώ, και το πάει αλλού και ανοίγει πόρτες. Στον άλλο κόσμο έχεις ένα teleport, το οποίο το κοιτάς και πηγαίνεις εκεί που είναι. Σε άλλο κόσμο έχει βαρύτητα που γυρνάει ανάποδα. Και είναι πάρα πολλοί μηχανισμοί και πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Δεν γίνεται ποτέ βαρετό δηλαδή, παρόλο που είναι μόνο γρίφη το gameplay στην ουσία. Άμα κάποιος δηλαδή παίζει παιχνίδια γρίφων, δύσκολα θα βρει τόσο μεγάλο και πλούσιο σε περιεχόμενο παιχνίδι με γρίφους που να μην γίνεται ποτέ κουραστικό επίσης, να μην παίζει όλο το ίδιο πράγμα με μικρές διαφοροποιήσεις όπως κάνουν άλλα. Που ας πούμε παίζει στην ουσία το ίδιο, απλά σου αλλάζει κάτι μικρό. Εδώ έχει πολύ διαφορετικό μεταξύ τους. Έχει πάρα πολύ ωραίο story επίσης. Το σενάριο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει μέσα φιλοσοφικού τύπου ας πούμε ερωτήματα και διλήμματα και αναζήτηση τέτοιου είδους. Για το περιβάλλον, ας πούμε, και για το ρόλο του ανθρώπου στη γη και τέτοια. Ωστόσο, είναι πολύ ωραίο γιατί δεν παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά, full, και έχει και χιούμορ μέσα. Έχει διάφορα ας πούμε, επιλογές σε διαλόγους που είναι αστείες και τέτοια. Και διάφοροι χαρακτήρες είναι αστείοι, έχουν προφορά και τέτοια. Κάνει δηλαδή. Είναι ένα παράξενο μείγμα σοβαρού, φιλοσοφημένου story με χαζά σε εισαγωγικά αστεία, όχι χαζά ενώ ανόητα, επίτηδες. Ας πούμε έχει και το σκόιλ ηλικικού όπως είχατε δει. Αυτό δεν το πίστευα μόλις το είδα σε κάποια φάση που, έχει, που γράφει κάτι και καλά
με ελληνικούς χαρακτήρες και γράφει κάτι, σκόιλ ελληνικού. Καταπληκτικό. Παύλο, δεν ακούγεσαι. Δεν σ' ακούω εγώ τουλάχιστον. Εσύ, Στάθη. Δεν τον ακούω, όχι. Ε. Δεν ακούγεσαι, όχι. Τώρα ακούμε. Ναι, τώρα, τώρα ναι. Ακούγεσαι, ναι. Το σκόιλ ελληνικού για όποιον... Τώρα δεν ακούγεσαι πάλι. Πάλι κόπηκες. Τώρα. Τώρα ναι, ναι πάμε. Λοιπόν, το σκόιλ ελληνικού για όποιον δεν θυμάται ήταν σε μια αίτηση της κατά ήταν. Δεν θυμάσαι, φίλε. Ήταν το και καλά η κατάπτυση επαγγελματική επί ναι. COVID. Που είχαν βγάλει κάτι σαν τεστάκια εκεί πέρα για επαγγελματική κατάρτιση για τους επαγγελματίες, ας πούμε, σε κάποιους κλάδους. Και ήταν μέσα χαλασμένα τα κείμενα που έλεγε Μέτζι του Νέοκτη. Νέοκτη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, τα οποία ήταν κάπως σαν. Πώς είναι τα lore ipsum, ρε παιδί μου, το που διαβάζει τα default κείμενα σε κάποιο σημείο για να σου δείξει πώς είναι τα γράμματα απλά. Περιλαμβάνει τυχαία γράμματα που μοιάζουν με λέξεις, χωρίς να είναι λέξεις όμως. Κάπως έτσι είχε περάσει και το σκόιλ ελληνικού σε επίσημη σε αυτό τη κατάρτιση τη κυβέρνηση. Και πέρασε και στο Talos Principle. Και αυτό. Και το βρήκε κάποιος, ευκαιρία, ένας Έλληνας developer που είναι μέσα στην ομάδα και το πέρασε μέσα στο παιχνίδι. Και είναι και φανταστικό αστείο, φανταστική πάρα ευκαιρία. Πάρα πολύ καλό. Ταιριαστό, full ήταν και όλο το παιχνίδι. Πάρα πολύ καλό, πραγματικά. Αυτά για το Talos Principle. Πάει για ψηλό βαθμό από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ ψηλό. Ήδη έχει 89-90 τέτοιους βαθμούς παντού, ας πούμε. Κάτι μου έλεγες και για GOTY Contender κτλ. Εγώ για την προσωπική μου λίστα, αν δεν βγει πρώτο, θα βγει δεύτερο, ας πούμε. Τέτοια φάση. Βασίλη, θεωρείς είναι βατό για όσους δεν έχουν εντρυφήσει σε puzzle games γενικότερα? Πες ότι δεν έχω παίξει ποτέ puzzle. Λέω να παίξω το Talos Principle. Το ένα πιθανότατο ή το δύο. Το ένα είναι πιο εύκολο. Όχι πιο εύκολο ακριβώς. Ναι, πιο εύκολο γιατί έχει λιγότερους μηχανισμούς. Σε κάθε περίπτωση κάνει κάτι παράξενο το Talos Principle. Δεν έχει ακριβώς το tutorials. Δηλαδή, δεν σου βγάζει το tutorials με την έννοια αυτό το αντικείμενο κάνει αυτό. Το βάζουμε εκεί και κάνει αυτή τη λειτουργία. Σε αφήνει να παίξεις. Απλά επειδή είναι τόσο ξεκάθαρα σχεδιασμένα τα πάντα και οπτικά δηλαδή. Είναι τόσο ξεκάθαρα σχεδιασμένα οπτικά τα αντικείμενα που σου δίνει που μπορείς να καταλάβεις. Με λίγο περιγραμματισμό, ας πούμε, τι είναι το κάθε πράγμα. Και δεν στα εξηγεί, θα αφήνει μόνο να τα βρει. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, έχει μια κλιμάκωση, σαν να λέμε. Δεν ξεκινάει κατευθείαν να σε βάζει, αλλά είναι πιο δύσκολο από το μέσο puzzle. Δηλαδή, τα περισσότερα puzzle ξεκινάνε και είναι ψηλοαστεία στην αρχή. Και σιγά-σιγά αρχίζουν να δυσκολεύουν. Μετά τη μέση, ας πούμε, ξεκινάνε να δυσκολεύουν. Αυτό ξεκινάει πολύ πιο δύσκολο από το μέσο puzzle που είναι αστείο στην αρχή. Δεν είναι αστείο στην αρχή, αλλά. Κάποιος που δεν παίζει puzzle και δεν έχει ιδέα, μάλλον θα δυσκολευτεί. Αλλά όχι επειδή δεν θα καταλαβαίνει πώς λειτουργούν τα πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ ευνόητο. Ο σχεδιασμός είναι ξεκάθαρος πάντα. Δηλαδή, πάντα καταλαβαίνεις τι ακριβώς έχεις στη διάθεσή σου και πώς λειτουργεί αυτό το κάτι. Απλώς είναι λίγο δύσκολο να βρεις πώς να λύσεις το puzzle. Έχει γρίφος δηλαδή το στυλ, υπάρχει ένα laser, το οποίο πρέπει να το πάρεις εσύ με ένα αντικείμενο σαν καθρέφτη, ας πούμε, και να το στείλεις αλλού. Για να ανοίξει μια πόρτα. Αλλά ενδιάμεσα. Και στο Spider-Man τέτοια. Ναι, εντάξει, ακριβώς ίδια. Ενδιάμεσα όμως για να τα κάνεις αυτά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα εργαλεία δηλαδή, που σε εμποδίζουν ή που πρέπει να εκμεταλλευτείς. Δηλαδή κουτιά πάνω σε διακόπτες, ανεμιστήρες που σε σηκώνουν ψηλά και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα τα οποία πρέπει να τα συνδυάσεις όλα μαζί για να καταφέρεις να λύσεις το γρίφο. Παρόλο που είναι δύσκολο, εγώ αν κάποιος δεν έπαιζε γρίφους και ήθελε να παίξει παιχνίδι με γρίφους, θα το πρότεινα το συγκεκριμένο, γιατί έχει και story πολύ πετυχημένο και επίσης, άμα κάποιος δεν θέλει να παίξει το story, δεν χρειάζεται να ασχοληθεί πάρα πολύ. Έχει διαλόγους που είναι προαιρετικοί δηλαδή. Μπορείς απλά να παίζεις και να βλέπεις μόνο λίγο διάλογο. Θα το πρότεινα και σε κάποιον που όμως ενδιαφέρεται, όχι να νομίζει ότι θα παίξει γρίφους Uncharted, ας πούμε. Δεν θα παίξει γρίφους Uncharted, θα παίξει πολύ πιο δύσκολους γρίφους, ας πούμε. Οπότε πρέπει να έχεις όρεξη. Ωραία. Μια χαρά. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο θα το αναλάβω εγώ. Δεν θα είναι αυτό που έχουμε το επόμενο στη λίστα, θα είναι το παραεπόμενο. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το παιχνίδι της χρονιάς. Αυτό που έχει σηκώσει τα περισσότερα σχόλια. Και δεν είναι άλλο από το Call of Duty Modern Warfare 3. Και όταν λέω παιχνίδι της χρονιάς, εννοώ αυτό που σας έχει τσαντήσει όλους περισσότερο και δεν καταλαβαίνω γιατί.
Και έχω τσαντιστεί πάρα πολύ με τις συμπεριφορές σας, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε να ηρεμήσετε. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ, κάνει expose τον εαυτό σου, έτσι. Απευθείας. Δεν γίνεται να είσαι λάτρης αυτού του παιχνίδιου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το παιχνίδι έχει πάρει κάτι 56 Metacritic, κάτι κάτω από 60 τέλος πάντων. Είναι απαράδεκτο. Σοβαρευτείτε. Δεν είναι αυτό παιχνίδι του 5 και του 6. Το Modern Warfare 3 είναι χειρότερο από το Modern Warfare 1, είναι χειρότερο από το Modern Warfare 2, είναι χειρότερο από τα παλιά Modern Warfare, αλλά αυτό δεν λέει και πολλά, γιατί τα παιχνίδια όλα αυτά που έχω αναφέρει είναι παιχνίδια του 8 και του 9, που σημαίνει ότι το Modern Warfare 3 ναι είναι κάτω από αυτά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι 5, δεν είναι πενταράκι. Αυτό που θα πω για το παιχνίδι είναι ότι πράγματι είναι πιο προχειροφτιαγμένο το campaign του σε σχέση με τα προηγούμενα αμέσως campaign των Modern Warfare. Πράγματι θα έπρεπε να κυκλοφορήσει ως expansion. Παρ' όλα αυτά, αν κυκλοφορήσει ως expansion, όλοι θα λέγαμε μπράβο. Μπράβο που το κυκλοφόρησαν έτσι. Δεν είναι όμως δυστυχώς αυτή η κατάσταση, γιατί σε κάποιο σημείο του development αποφάσισαν να το βγάλουν ως ξεχωριστή κυκλοφορία στα 80 ευρώ και όντως εκεί πέρα αρχίζω και σκαλώνω κι εγώ. Από την άλλη, όμως, μου την έχει δώσει στα νεύρα που όλες αυτές τις μέρες διαβάζω για το πόσο χάλια είναι το campaign. Δεν είναι χάλια το campaign. Το campaign είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Είναι από τα καλά campaign Call of Duty. Δεν έχετε παίξει κακό campaign για να το λέτε αυτό. Το πρόβλημα τα είναι. Τα κακά campaign Call of Βασικό. Duty είναι το Black Ops 3, ας πούμε. Αυτό ήταν ένα κακό campaign. Το Advanced Βασικό Warfare πρόβλημα. Κακό campaign. Δεν είναι αυτό το θέμα όμως μόνο. Βασικό πρόβλημα του καινούργιου είναι ότι είναι το ίδιο ακριβώς, απλά χειρότερο. Δηλαδή, άμα ήταν κάτι κάπως καινούργιο ή διαφορετικό και χειρότερο, μπορεί να έλεγες πιο εύκολα OK. Τώρα είναι πραγματικά. Δεν έχει, η μόνη καινούργια ιδέα που έχει να παρουσιάσει είναι η χειρότερη ιδέα που υπάρχει στο παιχνίδι, που είναι αυτές οι ανοιχτές πίστες. Δηλαδή, οι υπόλοιπες πίστες είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάναμε στα προηγούμενα. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακά ίδιο. Δεν έχει τίποτα καινούργιο. Νιώθεις ότι παίζεις το ίδιο παιχνίδι ακριβώς, απλά λίγο χειρότερο, όχι σε μηχανισμούς χειρότερο, λίγο χειρότερο όσον αφορά τη σκηνοθεσία, ας πούμε, το story και όλα αυτά. Ξέρω. Είναι εντυπωσιακά ίδιο. Δηλαδή. Πήγαινε δεν στο έχει νερό με το stealth, πήγαινε με το sniper εκεί πέρα, με το drone από ψηλά. Δηλαδή. Έχει γύρω στις 14-15 πίστες, τα είχα μετρήσει τώρα, δεν τα θυμάμαι. Από αυτές έχει περίπου 3-4 οι οποίες είναι κανονικά linear με set pieces όπως τα έχουμε συνηθίσει κόμμα. Ολόιδια με τα προηγούμενα όμως όλα. Δηλαδή, έχει μια φανταστική που είναι ας πούμε σε ένα στάδιο που μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει κι άλλες όμως και η τελευταία είναι καλή. Πολύ ωραία. Αυτή ήταν καλή. Και η πρώτη είναι καλή. Η τελευταία, ας πούμε το τέλος του, το τέλος του, ξένησε πολλούς γιατί περιμένανε να τελειώσει. Το, ενώ το τέλος του είναι τελείως ανοιχτό, open-ended, ρε παιδί μου, που σου δείχνει ότι θα βγει και Modern Warfare 4. Ξεκάθαρα. Ελπίζω να μάθουμε το μάθημά τους. Client spoiler τώρα, αυτό δεν είναι τίποτα, μην τρομάζετε. Spoiler, έχει. Αυτό είναι. Που, εντάξει, ναι, αυτό δεν είναι. Ποιο πέθανε, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Εντάξει. Ναι, όχι. Αλλά το αφήνει ανοιχτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σε φάση ότι ξέρεις ότι θα συνεχιστεί. Αυτό νομίζω ξένησε πάρα πολλούς. Οπότε στα reviews κράξανε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο κράξανε είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Είναι οι ανοιχτές πίστες, οι οποίες είναι περίπου 3-4-5 μπορεί να είναι μέσα στις 14 αυτές. Και έχει κάποιες ακόμα οι οποίες διαφοροποιούνται τύπου για καλά. Είσαι πάνω στο αεροπλάνο και βαράς με βόμβες κλασικές που έχουμε συνηθίσει. Συν, αν δεν κάνω λάθος, μια η οποία είναι ανοιχτή τύπου Modern Warfare 2 του προηγούμενου. Δηλαδή, σε αφήνει ένα μη ανοιχτή πίστα. Τώρα, οι ανοιχτές πίστες που λέμε με τον Βασίλη, που είναι αλλιώς σε σχέση με αυτές του προηγούμενου Modern Warfare, διαφοροποιούνται ως εξής. Είναι πιο απλές στη σύλληψή τους και στη δομή τους. Σε αφήνει ένα χάρτη. Ναι, δεν έχει καθόλου σκηνοθεσία. Σε αφήνει ένα χάρτη. Παίζει μια σκηνή στην αρχή που σου λέει, ας πούμε, έπεσες με το αεροπλάνο εκεί πέρα. Έχει εχθρούς σε διάφορα σημεία. Πρέπει να πας στα σημεία Α και Β. Να πατήσεις το χ για λίγη ώρα και να επιστρέψεις στο τάδε σημείο για exfil. Αυτό είναι αντικειμενικά βαρετό. Δηλαδή. Αντικειμενικά είναι βαρετό, ισχύει. Ναι. Πήγανε να συνδυάσουν κάπως το Warzone, σου λέει. Έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο mode στο multiplayer. Κάπως να το βάλουμε, ρε παιδί μου, στο campaign. Ωραία, πετάγεται ένας άλλος. Έχω μια φανταστική ιδέα στο να ενσωματώσουμε με αυτές τις πίστες. Δεν δουλεύει πολύ καλά αυτό. Η αλήθεια ναι. είναι αυτή. Σέβομαι το γεγονός ότι προσπάθησαν να κάνουν κάτι καινούριο με αυτόν τον τρόπο, αλλά δυστυχώς δεν δουλεύει καλά. Αυτό που έχουν κάνει είναι στην ουσία να σου πετάει loot μέσα στις πίστες, καμιά 20 κομμάτια, τα οποία πρέπει να τα βρεις και μετά την επόμενη φορά που θα ξαναπαίξεις την πίστα, γιατί για κάποιο λόγο θα θες να ξαναπαίξεις την πίστα, να σε αφήνει να διαλέξεις εσύ όποιο όπλο ή όποιο loot από αυτά θες. Και αυτά στην ουσία τα θεωρεί κάπως σαν collectibles. Δηλαδή, κοίτα, δεν είναι όλες απέσιες. Δεν ήταν όλες απέσιες. Κάποιες ήταν απέσιες.
ας πούμε εκείνη με τα container, η πρώτη ανοιχτή πίστα, ήταν τραγωδία πραγματικά. Ήταν απέσια αυτή η πίστα. Ήταν χάλια ο σχεδιασμός. Αν εξαιρέσεις και την πρώτη πίστα που είναι η εισαγωγή, εγώ θα έλεγα ότι και οι άλλες πρώτες πίστες, οι 4-5 πρώτες πίστες του παιχνιδιού, χάλια. Δεν είναι οι καλές πίστες. Χάλια ήταν αυτές. Αλλά αυτή η πρώτη ανοιχτή ήταν απαράδεκτη. Κάποια άλλη, ας πούμε, ανοιχτή που ήσουν εκεί, που ήταν νύχτα και είχε πέσει ένα αεροπλάνο, ήταν OK. Που είχε κάτι σπιτάκι εκεί. Ήταν τουλάχιστον διασκεδαστικό αυτό που έκανε. Τουλάχιστον. Δεν είχε σκηνοθεσία, δεν είχε. Η άλλη στο φράγμα, εμένα, μάλιστα. Στο πάρα φράγμα πολύ. Ήταν η καλύτερη, ας πούμε. Ναι, αυτή ήταν η καλύτερη από αυτές. Ήταν ωραία, όντως, γιατί είχε ελευθερία κίνησης, ας πούμε, προσέγγισης τέλος πάντων. Και πάλι, βέβαια, χάνει σε σχέση με τις γραμμικές. Εγώ θεωρώ. Αλλά ήταν καλή αυτή τουλάχιστον. Ήταν φαν. Ήταν διασκεδαστικό αυτό που σε έβαιζε να κάνεις. Αλλά οι υπόλοιπες δεν ήταν πολύ καλές, είναι αλήθεια. Οι ανοιχτές δεν ήταν καλή επιλογή. Ωραία, να πούμε για το σενάριο του campaign ότι δεν είναι τόσο καλό όσο ότι ήταν το πρώτο Modern Warfare, το οποίο ήταν σφιχτό, γαμάτο, ωραίο. Εγώ έχω τις διαφωνίες μου και σε σχέση με το Modern Warfare 2, το περσινό δηλαδή, το οποίο μου είχε φανεί πολύ πιο αχταρμάς. Η παρουσίαση των νέων χαρακτήρων δεν θεωρώ ότι είχε γίνει σωστά, ούτε ότι ένωσε, ας πούμε, την ομάδα πάρα πολύ σωστά, αλλά. Ναι. Το 3 είναι λίγο χειρότερο μάλλον, παρότι δεκτό, έχει πάλι κάποιες σκηνές ωραίες. Δηλαδή είχε κάποιο, ναι, ας πούμε, την CIA την τύψα μαζί με τον Price, ναι, που κάνει ένα φανταστικό διάλογο. Έχει, το δεύτερο έχει κάποια ωραία σκηνικά. Είχε περισσότερες όμως, είχε περισσότερα σκηνικά που σου μένουν. Είχε σίγουρα περισσότερο και περισσότερο περιεχόμενο και απ' όλα. Τα περισσότερα cutscenes στο τρίτο, ούτε που το θυμάμαι τώρα φάση. Ήταν, μίλαγαν δύο τύποι, ξέρω εγώ. Και τέλειωσε, αυτό ήταν. Δηλαδή δεν είχε πολλά σκηνικά. Το κακό που κάνει το 3 είναι ότι βασίζεται πάρα πολύ στα προηγούμενα 2. Δηλαδή κάποιος για να καταλάβει τι γίνεται στο 3 πρέπει οπωσδήποτε να έχει παίξει τουλάχιστον το 2. Τουλάχιστον. Το 1 ήταν λίγο πιο ξεχωριστό, αλλά το 3 είναι σαν συνέχεια του 2. Οπότε γι' αυτό θα ήταν και καλύτερη ιδέα να ήταν σαν expansion, ας πούμε, του προηγούμενου. Όπως και να έχει. Ακόμα καλύτερη ιδέα να πω εγώ. Ακόμα καλύτερη ιδέα. Να βγάζανε ένα campaign κάθε 3 χρόνια που να ήταν 10-15 ώρες και να τα έχει όλα αυτά μαζί. Ας πούμε. Θα μπορούσε. Καλύτερα τελικά. Αντί να είναι τριωράκι το καθένα, ναι. Ναι, το 1, το 2 και το 3 το Modern Warfare σε ένα campaign θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ας πούμε. Λένε ότι είναι τρίωρο, πάντως δεν είναι τρίωρο. Δηλαδή και full tracks με πάντα παίξει όλα δεν βγαίνει. Θα βγει 4, ξέρω. Δεν θα βγει 3. 4-5 ώρες. Δύσκολο. Αλλά ούτως ή άλλως τόσο είναι όλα τα campaign, οπότε και πάλι δεν καταλαβαίνω την γκρίνια. Όλα τα campaign Call of Duty τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον τόσο είναι. Και πιο παλιά ήταν 6 ώρες. Εντάξει, ήταν 5-6 ώρες, όχι και τόσο, εντάξει. Ούτε εγώ θα έβαζα. Μα και αυτό βασικά, τόσο είναι αίρεση, δεν είναι ξέρεις, εγώ θεωρώ ότι το κακό της υπόθεσης φάνηκε όταν ανακοίνωσαν ότι την επόμενη χρονιά θα έχουμε Modern Warfare 3. Δηλαδή, μου βγάζει Modern Warfare 2 που κρατάει ένα όνομα, δεν είναι Vanguard ή κάτι νέο. Ναι, ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, ρε παιδιά. Είπαμε, κάπου όπα δηλαδή. Όχι. Τα Modern Warfare πρέπει να βγαίνουν ανά 3 χρόνια. Max 2 χρόνια, αλλά και πάλι. Δώσε τους devs λίγη ώρα να σκεφτούν τις πίστες. Να είναι καλά μελετημένες η κάθε μία, να είναι διαφορετική μεταξύ τους και να μας δώσουν κάτι επικό. Τώρα τον αναγκάζει τον άλλο να βγάλει ένα DLC. Γιατί αφήστε τώρα τις δικαιολογίες της Activision, κακά τα ψέματα είναι DLC, έτσι. Ένα τρίωρο campaign. Όταν έχει τόσες ιδέες που τις κλέβει από το multi, γιατί δεν είχαν ξεκάθαρα χρόνο να σκεφτούν κάτι παραπάνω, κάτι νέο, όταν τους δίνουν 1,5 χρόνο dev time, που 1,5 χρόνο ούτε ένα indie πλέον δεν μπορεί να κάνει. Για να βγάλει ένα παιχνίδι, αναγκαστικά το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που περιμένουμε, έτσι. Εντάξει. Δεν διαφωνώ σε όλα, παρότι τα πρώτα που είπες τα έκανα λίγο debunk στην αρχή, αλλά οκ, okay, ας δεχτούμε ότι διαφωνούμε. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτό κουμπώνουμε λιγάκι και το γεγονός ότι μιλάμε για το καλύτερο shooter εκεί έξω. Δηλαδή το παιχνίδι με την καλύτερη αίσθηση shooting εκεί έξω, μακράν κιόλας καλύτερο από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί. Η αίσθηση του shooting του Call of Duty, ό,τι και να κάνεις, είναι top, είναι κορυφαία. Ναι, ναι. Τα γραφικά, ο χειρισμός, η κίνηση, η ταχύτητα, η αίσθηση στο DualSense, οι πυροβολισμοί, τα εργαλεία πάνω στα όπλα που έχουν βάλει, ναι. Είναι μακράν τα καλύτερα, δηλαδή είναι διασκεδαστικό gameplay moment to moment, ρε παιδί μου. Είναι το καλύτερο που μπορείς να πετύχεις στο είδος του. Δεν θα μπορεί να πάρει 3 και 4 για αυτό το λόγο, δηλαδή όσο και να μην είναι καλό το story, κάποιες αποστολές να είναι χάλια και τέτοια. Συνολικά υπάρχουν και πολλά θετικά στοιχεία. Δεν μπορείς να βάλεις 2, ας πούμε. Θεωρείται όμως με το να έχει. Θεωρείται όμως με το να έχει διαχρονικά καλό gameplay. Γιατί όλα τα Call of Duty από εδώ και στο εξής και εδώ και πολλά χρόνια έχουν ασύλληπτο gameplay. Okay. Θεωρείται αυτό το κομμάτι μπορεί συνέχεια να τα σώζει. Όχι. Γι' αυτό και θα έπαιρνε, ας πούμε, 6-7 και όχι 8-9 για παράδειγμα. Όχι όμως 2 ή 3.
μου φαίνεται λίγο υπερβολή το 2. Ναι, εντάξει. Προσωπικά, γιατί okay. όταν υπάρχουν αρκετά θετικά σημεία και μάλιστα υπάρχουν και αρκετά σημεία που είναι κορυφαία στο είδος του, λίγο δύσκολα θα μπορούσα να βάλω 2 σε ένα τέτοιο παιχνίδι ή 3. Να βάλω 6, οκ, okay, ας πούμε. Τέτοια βαθμολογία τη δέχομαι πιο εύκολα εγώ προσωπικά σε σχέση με το 2, γιατί μπορώ να γράψω πολλά θετικά που έχει μέσα. Ακόμα και το συγκεκριμένο campaign, εντάξει, υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι όντως απέσια. Υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν είναι απέσια, απλά δεν είναι ιδιαίτερα συναρπαστικά, ας πούμε. Τέτοια φάση. Για μένα αυτό πάει 6-7, όχι 2-3. Εγώ να πω για τους κοντάκηδες, όσοι ακολουθείτε τη σειρά όσον αφορά το σενάριο, στο σενάριό της, θα είχατε καταλάβει από το πρώτο μου το Modern Warfare ότι λειτουργήσε κάπως σαν prequel ταυτόχρονα με reboot. Είναι όμως reboot, δεν είναι prequel. Οπότε το 2 συνέχισε κάπως την ιστορία από το Modern Warfare του 2019, το περσινό δηλαδή, συνέχισε την ιστορία του 2019. Μισό λεπτό, έχω παρεμβολές πάλι. Οπότε άρχισε να ξεφεύγει λοιπόν σε ιστορία. Ναι, μεν η αρχική τριλογία τη θυμόμαστε στο μυαλό μας, την έχουμε ως κάτι κλασικό. Παρ' όλα αυτά, σαν story δεν ήταν τίποτα κορυφή, αν εξαιρέσεις το πρώτο και κομμάτια του δεύτερου. Μας έχουν μείνει κάποιες κλασικές στιγμές από το δεύτερο, όπως ήταν, ξέρω εγώ, η προδοσία, για παράδειγμα, που είναι πλέον ultra classic. Από το παλιό το Modern Warfare 2, λέω. Την οποία έχουν προσπαθήσει μάλιστα να την κάνουν και στο καινούριο κάπως, αλλά είναι λίγο, έχει άλλο αντίκτυπο. Αλλά σαν σενάριο, τα παλιά ήταν περισσότερο action movie 80s, ρε παιδί μου, ήταν τέτοια φάση. Τα καινούργια τα Modern Warfare είναι πιο ρεαλιστικά, πιο ομά, πιο σκοτεινά, είναι τέτοιου τύπου. Και μάλιστα είχαν και σοκαριστικές στιγμές σε φάση ότι έχουν συνδέσεις με τον πραγματικό κόσμο. Αυτό ήταν που τα κάνει πιο σοκαριστικά. Όπως και το παλιό για την εποχή του, το ίδιο πήγε να κάνει και τώρα. Οπότε γι' αυτό το Modern Warfare του 2019 σεναριακά είναι top. Top. Δηλαδή αυτό που κάνει με που είχε, ξέρω, τους τρομοκράτες στην Αγγλία και κάτι τέτοια, είναι φοβερό. Το σενάριο του Modern Warfare 2 είναι αυτό που πήγα να πω πριν, ότι πήγε να κάνει τη σύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα, με τον Ghost, με τον Soap κτλ. Δεν θεωρώ ότι το πέτυχε στο βαθμό που το κάνει το παλιό, αλλά παρόλα αυτά ήταν αυτό, ένωσε κάπως την ομάδα. Το 3 πήγε να φέρει το Makarov. Ο Makarov, για όσους είναι fans της σειράς, τον ξέρουν από τα παλιά τα Call of Duty, θεωρείται, ας πούμε, ένας ultra κακός που είναι, τότε ήταν κάπως καρικατούρα, τώρα πήγα να τον κάνω λίγο πιο ρεαλιστικό. Δυστυχώς παραμένει όμως λίγο καρικατούρα. Δηλαδή αυτό ήταν το πρόβλημά μου με εμένα με το σενάριο του 3. Συν αυτού δεν είχε πολλές εξελίξεις. Δηλαδή τα παλιά είχαν συνέχεια ανατροπές. Συνέβαινε κάτι, όπου έσκασαν πυρηνικά από εκεί, όπου άλλος έριξε πύραυλο από εκεί, θα νομίζουν ότι είμαστε εμείς, πρέπει να πάμε να σωθούμε κάπως. Έχει τέτοια πράγματα. Το Modern Warfare 3 δεν έχει πολλά τέτοια σκηνικά. Στην ουσία απλά κυνηγά στο Makarov. Από περιοχή σε περιοχή και μαθαίνουμε ότι ο Makarov είναι εκεί, οπότε πρέπει να πάμε εκεί. Αυτό με χαλάσε το σενάριο του 3. Παρ' όλα αυτά το τέλος ήταν πιο εντυπωσιακό από ό,τι περίμενα, κυρίως γιατί είχα διαβάσει τα χειρότερα. Οπότε αυτό που είδα έχει κάποιο ενδιαφέρον για τη συνέχεια. Αυτό θα πω. Γιατί κλείνει αυτό που είπα, δεν κλείνει μάλλον το story και σε αφήνει να περιμένεις για το 4. Κατά συνέπεια δεν είναι ό,τι χειρότερο στο story, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και το καλύτερο Modern Warfare που έχουμε δει. Αυτά ήθελα να πω για το Call of Duty. Το αγαπάω, την αγαπάω τη σειρά και όντως αυτό είναι ένα μέτριο Call of Duty. Σίγουρα δεν είναι στα χειρότερα, έχω παίξει πολύ χειρότερα Call of Duty. Για παράδειγμα το World War 2, το οποίο πολλοί το θυμούνται ως φανταστικό και καταπληκτικό, είναι ένα πολύ χειρότερο Call of Duty. Το λέω με το χέρι στην καρδιά αυτό. Το ξέρω ότι το θυμάστε σαν κάτι φανταστικό. Σας το εγγυώμαι ότι έφταιγε το γεγονός ότι ήταν η πρώτη επιστροφή σε Β' Παγκόσμιο. Και χαρήκατε που επέστρεψε επιτέλους σε Β' Παγκόσμιο. Δεν ήταν καλό Call of Duty. Μάλιστα. Και έφταιγαν πολλά στοιχεία του gameplay, πολλές πίστες που έμοιαζαν με τις παλιές. Είχαμε πολλά τέτοια ζητήματα. Από το Modern Warfare του 2019 και μετά έχουν βελτιωθεί απίστευτα τα Call of Duty. Και αυτό είναι σε αυτό το επίπεδο, απλά είναι πιο χαμηλά από τα αμέσως προηγούμενα. Κλείνω εκεί. Εντάξει. Όποιος έχει πρόβλημα με τη γνώμη μου για το Call of Duty, παρακαλώ γράψτε μου στα σχόλια ποιο θεωρείτε το καλύτερο και γιατί. Νόμιζα και θα έλεγε γράψτε μου κάτι άλλο. Και... και το Vanguard ήταν φανταστικό και δεν έχει λάβει την επιβράβευση που του πρέπει. Γιατί είχε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια επιτέλους ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Επιτέλους. Και φανταστικές ιδέες, set pieces μέσα στις πίστες, φοβερή ποικιλία, συναρπαστικό full. Από τα πολύ καλά Call of Duty, το Vanguard. Και δυστυχώς δεν ακούστηκε όσο έπρεπε. Σας μιλάω τώρα ως έμπειρος, έχω λιώσει κάθε campaign Call of Duty από τότε που έχουν βγει. Τα έχω παίξει όλα και κάθε φορά, κάθε χρονιά, πλάθος στο μυαλό μου ακόμα πιο συγκεκριμένα τη σειρά και την κατάταξη.
Μου είναι πολύ ξεκάθαρα δηλαδή τι κάνει καλό Call of Duty, τι κάνει το καλό Call of Duty κάθε χρονιά. Φέτος όντως ήταν ένα μέτριο. Όχι κακό όμως. Όχι κακό Call of Duty. Το Modern Warfare 3 είναι απλά ένα μέτριο Call of Duty. Κλείνω. Ωραία. Εγώ έψαχνα λίγο τώρα τελευταία campaigns Call of Duty και θέλω να ασχοληθώ με το Infinite Warfare που έχω ακούσει ότι έχει πάρα πολύ καλό campaign. Και μου αρέσει λίγο το πιο sci-fi. Γιατί ήταν διάστημα. Μπράβο. Μπράβο, ναι. Το είχαν κράξει γιατί ήταν διάστημα και λέγανε δεν είναι Call of Duty αυτό. Κι όμως ήταν Call of Duty και ήταν και πολύ καλό Call of Duty. Γιατί επιτέλους είχε φέρει κάτι καινούριο. Ναι, μεν δεν άρεσε σε πολλούς γιατί δεν ήταν down to earth, ξέρεις. Με τα όπλα, ρε παιδί μου, κανονικά επηγή να νιώθει το tactical του σκηνικού, ρε παιδί μου. Αλλά για αυτό που έκανε ήταν πάρα πολύ καλό. Εν αντιθέσει με το άλλο που έπαιζε ο Spacey, το Advanced Warfare για παράδειγμα. Χάλια. Ή το Ghost. Χάλια. Αυτά τα Call of Duty είναι χάλια. Καλά, για να μιλήσω για το χειρότερο. Ghost θεωρείται και το χειρότερο από πάρα πολλούς. Το χειρότερο είναι το Black Ops 3. Μακράν, ό,τι χειρότερο. Κατέστρεψε τα Black Ops όλα. Οκ, εντάξει. Δεκτό. Πάμε flashback. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το πραγματικό GOAT. Για το πραγματικό GOAT. Η χειρότερη στιγμή της χρονιάς ήταν αυτή. Πραγματικά. Η χειρότερη στιγμή. Δηλαδή, το flashback είναι ένα παιχνίδι που εγώ είχα παίξει πάρα πολύ μικρός. Το παλιό το flashback. Όταν πήγαινα δημοτικό, είχα ένα συμμαθητή, ο οποίος το είχε πάρει ο αδερφός του στο Super Nintendo. Και δεν το καταλάβαινε να το παίξει. Δεν είχε πει πώς παίζει το παιχνίδι, δεν είχε καταλάβει. Γιατί δεν είχε tutorial, δεν είχε εξηγήσει, παιδί μου. Απλά σε πέταγε σε μια ζούγκλα και έπρεπε να βρεις μόνο σε πώς λειτουργεί ο χειρισμός. Πώς λειτουργούν τα πάντα. Δεν σου εξηγούσε τίποτα. Και δεν το είχε καταλάβει και μου το είχε δώσει εμένα. Γιατί ήταν σε φάση. Δεν μου αρέσει αυτό το παιχνίδι, πάρε το. Έχω παίξει κι άλλα, έτσι είναι αλήθεια. Μικρός. Είχα παίξει διάφορα τέλος πάντων και το είχα πάρει και με είχε αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή ασχολήθηκα πάρα πολύ. Βρήκα πώς παίζει, το τερμάτισα. Ήταν πολύ ατμοσφαιρικό. Είχε για την εποχή ωραίο story. Πολύ ωραία animations για την εποχή. Και γενικά πολύ ωραία σχέδια. Οπότε μετά αυτή η σειρά εξαφανίστηκε. Ας πούμε βγήκε το Fade to Black. Το οποίο ήταν φιλόδοξο sequel, θα έλεγα. Αλλά όχι τόσο καλό όσο το πρώτο. Οκ, okay, όμως ήταν. Ήταν action πολύ. Θυμάμαι το πρώτο είχε πάρα πολύ story και σενάριο heavy based. Mm. Ενώ το Fade to Black ήταν περισσότερο action arcade, μη σου πω, shooter. Okay, ήταν, αλλά ωραίο, ωραίο, τίμιο. Okay. Μετά βγήκε το remake και καλά του flashback. Το οποίο ήταν απαράδεκτο. Εξαφανίστηκε όλη η ουσία του πρώτου flashback. Δεν έχει κανένα νόημα. Ένα πολύχρωμο πράγμα. Χάλια το gameplay, χάλια ο χειρισμός, όλα χάλια. Και μετά μάθαμε ότι θα βγει και Flashback 2. Δεν ήταν καλά τα προγνωστικά, είναι αλήθεια. Δηλαδή, με βάση το remake εκείνο και με βάση τα πρώτα trailer και τις εικόνες τέλος πάντων από το δεύτερο παιχνίδι, περιμέναμε ότι το Flashback το 2 θα είναι περίπου σαν το remake. Ας πούμε, θα ακολουθήσει αυτή την προσέγγιση και εικαστικά και στο στυλ του gameplay, ας πούμε. Και πράγματι έτσι έγινε και ο δημιουργός του Original Flashback είναι μέσα στην ομάδα που ήταν και στο remake. Και γενικά σε όλη την πορεία, ας πούμε, συνεχίζει. Έτσι έγινε όντως. Το Flashback το 2 ακολουθεί την προσέγγιση του remake. Είναι πιο πολύχρωμο. Έχει 3D, ας πούμε, γραφικά. Δεν είναι ζωγραφισμένο στο χέρι όπως το παλιό. Δεν είναι δύο διαστάσεων. Είναι 2,5 αυτό που λέμε. Δηλαδή, επί της ουσίας κινείσαι από αριστερά-δεξιά, αλλά μπορείς να κινηθείς και στο βάθος. Δεν πας μόνο αριστερά-δεξιά, δηλαδή σε μια επίπεδη επιφάνεια πας τρισδιάστατα, αλλά σε ένα δυσδιάστατο ευρύτερο πλαίσιο. Ξεκίνησα να παίζω λοιπόν το Flashback 2 όταν ήρθε για review. Όχι με πολύ ενθουσιασμό, γιατί περίμενα ότι δεν θα είναι πολύ καλό παιχνίδι, ας πούμε. Περίμενα όμως ότι θα είναι έτσι νοσταλγικό, ότι θα έχει ωραίες αναφορές στο παλιό, ας πούμε. Ξεκίνησα και σε βάζει σε μια πόλη. Βλέπω τα γραφικά κατευθείαν. Τα γραφικά δεν είναι κακά. Είναι ok. Για ένα indie παιχνίδι αυτό το στυλ είναι ok τα γραφικά του. Είναι μια χαρά. Ωστόσο δεν υπάρχει στυλ. Δηλαδή είναι ένα generic cyberpunk. Ακριβώς αυτό που βλέπεις παντού. Με κάτι φώτα από νέων, ξέρω εγώ, με επιγραφές τέτοιες. Είναι ψιλοβαρετό αισθητικά αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων όμως δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ok, μια χαρά. Ξεκινάω εγώ να παίξω. Και είναι λίγο νοσταλγικό στην αρχή με την έννοια ότι δεν βάζει να κάνει κάτι αποστολές του τύπου. Χρειάζεσαι 1000 ευρώ, ας πούμε, για να πάρεις αυτό το ρομπότ για να πολεμήσεις. Α, δεν έχεις λεφτά. Πήγαινε, κάνε αποστολές, σου λέει. Και πας σε κάτι terminal, ξέρω εγώ, και αναλαμβάνεις αποστολές σε random, που δεν έχουν καμία σχέση με το σενάριο. Σε φάση πήγαινε να σώσεις έναν τύπο
που έχει πέσει εκεί, ξέρω εγώ. Και κάνεις μέσα στην πρώτη ώρα του παιχνιδιού, δηλαδή, σε βγάζει εκτός σεναρίου για να κάνεις την ουσία side quest, τα οποία όμως είναι αναγκαστικό να τα κάνεις. Κάτι που στα παλιά παιχνίδια ήταν πολύ συχνό να συμβαίνει. Σήμερα όμως δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, και λες, εντάξει, okay, δεν ξεκινάμε πάρα πολύ καλά. Νοσταλγικό όμως είναι ωραίο, είναι μια χαρά. Μετά βλέπεις ότι η ηθοποιή είναι απαράδεκτη. Εγώ ακόμα πιστεύω ότι είναι φωνές από AI. Δεν πείθομαι εύκολα ότι είναι κανονικές ερμηνείες αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για ερμηνείες που σοκάρεσαι από το πόσο κακές είναι. Δεν ταιριάζουν καθόλου στους χαρακτήρες. Καμία σχέση, ξέρω εγώ. Και μετά, εντάξει, όμως λες μικρό παιχνιδάκι. Άντε, να προχωρήσω. Βλέπεις τα προτέρατα των χαρακτήρων που είναι σίγουρα AI. Εκεί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σχεδιαστεί από άνθρωπο. Απαράδεκτα, ατέριαστε εντελώς. Βλέπεις τον χαρακτήρα του πρωταγωνιστή, ο οποίος μοιάζει σαν, ξέρω εγώ, μπασκετμπολίστα στο κολέγιο, ας πούμε, δεν ξέρω τι να πω. Τελείως άσχετη εικόνα με αυτό που είναι ένας πράκτορας που σκοτώνει εξωγήινους. Η φωνή του τα ίδια, οι άλλοι χαρακτήρες ακόμα χειρότεροι. Αλλά λες και πάλι, δεν πειράζει. Άντε, να συνεχίσουμε. Μετά βλέπεις τη μάχη. Η μάχη είναι, δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχει. Δηλαδή, σημαδεύεις γύρω-γύρω με το μοχλό και σπαμάρεις το κουμπί που πυροβολάει συνέχεια μέχρι να σκοτώσεις τους εχθρούς. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Κάθεσαι σε ένα σημείο και σπαμάρεις το κουμπί, έτσι. Δεν έχει κάποιο νόημα να αποφύγεις, να χρησιμοποιήσεις άλλο στυλ μάχης για κάθε εχθρό. Δεν έχει κανένα νόημα, απλά σπαμάρεις. Άντε, να το δεχτώ και αυτό, λέω. It's okay. Μετά βλέπεις τα τεχνικά προβλήματα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποτέ. Δηλαδή, παίζεις. Για να καταλάβετε πώς είναι το παιχνίδι, πώς διασκέδασα εγώ, πόσα ωραία πέρασα. Έχει μια αποστολή που σου λέει πρέπει να πάρεις μια μπαταρία για ένα ρομπότ στο ένα μέρος και στο άλλο μέρος να βρεις τα μέλη του ρομπότ και να το συναρμολογήσεις. Και τα κάνεις, σου λέει, αυτά τα δύο με όποια σειρά θες. Δηλαδή, μπορείς να πας πρώτα στην μπαταρία ή πρώτα στα μέλη του ρομπότ. Πήγα στην μπαταρία εγώ. Συνέχιζα να παίζω. Κάποια στιγμή άρχισε να πέφτουν τα FPS πάρα πολύ. Σε φάση σχεδόν κόλλαγε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν έπαιζε. Κόλλαγε σχεδόν. Και συνειδητοποίησα όμως ότι είχαν απενεργοποιηθεί τα σημεία που γίνεται save. Έχει συγκεκριμένα σημεία που κάνει save, τέλος πάντων, και ήταν απενεργοποιημένα όλα. Δεν καταλαβαίνω γιατί ακόμα. Αν είναι κάποιο feature αυτό, ας πούμε, το παιχνίδιου. Δεν μπορούσα να κάνω save, οπότε δεν μπορούσα να το κλείσω και να το ξανανοίξω για να δω αν θα φτιάξουν τα FPS. Και συνέχιζα να παίζω, ας πούμε, σε 5 FPS. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Δηλαδή έκανε διαλύματα. Παίζει, κολλάει, παίζει, κολλάει, παίζει, κολλάει. Πέρασε έτσι ένα μεγάλο μέρος της αποστολής. Βρήκα save. Έκλεισε, ξανάβηξε και όντως έφτιαξε. Δεν έπαιζε έτσι. Έπαιζε κανονικά. Με πτώσεις παίζει πάλι, αλλά υποφερθώ. Πάω στην επόμενη αποστολή. Την περνάω την επόμενη ολόκληρη. Μία ώρα, ξέρω, μία μισή ώρα να μου πήρε τέτοια φάση. Μόλις την περνάω, μου λέει, α, ωραία, βρήκες όλα τα μέλη του ρομπότ. Μια χαρά. Τώρα πρέπει να βρεις την μπαταρία. Και είμαι σε φάση. Την βρήκα την μπαταρία. Την έχω στην inventory, τη βλέπω. Οκ. Λέω, μπάγκαρε. Πάω εκεί. Πάω στην προηγούμενη αποστολή, στο σημείο που είχα βρει την μπαταρία. Η μπαταρία στο πάτωμα και στο inventory του δικό μου. Και λέω, θα κάνω reload. Κάνω reload, τίποτα. Και λέω, τέλος πάντων, γαμιέται, θα κάνουμε ένα reload από προηγούμενο save. Πάω περίπου 2 ώρες πίσω, όταν είχε ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα. Ξαναφτάνω πάλι εκεί, ξανά το ίδιο. Λέω, εντάξει, δεν γίνεται. Δηλαδή, το παράτησα, δεν το συνέχισα μετά από εκεί πέρα. Είπα, δεν πάω να ξαναπαίξω άλλες 2 ώρες για να ξαναγίνει πάλι αυτό. Καληνύχτα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο να παίζουμε το χειρότερο παιχνίδι της χρονιάς. Είχε απαράδεκτο σενάριο, απαράδεκτους χαρακτήρες, η μάχη ήταν απέσια, ο χειρισμός ήταν ό,τι χειρότερο. Σε φάση περπατάς, πας να στρίψεις από μια σκάλα, κολλάεις πάνω στον τοίχο και πρέπει να το απομακρύνεις για να ξεκολλήσει. Πας να ανέβεις στη σκάλα, κολλάεις στα σκαλιά και πρέπει να κάνεις λίγο πίσω, λίγο μπροστά για να ξεκολλήσεις τα σκαλιά. Μετά πέφτει μέσα στη σκάλα. Πέφτεις μέσα στο σανσέρ, κολλάει στον τοίχο. Reload πάλι 2 ώρες πίσω. Μία ώρα πίσω, τέλος πάντων. Κολλάει συνέχεια στους τοίχους, όλη την ώρα. Σε κάθε βήμα σου κολλάει σε έναν τοίχο, κολλάει στον εχθρό, κολλάει στο πάτωμα. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό το πράγμα. Δεν έχω ξαναδεί παιχνίδι σημερινό να μην μπορώ να ανέβω τη σκάλα επειδή κολλάω στον τοίχο και να πρέπει να κάνω πίσω. Επίσης έχει άλλες ωραίες ιδέες. Έχει σημεία που είναι 2 διαστάσεων, σαν side-scroller, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να χειρίζεσαι το χαρακτήρα. Σαν να χειρίζεσαι σε 3 διαστάσεις. Οπότε, όταν ένας εχθρός έρχεται μπροστά, σημαδεύεις δεξιά και ρίχνεις. Για να σημαδέψεις από την άλλη κατεύθυνση, πρέπει να κάνεις πλήρη περιστροφή. Παρόλο που δεν έχει νόημα, γιατί δεν υπάρχει σε εκείνο το σημείο βάθος, ας πούμε. Οπότε, απλώς χάνεις μια περιστροφή χωρίς λόγο. Μετά υπάρχει διακόπτης που είναι πίσω. Οπότε, εκεί που πας σε 2 διαστάσεις, πρέπει να γυρίσεις από την άλλη να το πατήσεις και ούτε πετυχαίνει το κουμπί, το πατάς μισή ώρα για να γίνει. Και τέλος πάντων, όλο το παιχνίδι λειτουργεί έτσι.
Και πόνεσε πραγματικά αυτό το πράγμα. Ήταν εντυπωσιακά κακό. Εγώ είμαι της άποψης ότι το μισό παιχνίδι είναι AI, οι διάλογοι είναι AI. Οι χαρακτήρες, οι διάλογοι όλοι είναι AI, οι φάτσες τους είναι AI, η μουσική παίζει να είναι AI, οι ερμηνείες παίζει να είναι AI, δηλαδή. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι? Ότι είχαμε ελπίδες για καλό flashback. Έστω για 6 στα 10, παιδί μου, για ένα μέτριο παιχνίδι, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Έστω. Αλλά αυτό το πράγμα όχι, ήταν σαν να το έχουν φτιάξει άνθρωποι οι οποίοι από το flashback το πρώτο που είχε βγει το 90, δεν ξέρω πότε είχε βγει, μέχρι σήμερα δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ παιχνίδια. Δεν ξέρουν πώς έχει προχωρήσει, ας πούμε, η βιομηχανία, πώς έχουν αλλάξει κάποια στάνταρ, πώς πλέον κάποια πράγματα είναι επαρχιωμένα και νομίζουν ότι είναι έτσι τα παιχνίδια και λένε μια χαρά. Εξελιγμένο θα φανεί αυτό κιόλας, λένε. Δυστυχώς. Θυμίζει αυτό που είπες μόλις, Shenmue 3. Δηλαδή, όποιος έχει παίξει Shenmue 3 ξέρει ότι. Έτσι ήταν. Ναι. Απλώς δεν έχει ήταν καλύτερο. Εντάξει, ήταν καλύτερο. Δηλαδή, τουλάχιστον λειτουργούσε, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, ήταν λειτουργικό. Περπατούσε και περπατούσε όντως. Δεν κόλλαγε στο πάτωμα, ας πούμε. στο flashback κόλλαγε και βελεκτικά στο πάτωμα. Συνεχώς. Δηλαδή, κόλλαγε στο πάτωμα και έπρεπε να το τραβήξει και γύρω να κάνει κύκλους για να ξεκολλήσει και να φύγει από εκεί που ήσουν χωρίς να έχει κάτι, ας πούμε, στο πάτωμα κάτω. Ήταν επίσης. Ο πρωταγωνιστής μίλαγε όλη την ώρα. Και λέει κάτι πράγμα στο στυλ. Αποστολή που το ρεύμα και πρέπει να το ξαναεπαναφέρει. Το είχα κάνει πριν από 5 ώρες αυτό φάση, ξέρω εγώ, πολύ λόγο. Δηλαδή, πολλές αποστολές πριν και έλεγε μόνος του. Α, πρέπει να επαναφέρω το ρεύμα. Ηρέμησε, φιλαράκι, ξέρεις. Δεν είναι καταπληκτικό. Να πούμε ότι είναι το δεύτερο παιχνίδι που βάζεις φέτος, 2 στα 10. Ναι, δεν έχουμε κάθε χρονιά τέτοια φέτος. Το χειρότερο στο Metacritic αυτή τη στιγμή, μαζί με το άλλο παιχνίδι που έβαλα 2 στα 10. Το οποίο λέγεται είναι... Grey Hill Incident, το άλλο, αυτό με τους εξωγήινους, ναι. Grey Hill. Τουλάχιστον εκείνο, παιδί μου, ήταν ένα άκυρο παιχνίδι από άκυρους developers. Τώρα έχεις έναν άνθρωπο που έχει φτιάξει ένα ιστορικό παιχνίδι σαν το flashback και έρχεται να σου κάνει τη συνέχεια. Microids από πίσω. Και τη Microids και κάνουν αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω. Ίσως έπρεπε κάτω από 2. Τέλεια. Δεν ξέρω. Μια χαρά. Λοιπόν, Στάθη, τι έχεις να πεις για το επόμενο? Λοιπόν, το επόμενο... Δεν θα ξεκινήσω από το... Έπαιξα βασικά όλο αυτό τον καιρό που λείπαμε, τερμάτισα αρκετά παιχνίδια. Τώρα τη βδομάδα που μας πέρασε τερμάτισα και είδα όλα τα τέλη του Phantom Liberty. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από ένα αρκετά πρόσφατο παιχνίδι που είναι το Super Mario RPG. Το οποίο επίσης τερμάτισα και είδα και τα post-credit bosses που έχει κτλ. Ιστορία μου ποια είναι τώρα με το Super Mario RPG? Εγώ αρχικά, επειδή όταν το Super Mario RPG βγήκε το 96, ήμουνα μείον 4 χρονών. Δεν είχα την ευκαιρία να το παίξω δυστυχώς στο λανσάρισμά του. Το έπαιξα ωστόσο το 2013, πρώτη φορά, το Super Mario RPG και θυμάμαι μάλιστα να μου αρέσει και πάρα πολύ. Γιατί τότε είχα πάθει μια ψύχωση με την Square Enix και γενικότερα τα RPG, Final Fantasy. Είχα πιάσει, έπαιζα τότε από το 1, το 2, το 3, το 4, όλα με τη σειρά. Εν τέλει είχα παίξει το Super Mario RPG και δεν θυμάμαι πολλά, θυμάμαι όμως να μου αρέσει πάρα πολύ. Fast forward 10 χρόνια αργότερα, στο 2023, η Nintendo στο καλοκαιρινό της Direct ανακοινώνει το remake του Super Mario RPG, φαντάζει όνειρο, και fast forward ακόμα περισσότερο στο Νοέμβριο, όπου και κυκλοφορεί. Το remake δεν το φτιάχνει Square Enix, αλλά το φτιάχνει η Arte Piazza, μια μικρότερη εταιρεία που έχει αναλάβει, έχει βοηθήσει πιο παλιά τη Square Enix με κάτι δουλειές, έχει κάνει π.χ. το... Port του Dragon Quest Port. Το Dragon Quest 11 έχει δύο modes. Έχει το κανονικό και έχει το pixelated. Μπορείς να παίξεις όλο το παιχνίδι ως παλιό Final Fantasy, ας πούμε, οπτικά. Είχε φτιάξει όλο αυτό το παιχνίδι που ήταν σε 16-bit, πόσο ήταν. Όπως και να έχει, κυκλοφόρησε το Super Mario RPG και αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι το θυμόμουν καλύτερο από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα και από ό,τι είναι. Γιατί το Super Mario RPG βασίζεται πάνω απ' όλα στο χιούμορ του. Δηλαδή είναι ένα RPG που δεν έχει βάθος στους χαρακτήρες του, δεν έχει γενικότερο βάθος, είναι ένα τέλειο entry point για όσους θέλουν να δουν κάτι πολύ βασικό όσο αφορά τα RPG και όσους θέλουν να παίξουν κάτι που κατ' εμέ θυμίζει cartoon, σαν είναι ένα Σάββατο πρωινό. Δηλαδή έπαιζε στο Star 9 η ώρα το πρωί, κάτι τέτοιο. Η ιστορία, okay, γιατί πρέπει να υπάρχει και ιστορία στα RPG, αφορά... ένας ντοσμύθι, ένα σπαθί και καλά που πέφτει από τα ουράνια και ουσιαστικά έχει κάποια άστρα τα οποία δεν σκορπούνται, υπάρχουν 7 άστρα συνολικά και ο Μάριο πρέπει να πάει να τα μαζέψει όλα
Στη συνέχεια θα γνωρίσει κάποιους χαρακτήρες, ο Κέιντ, ο Μάλο, ένα σαν σύννεφο που πρέπει να ανακαλύψει ποια είναι η πραγματική του οικογένεια, αλλά και τον χαρακτήρα ο οποίος απέκτησε τρελή φήμη από το παιχνίδι και κανένας δεν το περίμενε τότε, ο οποίος είναι ο Τζίνο. Ο οποίος ο Τζίνο τι είναι, ουσιαστικά είναι ένα copycat του Πινόκιο. Είναι μια ψυχή που έρχεται από το διάστημα, ας πούμε έτσι, και μπαίνει μέσα σε μια κουκλίτσα σε ένα σπίτι όπου επισκέπτεται ο Μάριο. Και εν τέλει μετά ο Τζίνο πρέπει να μπαίνει στο πάρτι του Μάριο και τον βοηθάει. Για πάρα πολλά χρόνια ακούγαμε συνέχεια Τζίνο for Smash, δηλαδή να μπει ο Τζίνο χαρακτήρας στο Smash. Και έλεγα ρε φίλε, γιατί δεν το πολυθυμόμουν, ότι ο Τζίνο πρέπει να είναι σπουδαίος χαρακτήρας. Να έρχεται δηλαδή και να κάνει κάτι το εξωπραγματικό, γιατί δεν είναι ένας παραδοσιακός χαρακτήρας. Δηλαδή έχει το χέρι του, μπορεί να βγάζει από το χέρι του beams ή οτιδήποτε άλλο. Θυμίζει πιο πολύ Mega ή κάτι σαν Mega Man παρά έναν από τους παραδοσιακούς χαρακτήρες που έχει στο πάρτι. Αλλά ρε παιδιά, το όλο σκηνικό και το όλο character development του Τζίνο τελειώνει εκεί. Δηλαδή, μία που το γνωρίζεις και μία που στο τέλος του παιχνιδιού συμβαίνει ό,τι συμβαίνει τέλος πάντων και έχει εκεί πέρα ένα ψεύτο character development. Δεν υπάρχει. Γενικά όσοι ψάχνετε, ξέρω ότι ακούγεται παράλογο σε Super Mario RPG παιχνίδι να έχει ανάπτυξη χαρακτήρων, αλλά το έχουμε δει. Το έχουμε δει στο Bowser's Inside Story, που είναι για μένα ένα σχεδόν αριστούργημα παιχνιδιού, που είναι επίσης turn-based και βασίζεται σε timed events και timed inputs. Το είχαμε δει και γιατί να μην το δούμε και τώρα. Το καλύτερο πράγμα που συμβαίνει εδώ και μου έκανε αρκετά εντύπωση, δεν το θυμόμουν από τότε, αφορά τον Bowser και πώς ο Bowser, εντάξει το έχουν δείξει και στο trailer, μπαίνει στο party του Mario και δημιουργείται αυτό το uneasy alliance που δεν το περιμένεις και πώς πολλές φορές συναντά διαφορετικά minions του που ήταν παλιά στο δικό του army και πώς τα συμπεριφέρεται. Δηλαδή υπάρχει μια ανάπτυξη στον Bowser και μια καλοσύνη που δεν περιμένεις τώρα από έναν κακό ο οποίος είναι ουσιαστικά evil incarnate. Δηλαδή είναι διαβολικός, είναι ο κακός, ultimate κακός, δεν υπάρχει character development. Ωστόσο, στο Super Mario RPG το βλέπεις αυτό και με έκανε αρκετά εντύπωση. Τώρα, αν πάμε λίγο στη μάχη του, η οποία μάχη είναι turn-based, όπως τα έχετε δει και από το trailer. Το οποίο trailer έπαιξα εγώ, δεν παίζει καν να παίξει. Μισό να το βάλω να παίζει κιόλας. Και εκτός ότι είναι turn-based, ουσιαστικά αυτό που είχε φέρει τότε το Super Mario RPG είναι ότι πριν την κάθε επίθεση, αν πατήσεις το A ή αν πατήσεις οποιοδήποτε πλήκτρο, ουσιαστικά κόβει περισσότερη ζημιά. Η αλλαγή που έρχεται εδώ στο remake και το κάνει κατά με πολύ πιο εύκολο ενώ δεν έπρεπε, είναι ότι πλέον τα timed inputs προκαλούν ένα AOE effect και μεταφέρεται ζημιά και στους άλλους αντιπάλους, όπως είδατε μόλις εδώ. Επομένως όλο αυτό το σύστημα μάχης περιστρέφεται γύρω από αυτό. Υπάρχουν διαφορετικά όπλα που μπορείτε να αγοράσετε από shops, τα οποία shops βρίσκεται στις πολύ ωραίες, αν και κατ' εμέ αρκετά ίδιες πόλεις που έχει το παιχνίδι. Γιατί από πολλά RPG, προσωπικά θέλω τα RPG μου να έχουν πόλεις και να μην είναι απλώς πας από τη μία περιοχή στην άλλη. Εδώ πέρα υπάρχουν πόλεις, μπορείς να αγοράσεις αντικείμενα, μπορείς να αγοράσεις κάποια accessories. Ο κάθε χαρακτήρας, αν θυμάμαι καλά, έχει 3 accessories, τα οποία αναβαθμίζουν τα stats. Και κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όντως το αισθάνεσαι. Και δυστυχώς, αν ξέρεις πώς να χτίσεις τον κάθε χαρακτήρα, το παιχνίδι γίνεται υπερβολικά εύκολο. Του στυλ να πολεμάς ένα boss και να βγαίνει σε 6 hits και εσύ να έχεις χάσει 2 HP. Καλά, δεν μιλάω τώρα για τα βασικά τα mobs που βρίσκεις, τα οποία φεύγουν σχεδόν μονόχυτα. Θεωρώ λίγο το balance, όλες οι προσθήκες που έχουν κάνει και έχουν πάρει λίγο από το αρχικό όραμα, το οποίο ήταν αρκετά πιο δύσκολο. Επίσης, αυτό που διαφοροποιεί το Mario RPG από τα υπόλοιπα RPG και είναι και λογικό είναι ότι ο Mario έχει το άλμα. Δηλαδή ο Μάριο μπορεί να... και είναι πιο πολύ... είναι αρκετά puzzle-based παιχνίδι, αν και έχει light puzzles. Και μπορείς με το Μάριο π.χ. να κάνεις ένα άλμα σε μια πλατφόρμα, να πηδήξεις στην πλατφόρμα που είσαι που νομίζω ότι δεν έχει τίποτα και να ανακαλύψεις ότι υπάρχουν κρυφοί θησαυροί. Έχει δηλαδή διαφορετικά τέτοια έτσι καλούδια στο παιχνίδι. Που να βοηθάνε... κάνω μια ερώτηση σε αυτό το σημείο. Πώς, ναι, πώς συγκρίνεται με το Sparks of Hope και το 1 το ίδιο? Το Sparks of Hope, καμιά σχέση. Γιατί αυτά είναι πιο πολύ strategy, αυτό είναι καθαρό emo turn-based. Δεν είναι ότι τοποθετείς τους χαρακτήρες σου σε κάποιο grid, υπάρχει πολυπλοκότητα, οι μάχες ξεκινάνε κανονικά. Εσύ έχεις το βασικό attack
που για μένα αυτό είναι άθλιο. Το βασικό attack είναι πολλές φορές πιο δυνατό, ακόμα και από την πιο δυνατή skill, ικανότητα, επίθεση που έχει ο χαρακτήρας. Επομένως, όλο αυτό δεν βγάζει νόημα. Κάτι νέο που βλέπουμε τώρα και στο βίντεο είναι ότι υπάρχουν τα triple moves. Δηλαδή υπάρχει κάτω αριστερά μια μπάρα η οποία όσο ουσιαστικά εσύ κάνεις chain τις επιθέσεις, τις timed επιθέσεις, δηλαδή κάνεις το ένα χτύπημα σε σωστό χρονικό περιθώριο μετά το άλλο, μπορούν οι τρεις χαρακτήρες να κάνουν μια ultimate επίθεση που συνήθως αφορά ή να κάνουν ζημιά σε πολλούς εχθρούς ή ακόμα περισσότερη ζημιά σε έναν εχθρό. Αν έχεις την beach στο party αλλάζει και κάνεις heal τους χαρακτήρες, έχει ένα βάθος εκεί. Κατά τα άλλα, ναι, το level design και η μουσική, επειδή η μουσική είναι από τη Γιώκο Σιμουμούρα, που για μένα είναι από τους σημαντικότερους συνθέτες που υπάρχουν τώρα στη βιομηχανία. Να θυμίσουμε Kingdom Hearts, Street Fighter 2, τα Mario, τα RPG των DS έκανε πάρα πολλά, το Super Mario RPG εννοείται. Επιστρέφει εδώ με νέα arrangements, φανταστικό soundtrack, αλλά είναι κυριολεκτικά ό,τι πιο προβλέψιμο μπορείτε να φανταστείτε σε RPG. Μην μπείτε δηλαδή με ιδιαίτερες βλέψεις. Μπείτε απλά ότι θα παίξω ένα RPG στον κόσμο του Mario με πολύ βασικά συστήματα, με κάποια ωραία mini games που είναι δυστυχώς προϊόντα της εποχής τους, δηλαδή είναι και σπαστικά στο χειρισμό τους. Η αλλαγή σοβαρή που έχει γίνει εδώ είναι ότι ο χειρισμός του Mario είναι πολύ καλύτερος, ειδικά γιατί έχει πολλούς κρυφούς θησαυρούς που δεν φαίνονται και έπρεπε να κάνεις κάποιο πολύ απαιτητικό platforming και στο παλιό και στο τωρινό. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο. Υπάρχει ένα normal mode, υπάρχει και ένα breezy mode που είναι γελίο. Θα ήθελα και ένα hard mode που δεν βλέπω εδώ. Και αυτά όσο αφορά τώρα τις προσθήκες και τις αλλαγές και γενικότερα την εμπειρία μου με το Super Mario RPG. Δεν είναι κάτι δηλαδή που θα το πρότεινα ή θα το τοποθετούσα στο path των RPGs όπως έκαναν πάρα πολύ τότε ή βλέπω πάρα πολλές λίστες που το έχουν ψηλά. Για μένα είναι ένα παραδοσιακό RPG, κάνει τα απολύτως απαραίτητα. Έχει κάποιες ωραίες ιδέες στο level design και μέχρι εκεί. Δεν ξέρω αν θέλετε τώρα κι εσείς να ρωτήσετε κάτι που μου διέφυγε, ξέχασα εγώ. Πολύ ωραία. Όχι, εγώ θα πω ότι είναι αρκετά όμορφο και αρκετά βελτιωμένο τεχνικά σε σχέση με το. Όχι αρκετά. Άπειρα βελτιωμένο σε σχέση με το παλιό, έτσι. Αλλά αναμενόμενο, αυτό είπαμε. Αν και ακούγεται ακραίο, παρότι το art style ήταν από τα πρώτα πράγματα που με έκανε εντύπωση όταν το είδα στο Switch μου να τρέχει, γιατί ακόμα και εσείς τώρα που το βλέπετε στο trailer, φαίνεται ναι μεν όμορφο. Στο Switch είναι ακόμα πιο όμορφο, αλλά προτιμώ το αρχικό στυλ. Γενικά θα προτιμούσα ένα remake στυλ HD 2D όπως έχουν κάνει τα Octopath Traveler π.χ. Να το θέσω έτσι. Θεωρώ θα τέριαζε περισσότερο σαν ιδέα του remake, αλλά θεωρώ ότι το Super Mario. Αντί να είναι 3D και χαρακτήρες λες, ναι. Μπράβο, ναι. Αλλά θεωρώ εν τέλει ότι το Super Mario RPG είναι ένα από τα παιχνίδια που αν είχε διαφοροποιηθεί περισσότερο από τον αρχικό τίτλο, θα ήταν πιο ψηλά στη λίστα μου για τα καλύτερα φετινά παιχνίδια. Και όχι μόνο γιατί το να πάρεις ένα παιχνίδι που βλέπεις ότι χωρά να κάνεις πάρα πολλές βελτιώσεις και μου κάνεις κάποιες απαραίτητες βελτιώσεις και μου δίνεις 2-3 καλούδια και πας μέχρι εκεί, για μένα δεν. Δηλαδή ήθελα να διαφοροποιηθεί ακόμα περισσότερο. Α, επίσης ένα τελευταίο παράπονο και πρέπει να το πω γιατί ήταν από τα μεγάλα μου παράπονα, είναι ότι εκτός από τη μουσική που παίζει δεν υπάρχουν ιδιαίτερα sound effects. Υπάρχουν τα sound effects της μάχης και μέχρι εκεί, δηλαδή θα δείτε χαρακτήρες να με το text box από πάνω κανονικά και δεν υπάρχει ούτε τίποτα, δεν υπάρχει ήχος. Δεν υπάρχει αυτό το chibi sound που εγώ γουστάρω πάρα πολύ στα RPGs ή το αυτό που ακούγεται σαν να γράφει κάποιος. Λείπουν όλα αυτά, sound effects τα πολύ απαραίτητα, τα οποία παρεμπιπτόντως ok ήταν και στο πρώτο παιχνίδι έτσι, αλλά δώσε μου κάτι παραπάνω και εδώ. Αυτά. Ακούγεται κάπως πρόχειρο όλο αυτό η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Πάντως να πω από άποψη bugs και τέτοια τίποτα, έτσι, είναι ultra clean και πάρα πολύ polished. Nintendo. Οπότε εγώ θα το πρότεινα σε ένα price drop στυλ 30 ευρώ, 25 εκεί. Και είναι, όπως προείπα, πολύ καλό entry point. Για όσους φοβούνται να βυθιστούν σε κάτι πιο deep, έτσι. Μας έχουν μείνει τρία παιχνιδάκια, θα τα πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ναι, τώρα, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε το ένα να το πιάσουμε λίγο πιο σοβαρά. Ναι, αλλά εννοείται. Για το τελευταίο έτσι κι αλλιώς είναι περισσότερο σαν shout-out, οπότε πάμε κατευθείαν να μιλήσουμε για μια από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες της χρονιάς και
μια διανόητη έκπληξη για μένα που είναι το Phantom Liberty. Το Robocop. Παραδόξη το Robocop, παρένθεση, στον κόσμο έχει τρελή πέραση, έτσι. Ισχύει, ισχύει. Και παίζει όντως στο μεγαλό. Για παίζει για Phantom. Ωραία. Έπαιξα τώρα την τελευταία εβδομάδα Phantom Liberty. Να πω ότι όπως είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπές, είχα κάποια σκέψη του στυλ να το ξεκινήσω από αρχή τώρα το Cyberpunk και να το πάω όλο το παιχνίδι την αρχή, αλλά επειδή έχω και άλλα παιχνίδια που θέλω να παίξω στην πορεία και λέω τώρα, έβλεπα, είχα τερματίσει τις 65 ώρες και λέω τώρα άλλες 65 δεν, ξεκίνησα κατευθείαν το Phantom Liberty, αφού πρώτα έκατσα, έψαξα, ξέρεις, οδηγούς να δω ποιο είναι ιδανικό build βάσει αυτό που ήθελα να κάνω. Εν τέλει πλέον το όλο reboot που έγινε με, με τη version D2, οι αλλαγές είναι, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να τις καλύψουμε όλες για κανένα λόγο. Είναι πάρα πολλές. Αλλά η κύρια φορά ότι πλέον το armor, δηλαδή πόσο καλά αμυντικά είναι ο χαρακτήρας, δεν είναι στο ρουχισμό, αλλά είναι πλέον στο cyberware που έχεις. Και πλέον το cyberware έχει, το έχουν φτιάξει από την αρχή εντελώς. Είναι και πολύ... τα skills διαφορετικά όλα. Τα skills είναι όλα διαφορετικά. Και πλέον τα skills είναι όντως skills. Δεν έχει δηλαδή. Γιατί το πρώτο παιχνίδι, αρχική έκδοση του παιχνιδιού, έχει κυρίως passive skills. Εδώ έχει και πολλά active skills. Τα οποία έρχονται να κουμπώσουν και με το νέο Relic Tree που έχει. Γιατί ουσιαστικά το Relic Tree σου δίνει νέες ικανότητες όπως τα Mantis Blades αν έχεις. Μπορείς να κρατήσεις πατημένο το R2 σε PS5, όπου και έπαιξα το παιχνίδι σε performance mode. Και να κάνεις ένα τεράστιο άλμα ή έχεις κάποια άλλα, όπως είναι να έχεις τους εχθρούς, αναδιαστήματα, κάποια σημεία τα οποία αν τα χτυπήσεις να δημιουργούν ένα AOE ηλεκτρισμού, έχει κάποιες τέτοιες ωραίες ικανότητες τις οποίες μπορείς να αποκτήσεις. Το level cap δεν ξέρω πότε αυξήθηκε, γιατί εγώ το έχω αφήσει στα 50 level, πλέον είναι στα 60. Επίσης μια άλλη πολύ σημαντική αλλαγή είναι ότι υπάρχει πλέον dash εν αέριο, που ειδικά αν παίζεις κάτι σε πιο ninja στυλ, να το θέσω έτσι, βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ εν τέλει το build που αποφάσισα να πάω είναι Katana. Κι εγώ το ίδιο. Katana, έχτισα full στο Edge Runner build, Edge Runner skill tree. Βασικά λέγεται κάπως αλλιώς, αλλά δεν θυμάμαι. Όπου σου δίνει πάρα πολλές ικανότητες, όπως finishing moves που δεν υπήρχαν. Μπορείς να τσαρτζάρεις την Katana και να σου κάνει 2-3 swipes πιο γρήγορα. Και εν τέλει το όλο σύστημα δουλεύει αψεγάδιαστα. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά εγώ, για να πω την αλήθεια, στο αρχικό Cyberpunk είχα παίξει κλασικά με πιστολάκι, με shotgun και sniper. Νομίζω αυτά ήταν οι τρεις μου επιλογές. Πλέον έχω βάλει Katana, έχω βάλει και ένα άλλο smart pistol, το οποίο χτυπάει τους εχθρούς μέσα από τείχους. Η εναλλαγή των όπλων είναι full γρήγορη, δεν έχεις ποτέ πρόβλημα με άμμο. Επομένως, το πόσο άμεσο είναι πλέον το σύστημα μάχης με όλες τις αλλαγές, το hit feedback νομίζω έχει βελτιωθεί και αυτό, παρότι δεν θυμάμαι αν το είπαν. Νομίζω είναι από τα κορυφαία συστήματα μάχης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε first person. Αν σκεφτούμε κιόλας τα πόσα διαφορετικά builds μπορείς να κάνεις. Και μπορείς να χτίσεις, ξέρω εγώ, build να πετάς μόνο μαχαιράκια, κυριολεκτικά, μόνο μαχαιράκια. Εγώ έχω χτίσει τώρα το build, όπως είπαμε, την Katana, και έχω κουμπώσει και το Sandevistan, το οποίο είναι, και όσοι έχουν δει και το Edge Runner, το perk το οποίο σου επιτρέπει πατώντας L1 και R1 να σταματήσει ο χρόνος εντελώς και να... ουσιαστικά να σταματήσει ο χρόνος όχι για σένα, για τους αντιπάλους. Επομένως, εσύ μπορείς να πας εκεί, να πάρεις 3 kill και βάσει όσα περισσότερα kill έχεις, μειώνεται και το cooldown. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο, αν κάνεις καλό build στο cyberware, μπορείς να έχεις απεριόριστο χρόνο στο οποίο είναι έχει σταματήσει ο χρόνος, τέλος πάντων. Αλλά όπως και να έχει, αυτά για το combat system. Θέλω να μιλήσω περισσότερο για το Phantom Liberty αυτό καθ' αυτό. Ουσιαστικά η ιστορία ξεκινάει όταν λαμβάνεις εσύ ένα τηλεφώνημα από τη Songbird, που είναι μία εκ των δύο βασικών χαρακτήρων του Phantom Liberty. Ο άλλος είναι ο Reed, τον υποδύεται ο Idris Elba, η οποία Songbird σου υπόσχεται ότι, ξέρεις τι, έχω έναν τρόπο να αφαιρέσουμε αυτό το τσιπάκι που έχει στο κεφάλι σου, το οποίο τσιπάκι, όπως ξέρουμε από τις πρώτες ώρες του Cyberpunk, σε σκοτώνει αργά-αργά, έχει ταυτόχρονα τον Johnny Silverhand μέσα στο κεφάλι σου, μπορείς να το δεις μόνο εσύ. Επομένως, βάσει αυτής της υπόσχεσης ξεκινάει το Phantom Liberty με ένα πραγματικά set piece και μια αλλαγή ατμόσφαιρας που ήταν πολύ ξαφνική για μένα και μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν το περίμενα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είχαμε δει κάτι αντάξιο στο βασικό παιχνίδι όσο αφορά τα set piece. Ξεκινάει δηλαδή πολύ εντυπωσιακά και συνεχίζει
να ρολάρει ως κάτι πιο linear για αρκετές ώρες. Κάτι που εμένα μ' άρεσε, δηλαδή οι devs ξέραν ακριβώς πώς θέλαν να σου δώσουν τις πρώτες ώρες του Phantom Liberty. Και εν τέλει, μέχρι και το τέλος, εξελίσσεται ως μία από τις καλύτερες ιστορίες που έχουμε βιώσει στο μέσο, κατά μένα. Είναι μια ιστορία που θα σε κάνει να γελάσεις, που θα σε κάνει να κλάψεις, που θα σε κάνει να σκεφτείς, θα σε κάνει να αμφισβητήσεις το ποιος είναι ο ρόλος του V στον κόσμο αυτό. Δηλαδή, ποιον μπορώ πραγματικά να εμπιστευτώ. Είναι ο Reed ένας πραγματικός φίλος που μπορώ να εμπιστευτώ σε αυτόν τον κόσμο? Είναι η Songbird, λέει η Songbird την αλήθεια? Δηλαδή, σε βάζει σε συνεχόμενες σκέψεις. Και αυτό που διαφέρει επίσης πάρα πολύ στο Phantom Liberty είναι το πώς έχουν χτίσει την Dogtown, που ουσιαστικά η Dogtown είναι πλέον, έχει ενταχθεί στην Night City, αλλά έχει δικές της πύλες. Κάθε φορά που θες να βγεις, πρέπει να περνάς από αυτές, υπάρχει ένα μικρό check. Και απευθείας εγώ, όταν μπαίνω Dogtown, νιώθω κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, νιώθω σε όλο το παιχνίδι ότι υπάρχει αυτή η spy thriller δομή που θέλανε να περάσουν οι ίδιοι. Το νιώθεις δηλαδή παντού. Όπως και το νιώθεις στις αποστολές, που το mission design από οποιαδήποτε αποστολή, δευτερεύουσα, δεν έχει κάτι δευτερεύουσες μαλακιούλες που έχουμε δει σε άλλα games. Final Fantasy 16 πήγαινε, σκότωσε αυτό το πρόβατο γύρνα. Δεν έχει τέτοια. Το κάθε gig άνετα όμως θα μπορούσε να ήταν μέρος του main campaign. Είναι όλα στην ύψιστη ποιότητα που θα μπορούσαν να είναι πραγματικά. Και σε στέλνει το Phantom Liberty σε κάτι αποστολές που λες, κάθε σκέφτησε ρε πούστη μου, πώς το καταφέραν αυτό τώρα? Δεν έχω δει κάτι αντάξει, ούτε στο Cyberpunk στο ίδιο δεν υπήρχε κάτι τόσο καλό. Εν τέλει, επίσης πολύ σημαντικό, όλες οι επιλογές έχουν αντίκτυπο, όλες. Αυτό το Cyberpunk δεν το έκανε. Γιατί μην ξεχνιόμαστε, δεν το έκανε. Είχε πάρα πολλές επιλογές που στο τέλος είχες, βασικά πάρα πολλές αποστολές που στο τέλος είχες 2-3 επιλογές και ό,τι και να διάλεγες είχε πάνω κάτω το ίδιο outcome. Εδώ πέρα, ό,τι επιλογή να κάνεις, ακόμα και στα gigs που έχουν χτίσει, που είναι ουσιαστικά οι δευτερεύουσες αποστολές, μπορεί 10 ώρες μετά να σε πάρει τηλέφωνο ο χαρακτήρας, να επικοινωνήσει μαζί σου, να σου πει τι ακριβώς συνέβη και πού κατέληξε λόγω των δικών σου επιλογών. Που για μένα αυτό ήταν κάτι σοκαριστικό. Δεν το περίμενα καθόλου. Το επίπεδο της γραφής είναι, έχει ξεφύγει. Παιδιά, έχει ξεφύγει. Δεν μιλάμε τώρα από το V ή Dean V, από τον Johnny Silverhand που το είχα πει και πιο παλιά ότι δεν μ' είχε αρέσει εμένα προσωπικά. Η ιστορία του ήταν ωραία, αλλά το πώς τον είχαν γράψει δεν θεωρώ ότι ήταν ωραίο. Πλέον στο Phantom Liberty μπορεί να είναι και ο standout χαρακτήρας, παρότι δεν έχει ιδιαίτερο ρόλο στην όλη ιστορία. Ο Idris Elba ως Reed είναι ικανοποιητικός. Δεν θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ερμηνεία του Phantom Liberty. Αυτή πηγαίνει στην άλλη χαρακτήρα που είναι μια εκ των δύο βασικών χαρακτήρων. Όπως είπα, ο Reed είναι ο ένας, η Songbird είναι η δεύτερη. Η οποία η Songbird, για όσους δεν ξέρουν, είναι μια πολύ ικανή Netrunner, η οποία υποσχέθηκε στο βίο και να το αφαιρέσει το Relic και να τον κρατήσει στη ζωή. Και συνεργάζονται όλοι αυτοί μαζί για να βρουν μια κοινή λύση για το μέλλον του V και όχι μόνο για το μέλλον της Dogtown. Θέλω τώρα να σπολάρω φουλ, να ξέρεις. Θέλω να σπολάρω, δεν μπορώ. Είναι τόσο καλό το τι γίνεται. Έχει μια επιλογή που ξέρεις ότι είναι επιλογή. Δηλαδή, στο λέει ή το ένα ή το άλλο. Και μετά το Phantom Liberty για κανένα πεντάωρο χωρίζεται σε δύο διαφορετικά μονοπάτια. Καμία σχέση το ένα με το άλλο, έτσι. Το ένα μονοπάτι οδηγεί σε δύο endings. Το άλλο μονοπάτι οδηγεί επίσης σε δύο endings. Τα οποία είναι όλα τώρα, αριστουργηματικά. Μου είχε λείψει σαν επιλογή στο Witcher 3, Μες γιατί το είχε στο Witcher 2, που το συζητάγαμε και αυτά και με τον Βασίλη το ξαναλέγαμε. Το Witcher το 2, το τρίτο του κεφάλαιο, ανάλογα με το τι επιλογή θα κάνει στο τέλος του δεύτερου, ξέρω εγώ, αλλάζει εντελώς. Είναι ή το ένα ή το άλλο. Και είναι τελείως διαφορετικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί να ξαναπαίξει το παιχνίδι και να δει τελείως διαφορετικό πράγμα. Οπότε μου είχε λείψει στο Witcher το 3 αυτό το πράγμα που δεν είχε τόσο ραγδαία αλλαγή, ξέρει το που πα και τι κάνει, α πούμε. Και μου αρέσει που το ακούω τώρα ότι έχει τέτοιο πράγμα. Έχει τέτοιο πράγμα και είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, διαφορετικά σε αντιμετωπίζει οποιοδήποτε χαρακτήρας βάσει το ποιο path πάρεις. Διαφορετικά αντιμετωπίζεσαι από την Night City. Διαφορετικά σε αντιμετωπίζει η Night City. Και οι αποστολές είναι εντελώς διαφορετικές. Το που καταλέγει είναι διαφορετικό. Και βάσει το κάθε μονοπάτι
έχει μία επιλογή, δηλαδή στο ένα μονοπάτι κάνεις μία, στο άλλο άλλη μία, που σε οδηγεί και σου ξεκλειδώνει το πραγματικό τέλος. Για μένα ναι, είναι το πραγματικό τέλος του Cyberpunk, που κολλάει στο βασικό παιχνίδι, έτσι. Επομένως, Phantom Liberty πρέπει να το αγοράσετε όπως και διπότε, για παρότι είναι DLC, θεωρώ ότι άνετα θα μπορούσε να μπει στην εξάδα για καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς. Για μένα μέχρι στιγμής θέλω να το αφήσω να κάτσει λίγο παραπάνω, να σκεφτώ περισσότερα γι' αυτό για να καταλήξω, αλλά θεωρώ ότι είναι μέσα στα αριστουργήματα, τέλος πάντων στα πολύ καλά φετινά παιχνίδια που είδαμε, και πιστεύω ότι είναι από τα πολύ λίγα παιχνίδια, ίσως με το Tears of the Kingdom και το Alan Wake 2, που θα μου μείνουν για χρόνια. Θα θυμάμαι δηλαδή στιγμές μεταξύ των χαρακτήρων, το τι συνέβη ακριβώς για πολλά χρόνια, ενώ βλέπουμε άλλα παιχνίδια να σου παρουσιάζουν ένα υποτυπώδη σενάριο που κυριολεκτικά να το ξεχνάς την επόμενη μέρα, κυριολεκτικά όμως. Το Phantom Liberty γράφει ιστορία, θεωρώ ότι είναι υποδειγματικό DLC και οριακά επαναπροσδιορίζει κατά με τι σημαίνει DLC. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα κοστίζει 30 ευρώ κλέψιμο. Κλέψιμο κυριολεκτικά, γιατί είναι από ό,τι μου πήρε 32 ώρες κάπου εκεί για να δω τα πάντα. Έκανα και όλες τις δευτερεύουσες αποστολές. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή μόνο το main story σου παίρνει καμιά 18 plus standard. Αν το πας πιο μεθοδικά και δεν το τρέχεις, ok. Όπως και να έχει, παίξτε Phantom Liberty όπως και δίποτε. Και ακόμα όσοι φοβάστε, γιατί και εγώ ήμουν ένας από αυτούς, το είχα αγορασμένο καιρό και δεν το είχα παίξει. Και έλεγα τώρα, πόρε, που στη μουσική μου ξαναμπώ στο τρυπάκι του Cyberpunk να ξαναδώ λίγο τα skills, να δω όλα αυτά. Δεν είναι τόσο complex όσο ακούγεται στην πραγματικότητα. Δείτε το. Μια χαρά. Πράγματι ακούγεται ότι είναι ένα από τα παιχνίδια της, που θα μπορούσε να είναι στα παιχνίδια της χρονιάς. Δυστυχώς γι' αυτό είναι το expansion της χρονιάς μόνο. Αλλά έτσι όπως είναι το Cyberpunk τώρα, θα μπορούσε όντως να είναι την από παιχνίδι της πενταετίας έστω. Ας προχωρήσουμε όμως στα επόμενα, γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο σε χρόνο. Ναι. Ένα γρήγορο shout-out. Ξέρω ότι, για να κλείσουμε κιόλας, ξέρω ότι δεν μιλάμε, είναι και το τελευταίο παιχνίδι της λίστας, δεν μιλάμε πολύ για indies, αλλά εγώ θα ήθελα να δώσω εδώ ένα shout-out στο Fear the Spotlight. Τι είναι τώρα το Fear the Spotlight? Είναι ένα πολύ σύντομο indie παιχνίδι, διαρκεί δηλαδή όσο το campaign του Call of Duty, έτσι ένα τριωράκι, χαλαρό. Και είναι ουσιαστικά, θα το περιέγραφω σε ένα φηβικό Silent Hill. Το παιχνίδι ξεκινάει με την Vivian να συζητάει με μια φίλη της σε ένα σχολικό περιβάλλον. Είναι μικρές κοπελίτσες 15-16 χρονών. Και ξαφνικά, εντάξει, είναι λίγο κλισέ αυτό, ανακαλύπτουν ένα Ouija board. Τι πιο λογικό από το να πάνε να παίξουν ένα παιχνίδι, αλλά μου ντέ όμως με το που παίζουν αυτό το παιχνίδι, κάτι συμβαίνει, σου πετάει ένα twist στο παιχνίδι και ξαφνικά βρίσκεσαι μόνος σου σε αυτό το παράξενο σχολείο, το οποίο έχει μια προϊστορία πολύ βαθιά, δηλαδή για το 2-3 ώρες που διαρκεί έχει πάρα πολύ ωραίο lore, που δεν στο δίνει μέσω documents όπως τα περίμενες, αντιθέτως έχει κανονικά cutscenes που στο αναπτύσσει. Μάχη δεν έχει το παιχνίδι καθόλου, δηλαδή βασίζεται μόνο σε puzzles τα οποία είναι πάρα πολύ σωστά δομημένα κατ' εμέ, και στον... δεν έχει καν όνομα αυτό, ο Spotlight να το πω έτσι, που είναι ουσιαστικά σαν ένας άνθρωπος που έχει ένα φακό στο κεφάλι του, που εσύ πρέπει να τον αποφύγεις. Δουλεύει ουσιαστικά το σύστημα σαν Nemesis, σαν Mr. X, σκεφτείτε το από το Resident Evil 2 το πρόσφατο, το remake. Και ουσιαστικά εκεί που καταλέγει είναι πολύ σκοτεινό, γι' αυτό μου αρέσει κιόλας, δηλαδή όταν δεν είσαι συμβατικό παιχνίδι και μου πετάς έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον twist στο τέλος που με κάνει να σκέφτομαι. Αυτομάτως μένει στη λίστα για μένα από τα πολύ δυνατά indie στα φετινά και δεν το άκουσα πουθενά. Κοστίζει γύρω στα 12 ευρώ στο Steam. Εν πέφτει πάρα πολύ συχνά στα 8 ευρώ από ό,τι έχω δει. Και να πούμε για τέλος ότι η αισθητική του είναι PS1, έτσι. Έχει PS1 αισθητική, είναι πολύ wobbly η κάμερα, υπάρχει distortion filter από πάνω, τα οποία προς έκπληξή μου μπορείς να τα παραμετροποιήσεις στις ρυθμίσεις, δηλαδή να τα αφαιρέσεις όλα και να είναι λίγο πιο smooth το παιχνίδι. Όπως έχει και επιλογές για FPS που μου έκανε εντύπωση να το παίξεις σε 24 FPS. Για κάποιο λόγο. Οκ, που το κάνει λίγο πιο φιλικό. Είναι κινηματογραφική εμπειρία. Αλλά ναι, εγώ το παίξα, ξέρω εγώ, στα 60. Μόνο Steam δυστυχώς για τώρα. Αλλά από τα διαμάντια, τα φετινά, ειδικά όσοι
ψάχνετε κάτι σε πιο light survival horror, δείτε το. Δείτε το, πολύ καλό. Μια χαρά. Πρωτού κλείσουμε, θα θέλα να πούμε και δύο λόγια για το RoboCop, το Rogue City. Ένα παιχνίδι από την Acon που την Aeon, ο developer που μας έχουν στείλει τα... μας έχουν δώσει τα Rambo video game, εκείνο το Unreal Shooter το άθλιο που ήταν για 3 ή 4. Αλλά και το Terminator, το Resistance, το οποίο μάλιστα έχει πάρει και Next Gen Update, που βγήκε πριν μερικά χρόνια, το οποίο ήταν χάλια πάλι, αλλά είχε τέλος πάντων μια ok ατμόσφαιρα, Terminator σε φάση πολεμά στο Skynet και έτσι. Η ίδια εταιρεία τώρα που έχει αγαπήσει έτσι τους ήρωες του 80, με τους οποίους έχουμε μεγαλώσει, τουλάχιστον εγώ και το Τσιόπουλος, εντάξει, ο Στάθης είναι πιο μικρός. Δεν νομίζω να έχει μεγαλώσει με Σταλόνα και Σβαρτζενέγκερ. Κοίτα, δυστυχώς ναι, και δυστυχώς λόγω αυτού δεν τους έχω και σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Τις ταινίες τους βασικά, όχι τους ανθρώπους εννοείται. Αλλά κατάλαβες τι εννοώ τώρα. Αν μου πεις δηλαδή για Ρόκι, να μου, sorry κιόλας, κατάλαβες. Λοιπόν, οπότε προχωράω στο RoboCop για να μην συνεχιστεί αυτή η κουβέντα και μου ανέβει πίεση. RoboCop, η πρώτη ταινία την οποία την είχαμε δει σε τρυφερή ηλικία, έτσι εκεί πέρα στα 7-8, που δείχνει μερικούς από τους πιο βίαιους θανάτους μπορεί να φανταστεί ποτέ κάποιος, με διαμελισμούς και τέτοια πράγματα. Έναν άνθρωπο τέλος πάντων που τον δολοφονήσαν, ένα μπάτσο εκεί πέρα που τον κάνανε κομμάτια, πήρανε μετά τον κορμό του και τον ανάγκασαν να συνεχίσει να δουλεύει στη ζωή του κάνοντας τον ρομπότ. Αυτή είναι η ιστορία του RoboCop και αυτό αποφάσισαν να το κάνουν. Πώς το λένε, αυτό αποφάσισαν να το κάνουν παιχνίδι η ίδια εταιρεία. Οπότε αυτή τη φορά με την εμπειρία που είχαν από πριν, κάπως σαν να πέτυχε λίγο καλύτερα. Βασίλη, το έχεις παίξει λίγο παραπάνω το παιχνίδι, σωστά? Μπορούμε να μιλήσουμε δύο λεπτάκια γι' αυτό? Έχω παίξει λίγο παραπάνω, ναι. Είναι πάρα πολύ απλό το παιχνίδι. Είσαι ο RoboCop, περπατάς αργά, τουπ από κάτω τα πόδια. Πυροβολάς με το κλασικό, το τεράστιο πιστόλι του RoboCop και με άλλα όπλα βέβαια. Το gameplay είναι, δηλαδή, σε φάση βλέπεις μπροστά σου εχθρούς, βλέπεις με τον όραση του RoboCop στόχο και καταλαβαίνεις πού βρίσκονται οι εχθροί, ας πούμε. Σημαδεύεις και ρίχνεις και σκοτώνεις, μπορείς να τους πιάνεις με τα χέρια και να τους σηκώνεις και να τους πετάς. Μπορείς να πιάνεις αντικείμενα από το χώρο και να τα πετάς πάνω τους. Και ας πούμε, αυτό είναι γενικά, δεν είναι ότι κρύβεσαι ή οτιδήποτε τέτοιο. Do tank μέσα στους εχθρούς, πυροβολάνε, ρίχνεις, πιάνεις τον ένα, τον πετάς πάνω στους άλλους και τέτοια. Έχει κάτι skills που αναπτύσσεις με skill tree και τέτοια. Δεν είναι άσχημα το skill tree του. Έχει και αποστολές του στυλ main και sub και sub stories, ας πούμε, side quests, τα οποία είναι λίγο σε φάση είσαι στο αστυνομικό τμήμα και σου λέει άλλος: α, πήγαινε στο υπόγειο και μίλασε αυτόν. Πας στο υπόγειο, μιλάς αυτόν. Α, πήγαινε τώρα στον πρώτο όροφο και μίλασε τον άλλον. Πας πάνω. Α, τώρα πήγαινε στο ισόγειο. Κάπως έτσι είναι. Αλλά μετά βγαίνει στην πόλη, η οποία είναι παραδόξως ωραία σχεδιασμένη και οπτικά. Unreal Engine 5. Ναι, έχει αυτό το vibe του RoboCop, ας πούμε, των ταινιών. Έτσι, σκοτεινά και βρώμικα, με graffiti και τύπους με μοϊκάνες, ας πούμε, και τέτοια. Τα γραφικά είναι, κατά την άποψή μου, ok. Δηλαδή, σε σημεία είναι όντως καλά, σε άλλα σημεία είναι απαράδεκτα, όπως είναι στα μοντέλα των χαρακτήρων, είναι χάλια. Και τα animation στα πρόσωπα όταν μιλάνε είναι τελείως για γέλια, δηλαδή, σε φάση ούτε στο πιο μικρό παιχνίδι του κόσμου τα βλέπεις αυτά. Ωστόσο, η συνολική εικόνα είναι ικανοποιητική. Εμένα μου αρέσει δηλαδή όπως το έχουν φτιάξει. Έχει ατμόσφαιρα, μπαίνει μέσα σε arcade, τέτοια μαγαζιά με arcade, ξέρω εγώ, και έχει φώτα έτσι πετυχημένα φτιαγμένα είναι γενικά. Η ατμόσφαιρα είναι καλή. Είναι ωραία σχεδιασμένη η πόλη και όσον αφορά το χάρτη, είναι σαν mini open world, ας πούμε, που έχει αρκετές έτσι αποστολές και χαζομάρες να κάνεις μέσα. Νιώθεις ότι είσαι ο RoboCop, γενικά. Η αίσθηση του χειρισμού είναι όπως θα έπρεπε να είναι για να νιώθεις ότι είσαι ο RoboCop. Δηλαδή δεν είναι γρήγορο shooter, να τρέχεις και να πηδάς και τέτοια. Είσαι σαν κινούμενο tank. Είναι πολύ διασκεδαστικό το gameplay, απλό, σαν να παίζεις arcade, κάπως στο shooting. Και είναι full fan service, δηλαδή... Όπως ήταν και το Terminator. Το Terminator ήταν πετυχημένο όσον αφορά αυτό το κομμάτι, σαν αναφορές και όλα αυτά. Απλά ήταν χάλια το gameplay. Ενώ τώρα δεν είναι χάλια το gameplay. Ούτε είναι top, είναι, ξέρω εγώ, ok, ας πούμε. Οπότε το συνολικό δεν πακέτο είναι για... Όχι, εντάξει. Το συνολικό πακέτο για fans στο RoboCop, ας πούμε, είναι, νομίζω, πολύ καλή φάση. Δηλαδή, είναι σαν B-movie, βάλει... κάπως. Ναι.
Στο review έχει βάλει 7 ο Βαγγέλης του Στεργίου και μιλάει για πολύ ωραίο πιστολίδι, λέει, πολύ διασκεδαστικό αυτό. Και εντάξει, για τους fans του Robocop πρέπει να ότι είναι μια χαρά, ό,τι πρέπει. Αυτό. Φάση, τέτοια φάση, ναι. Ωραία. Πάμε να κλείσουμε, γιατί έχουμε να γυρίσουμε και 10 λεπτά και το άλλο. Ναι. Να προλάβουμε. Αυτή η εκπομπή ελπίζω να σας άρεσε τώρα που ήμασταν το τρίο εδώ πέρα. Και είχαμε μπόλικα πραγματάκια να πούμε, όχι τόσο σε ειδησιογραφία, όσο περισσότερο σε εμπειρίες από παιχνίδια που έχουμε αφήσει από το παρελθόν και δεν τα είχαμε πει, όπως είναι το Robocop. Έχουμε και άλλα reviews που έχουμε αφήσει στην άκρη. Θα επανέλθουμε με αυτά που έχουμε αφήσει. Θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα και για το σχολιασμό για τα Game Awards και ό,τι έχουμε δει από ανακοινώσεις και τα βραβεία τα ίδια. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Μπορείτε να μας βρείτε εκτός από το YouTube και στις πλατφόρμες για τα podcast, όπως είναι το Spotify, το Apple Podcast, το Google Podcast και άλλα. Ενώ παράλληλα μπορείτε να μας πετύχετε και στο VG24 Gaming Community στο Facebook, στα social media τα δικά μας τα προσωπικά και φυσικά στο site μας στο vg24.gr. Αυτά για αυτήν την εβδομάδα. Ελπίζουμε να την ευχαριστηθήκατε την εκπομπή. Τα λέμε στην επόμενη. Παιδιά, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Όχι, τίποτα. Να πω εγώ ότι μάλλον θα τα πούμε σε live stream εδώ για τα Game Awards. Okay, αυτό το κανονίζει ο Στάθης, να ξέρετε. Εγώ δεν πάω να πω στην εννοείται μαζί του. Βλέπουμε. Μια χαρά. Οπότε τα λέμε την επόμενη εβδομάδα ή στο live stream του Στάθη. Γεια χαρά. Φιλάκια.